Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του GR Gamer Amigo. Είμαστε εδώ πέρα, επιτέλους, μετά από ένα χρόνο και κάτι ψηλά, στο last session του Ignis Island και του χαμού μας ή της σωτηρίας της πατρίδος μας. Θανάσης, Δημήτρης, Πάνος, αν και ξεκίσαμε μεγαλύτερο πάρτι στις αρχές και πέρασε διάφορος κόσμος από το πάρτι, τελικά φτάσαμε μόνο εμείς τρεις στο τέρμα για να πιούμε νερό. Συνένας ήταν στην ουσία. Συνένας. Ο Μιχάλης που έφυγε. Μπήκε κι άλλο ένα παιδί στην διάμεσο που παίζει τον νεκρομάνσο. Δύο άτομα. Πολύ δεν άντεξε. δεν άντεξε τη βία και το ξύλο. Και θα μας κάνει μια εισαγωγή ο Πάνος στο τελευταίο session του δεύτερου chapter του Ignis Island για να ξεκινήσουμε από εκεί πέρα και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θυμίζω ότι την τελευταία φορά καταφέρατε να μπείτε μέσα στο ναό, όπου βρήκατε εκεί πέρα το πλάσμα που ονομάζεται Aurora, η οποία ζήτησε πίσω την Dolores. Ο Σίνχα, με μια εκπληκτική κίνηση, κατάφερε και το έριξε ανέστητο. Και κάποιο άλλο πλάσμα, με βάση τις πληροφορίες που σας έδωσε ένας από τους Ντράκι που είχατε μαζί, ο ίδιος ο θάνατος ήρθε και το πήρε και είπε σας ευχαρίστηση για τη δουλειά που κάνατε. Έτσι κρατήσατε την Dolores και καταφέρατε να αντιμετωπίσετε τον αδελφό του Σίνχα, ο οποίος ήταν τέρμ. Ο κύριος αντίπαλός ήταν ο Χουιξίν, ο οποίος κατάφερε αρκετά χτυπήματα που τον αποδυναμώσανε. Δυστυχώς όμως στη μάχη αυτή χάθηκε ο Σίνχα. Ο Χάρβιτ. Εγώ σχεδόν χάθηκα πιο πριν. Ο Χάρβιτ έπεσε νεκρός. Έχετε πλέον φύγατε από το νησί κακήν κακός, μέσα από τη βάρκα, δεν περιμένατε κανέναν. Έχετε επιστρέψει πλέον στις σπηλιές, εκεί που κάποτε κρύβονταν οι πειρατές, με το πτώμα του Χάρβιτ. Μόλις έχετε φτάσει, ο Σίνχα, η Έλοουιν και ο Χουιξίν αποβιβάζεστε. Αυτά. Ξεκληρίσαμε τη μισή οικογένεια του Σίνχα. Και ξεκινάμε. Όλη αυτή η ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος, από την πρώτη στιγμή που συναντήκατε μέχρι τώρα, στην ουσία σας τύχησε πάρα πολύ ακριβά. Ο Σίνχα έχασε και τους δύο πολύ κοντινούς τους σκλάβους. Τουλάχιστον κατάφερε να κάνει ένα νέο φίλο, το Χουιξίν, και να κρατήσει ζωντανή την αδελφή του. Καθώς όλη η άλλη του οικογένεια πλέον είναι νεκρή. Πάμε. Εγώ πιάνω... Βγαίνω από τη βάρκα, κρατώντας την Έλογον πάλι. Δεν αφήνω το πλευρό της και απλώς την οδηγώ μπροστά. Οκ. Okay. Και? Εγώ πάω να πάρω το πισωρό του Χάρβιντ. Από την βάρκα να την φέρω μέσα στην πόλη. Η Ίσνε τρέχει να σας βρει με το που φτάνετε και σας ρωτάει τι έγινε. Κοιτάει το Χάρβιντ και τα έχει προς αυτόν. Λέει αφήστε τον κάτω. Ακουμπήστε τον κάτω. Να αφήνω κάτω. Να. Βλέπω ότι αρχίζει τον πασφατεύει, του βγάζει την πανοπλία που φορούσε. Φαίνεται να ψέλνει κάτι από μέσα της και να τον ακουμπάει. Και μετά κλείνει τα μάτια της και λέει, κοιτάει εσένα Σίνχα και σου λέει, δυστυχώς είναι αργά, ο σκλάβος είναι νεκρός. Την κοιτάζω με ένα ψυχρό βλέμμα. Θλιμμένη. Ναι, αυτό το ήξερα. Συγχώρεσε την... και απλώς προχωρά μπροστά με... Σας λέει, λοιπόν... Το κλείσατε το πόρταλ. Ναι, αυτό έχει κλείσει. Ελπίζω αυτό να έχει κάποιο αντίκτυπο στις δυνάμεις της. Κι εγώ. Ωραία. Άρα το μόνο που μένει να ξεκουραστείτε. Σίγουρα θα μας ψάχνουν τώρα. Ξέρουν ότι είστε κι εσείς εδώ πλέον. Καλό είναι να ξεκινήσουμε αύριο το πρωί. Καλό είναι να κάνουμε την τελική μας επίθεση.
Θα έχουμε αρκετές δυνάμεις για την τελευταία επίθεση. Και τώρα δηλαδή μπορούμε να πάμε, θα ήταν ακόμα καλύτερα, λέει. Εάν πάμε τώρα, εγώ θα πεθάνω, ο Χουίξιν θα πεθάνει, η Έλουγεν θα πεθάνει. Τώρα... Δεν έχετε πολλές ελπίδες. Θα ήθελα να κάνω μια κηδεία στο φίλο μου. Και αύριο ας ελπίσουμε ότι θα δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την τρέλα που επικρατεί. Το εύχομαι, σου λέει, ή τουλάχιστον θα ξέρουμε ότι πεθάναμε προσπαθώντας. Δεν θα αφήσουμε το λαό μας έτσι. Εσύ, σου λέει, γιατί το κάνεις όλο αυτό? Γιατί έχω δει πάρα πολύ πόλεμο και πολύ... Sorry. Και πάρα πολύ πόνο σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό. Ξεκίνησα να βρω τον αδερφό μου, αλλά κατάλαβα ότι αυτό το κάλεσμα ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερο από το να βρω ένα συγγενή. Σε κοιτάει και σου λέει, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνεις και να ξέρεις ότι όταν τελειώσουν όλα αυτά, ο τίτλος του Άρχοντα θα σου ανήκει επάξια. Γελάω. Δυστυχώς... Γελάω, βλέπεις τράβο μου, τσουνιάζει να το λέει αυτό. Ναι, εγώ γελάω, ειρωνικά. Νομίζω ότι... Αν... Πιάνει το χέρι Έλλοιν και σου φύγει και σου λέει, ας μην το συζητήσουμε αυτό, ας τελειώσουν όλα και μετά. Ας είναι λοιπόν. Έχετε καθόλου αλκοόλ? Σου λέει πολύ. Ωραία. Νομίζω ότι απόψε, τώρα βασικά, είναι η ώρα να κηδέψουμε το φίλο μας και να πιούμε λίγο. Ναι, σου λέει. Και φωνάζει τους 5 πλέον μόνο που έχουν μείνει οι υπηρέτες της να βάλουν τον Χάρβιτ στη βάρκα και να τον ετοιμάσουν. Και βλέπετε ότι μέσα στην επόμενη μια ώρα τον τυλίγουν με πανιά, τον καλύπτουν πλήρως, φτιάχνουν από κάτω ένα προσάναμα μεγάλο με στη βάρκα και λέει ότι, σας λέει ότι με το που βγει ο ήλιος, όχι, βασικά λέει θα πρέπει να τον κυδέψουμε εδώ μέσα, δεν μπορούμε να τον βγάλουμε έξω από την... Εγώ αυτό σκεφτόμουν, η αλήθεια είναι ότι είναι επικίνδυνο να κάνουμε αυτή την ταφή. Θα την κάνουμε εδώ μέσα, σου λέει. Αν κάψουμε τη βάρκα εδώ μέσα δεν φαίνεται. Θυμάσαι ότι έχει η σπηλιά ένα μέρος που μπαίνει μέσα η θάλασσα και από εκεί έρχεται με τις βάρκες. Ναι. Okay. Ωραία, λέει. Πιείτε, ξεκουραστείτε και αν θέλετε όσο πίνουμε να συζητήσουμε και για το σχέδιο. Ναι. Ωραία. Αυτή τι σας προτείνει, σαν σχέδιο, και σκεφτείτε το και πείτε μου. Σας λέει ότι εγώ έχω 5 τύπους οι οποίοι μπορούν να χυλάρουν. Συν εμένα. Εσείς πόσους δράκους έχετε? 3. Τεράστιος. 3 Γκαργάντων. Ωραία. Σας λέει ότι το αρχοντικό που θα πάμε, οι τελευταίες μας πληροφορίες, γιατί τώρα όλες μου οι δυνάμεις ήταν εδώ πέρα, μετά σπάσανε όπως ξέρετε, δεν έχω κάποιες παραπάνω πληροφορίες, αλλά στο αρχοντικό που θα πάμε, ξέρω σίγουρα ότι έχει Demon Spawns, στρατιώτες τους οποίους τους έχουν μετατρέψει σε Demon Spawns. Είναι εκεί πέρα ο Άρχοντας Άμπεν, ο Άμπεν Νέτσκ, ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το εμπόριο. Σας λέει τον έχει κάνει turned. Είναι ο Στάλβεκ και φυσικά είναι και το πλάσμα, ο Ιερός Σκλάβος. Οπότε καλό θα ήταν να χωριστείτε σε 2 ομάδες. Μία να... 2 ομάδες. Μία να τραβήξει. Ναι, δεν μπορείτε να δώσετε όλες αυτές τις μάχες ταυτόχρονα. Αν πεθάνει ο δαίμονας, όλοι οι υπόλοιποι πιθανότατα θα αποδυναμωθούν. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω, σας λέει. Δεν ξέρω από δαίμονες πολλά. Ξέρω όμως από μαγεία. Συνήθως όταν κόψεις την πηγή της μαγείας, χάνονται και τα υπόλοιπα effects. Ωραία, λοιπόν. Αν τα βάλετε με όλους, μπορούμε να το δοκιμάσουμε, σου λέει. Αλλά βρίσκω πολύ μικρότερες πιθανότητες να το καταφέρετε. Okay. Άκουσε με λίγο, αρχόντισα. Δεν ξέρω, δεν είσαι αρχόντισσα, αλλά νομίζω ότι για τόσο τίτλο σου ανοίγει πλέον. Είμαι αρχόντισσα, σου λέει. Ωραία. Νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα να
αυτό που λες να χωριστούμε. Μια ομάδα να είναι αντιπερισπασμού και μία, ένας μικρός πυρήνας. Να χωριστούμε σε πόσους και πόσους. Θα πάμε εγώ με το Σύνθα και δύο θεραπευτές να σκοτώσουμε τον δαίμονα και έναν δράκο. Δύο δράκοι και οι υπόλοιποι... Θα έρθω κι εγώ μαζί σας, λέει. Θα μου έρθει μαζί μας ένας θεραπευτής να μείνει πίσω. Δύο δράκοι, τέσσερις θεραπευτές και όλοι οι υπόλοιποι θα μείνουν, πίσω. Με κάνει αντιπερισπασμό. Δύο δράκοι νομίζω είναι αρκετά μεγάλος αντιπερισπασμός. Είναι ένα δράκο τον Στάλβεκ και τον Άμπεν. Ας, ναι. Είναι ένα δράκο αρκετό για τον αρχιδαίμονα. Λέει ότι εγώ σκεφτόμουν τον ανάποδο. Είναι δύο δράκοι αρκετοί για τον Άμπεν και τον Στάλβεκ. Ίσως είναι αρκετοί για να τους καθυστερήσουν, τουλάχιστον. Για να τους νικήσουν, να αμφιβάλλω πάρα πολύ. Όχι να τους νικήσουν. Να τους καθυστερήσουν μέχρι να νικήσουμε εμείς. Εγώ, ναι, εγώ σκεφτόμουν με το Σύνθα να πάμε μέσα μαζί με τον Δράκο. Και ένα θεραπευτή, δύο θεραπευτές. Μέσα στο αρχοντικό ο Δράκος δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να τον χρησιμοποιήσεις. Και αν το πλάσμα μείνει μέσα στο αρχοντικό, είναι μικρό το αρχοντικό για να χωρέσει ένας γιγαντιαίος Δράκος μέσα εκεί. Εγώ θα πρότεινα το άλλο. Στείλτε τους Δράκους έξω με τρεις θεραπευτές. Και οι άλλοι δύο θεραπευτές με μένα να έρθουν μαζί μέσα στο κτίριο. Ας είναι. Είναι δική μου πρόταση όμως. Μπορεί να κάνω λάθος, λέει. Και οι τρεις δράκοι, δηλαδή προτείνεις να μείνουν απ' έξω. Ναι. Και βασικά, από εδώ, σας λέει επίσης ότι έχω ένα φύλακτο. Το έχουμε όλοι οι αρχηγοί. Δεν ξέρω αν έχει απενεργοποιηθεί. Αλλά η μαγεία του βλέπω ότι ακόμα είναι ενεργή, η οποία μπορεί να μας πάει έξω από το αρχοντικό της διοίκησης. Οπότε υπολογίζει ότι θα είμαστε έξω από τα τείχη. Από εδώ και πέρα ελάτε να καταστρώσουμε σχέδιο. Σπύρο, πάρω το από εδώ και πέρα εσύ mm-hmm. το σχέδιο, για να έχεις και εσύ γνωμάτες. Πάνω, ερώτηση. Μέσα, εκεί πέρα, φαντάζομαι στην αίσθηση του θρόνου, δεν ξέρω πού, χωράει ο Γκαργκάντον ή όχι. Όχι. Δεν είναι η αίσθηση του θρόνου, είναι το αρχοντικό στο οποίο διαμένουν ναι. οι... Δεν είναι το παλάτι, αλλά απλά σας λέει αυτή ότι, αυτό, ότι ο ιερός κλάβος μένει στο αρχοντικό, δεν πάει στο παλάτι. Ναι. Χωράει εκεί πέρα μέσα. Άμα τον κάνει σάμον μέσα εκεί πέρα. Όχι, όχι. Δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα στην ουσία. Εκεί πέρα έχει προάπτιο. Σκέψου είναι λίγο μεγαλύτερο, θυμάσαι το αρχοντικό του Στάλβεγκ. Ναι, πάνω κάτω. Ναι, το εσωτερικό του κτηρίου είναι λίγο πιο μεγάλο από του Στάλβεγκ. Okay, ναι. Άρα δεν χωράει κανένα. Έχει μεγάλο προάπτιο όμως, ναι. Εάν Ωραία. Είμαστε μόνοι μας... Μισό λεπτάκι να σας το δείξω. Περίμενε. Για να φτιάξει το σχέδιο σας λέει έχω κάποια σχέδια. Ένα λεπτάκι να κρύψω αυτά που δεν πρέπει να δείτε. Έχει τα blueprints του κτηρίου, μπράβο. Εγώ τα κατέβασα. Κτηρίου, σας φτιάχνει ένα πρόχειρο σχέδιο αυτή ρε παιδί μου. Οπότε το ιστορικό του κτηρίου δεν μπορείτε να το δείτε. Προφανώς. Λοιπόν, κάτσε να σας βάλω. Το βλέπετε? Mm-hmm. Ναι. Ωραία. Το μεγάλο γκρι κομμάτι, μαύρο κομμάτι, δεν ξέρω πώς το βλέπετε, στη μέση χαμηλά. Ναι, ναι. Είναι το εσωτερικό. Έξω το πρώτο. Ναι. Σκεφτόμουν να μήπως τον βελεάσουμε, να πάω βασικά να τον τραβήξω έξω, το προάβλιο. Πάνω απ' έξω εγώ είσαι. Εσύ παίξε. Ξέρεις ότι είναι πονηρός και έξυπνος, έτσι. Ξέρω ότι αυτός είναι μέσα όμως. Το πιο πιθανό θα είναι μέσα. Και απ' έξω σαν φρουρούς έχει όλους τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Και σου λέω αυτό ότι... Αρχοντικό επίσης ξέρεις ότι έχει σόγιο και πρωτόρο. Σου λέω από τις ιστορίες που έχω ακούσει και από όσες φορές τον έχω συναντήσει... Δεν ξέρω αν όντως θα παρασυρθεί έξω, ειδικά αν ακούσει και τρεις γιγαντιαίους δράκους να παλεύουν απ' έξω. Σίγουρα θα καταλάβει ότι το πλεονέκτημά του είναι να μείνει εντός της οικίας και όχι εκτός. Βέβαια θα μπορούσαν οι δράκοι να καταστρέψουν την οικία και να τρέξουν στο κεφάλι του. Αυτό που αναρωτιέμαι εγώ είναι αν εμείς μόνοι μας χωρίς τους δράκους μπορούμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το πλάσμα. Χωρίς πιάνω τη λεπίδα... που πήρα το
την Dolores. Χωρίς τη βοήθεια αυτού του αντικείμενου, χωρίς κάποιον ικανό να το χρησιμοποιήσει, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ελπίδα μόνοι μας. Ο Χάρβιντ το χρησιμοποιούσε, έτσι δεν είναι? Ναι, δεν είμαστε όλοι Χάρβιντ. Οπότε... Από ένα 24ωρο, νομίζω. Πάνω μπορώ να σε κάνω τη Dolores να δω αν μπορώ να δώσω κάποιο advantage, ας πούμε, στον Σύνχα στο να τη χρησιμοποιήσει. Απλά θα πρέπει να την πιάσει και να την ξεθυκαρώσει, έτσι. Ναι, εντάξει. Απλά κατάλαβες, ξέρεις, να το ελέγξω, να δω αν μπορούσα να δώσω κάποιο advantage στον Σύνχα, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Εκεί είμαστε, ναι. Τι θες να σου ρίξω? Ένα magic. Ένα magic, το οποίο είναι ένα lead, έτσι. Έλα, natural 20, έλα, το χρειαζόμαι. Θα ξεκουραστούμε, είπαμε μετά, ναι. Ναι. Να κάψουμε κιόλας. Και θα μου πείτε αν θα πάτε και βράδυ πρωί, έτσι. Κάτσε να κάψουμε κιόλας, αμένει. Το magic είναι πνεύμα, έτσι. Mm-hmm. Άρα να κάψω και δύο και να πάμε στα τρία. Τρία, πού το, να το. Ωπα, κάτσε, μπορώ να κάνω ρόλ. Κάψω, ναι. Κάνε ρόλ. Τα στατικά μου ψάχνουν, αλλά δεν τα βλέπω. Δεν στα έχω γράψει, έχεις δύο ρόλ στο πνεύμα. Ναι, σίγουρα θα έχει. Έχεις δύο ρόλ στο πνεύμα, σε ένα άλλο. Ωραία, άλλο ένα. Μπορείς να κάνεις κι άλλο. Έλεος, βλέπω καλά. Με το που το πιάνετε, βλέπετε ότι ντυνάζει κάτω, αρχίζει σπασμούς κι αυτή. Εσύ αρχίζεις και βλέπεις αυτό που είδε και ο Σύνχα, δηλαδή ολόκληρες ζωές, ανθρώπους, άλλα πλάσματα να μεγαλώνουν, να προσπαθούν στη ζωή τους να γίνουν κάποιοι, πολέμους τελικά και να πεθαίνουν, σαν να χάνουν τις ζωές τους, σαν να μην ήταν τίποτα ποτέ. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν στη ζωή τους να χάνεται. Αίμα, πόνο. Νιώθεις ακριβώς όπως νιώθαν αυτή την ώρα που πεθάνανε και μια πολύ δυνατή παρουσία να σε οθεί και βλέπετε ότι το σπαθί ξαφνικά απομακρύνεται και πέφτει κάτω. Και τη βλέπετε κλαμμένη με κόκκινα μάτια και τις βλέπεις να πετάνε στο κεφάλι. Όταν συνέρχομαι λίγο, συγγνώμη. Εγώ πιάνω πάρα πολύ δυνατή η μάγεια. Ακόμα και για μένα είναι πάρα πολύ δυνατή. Ναι, γι' αυτό το χρειαζόμαστε. Είσαι καλά, ξάπλωσε, κάτσε. θα συνέρθω κάπως. Αυτό το σπαθί το είπε... αυτός που το είχε. Sorrow. Νομίζω με αυτό που είδες και αυτό που είδα εγώ και αυτό που είχε δει ο Χάρβιντ έχει μεγάλη σχέση. Όντως, μόνο θλίψη ένιωσα μέσα από το σπαθί και τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα με το σχέδιο παραμένει ότι δεν πιστεύω ότι θα βγει εκτός κτηρίου. Ειδικά αυτό που σας είπα, ότι αν ακούσει τρεις γκαργκάντουαν δράκους να αλωνίζουν απ' έξω, δεν πιστεύω ότι θα βγει εκτός κτηρίου. Ώστε να τον παρασύρουμε να βγει έξω από το κτηρίο. Αν και, όπως είπε και πριν, ότι πάντα υπάρχει τη λύση να ρίξουμε το κτίριο στο κεφάλι του. Αν και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Με τρεις δράκους, νομίζω θα είναι εύκολο. Τρεις δράκους όμως που θα είναι αποσχολημένοι ήδη από άλλους δαίμονες. Όχι αν τους... Δεν ξέρω, άμα μας περιμένουν ήδη έξω, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Αλλά άμα δεν μας περιμένουν, γιατί όχι. Αν δεν μας περιμένουν, σίγουρα, ναι. Και πάλι, ο Γκόργιο ακούτε, ο Γκόργιο, το κτίριο λέει δεν πέφτει σαν φύλλο χαρτί, θα πάρει λίγο χρόνο. Αυτός ο χρόνος να είναι χαμένες ανάσες για τους δράκους. Δύο φορές πολεμήσαμε χτες δαίμονα και νομίζω και τις άλλες φορές που είχαμε πολεμήσει δαίμονα ήταν πάντα βράδυ. Ίσως αν είναι μέρα να έχουν κάτι πλεονέκτημα. Βασικά, ίσνε, περπατάνε κανονικά τη μέρα στον δρόμο. Μπορώ να ρίξω ένα knowledge να δω αν όντως υπάρχει κάποια βάση σε αυτό. Ρίξε magic, ναι. Magic knowledge. Magic, ok. Oh, that's... Ξέρεις ότι γενικά προτιμούν το σκοτάδι. Mm-hmm. Αλλά ο λόγος που προτιμούν το σκοτάδι είναι γιατί
τους αρέσει να φοβίζουν τα θύματα τους. Mm-hmm. Και το σκοτάδι βοηθάει σε αυτό το, τη γιγάντωση του φόβου. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο πραγματικό λόγο. Και εσάς το μεταφέρω γι' αυτό ότι δεν. Ούτε έχετε δει κάποια δυναμία τόσο καιρό που κυβέρνησαν έτσι. Όχι. Οπότε λοιπόν, πάμε σύστημα πλημμύρα. Θα βίνουμε όλους απ' έξω και πάμε μέσα εμείς. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Αν παραμείνουμε εδώ πέρα, μπορούν να συγκεντρωθούν πολύ μεγαλύτερες δυνάμεις και να μας βρούνε και να μας καταστρέψουν. Το μοναδικό πλεονέκτημά μας είναι ο ίσως ευνηδιασμός. Αν ειδικά βασιζόταν στην πύλη, στο να έχει κάποιες δυνάμεις από την πύλη, και αυτή η πύλη πλέον έχει κλείσει. Αν το έχει αντιληφθεί, δεν το έχει αντιληφθεί αυτό. Και αν το αντιληφθεί. Είμαι σίγουρος θα το έχει αντιληφθεί. Ναι, αλλά ίσως να μην έχει χρόνο να αντιδράσει όπως θα ήθελε να αντιδράσει. Ενάντια σε μια απειλή από τρεις γκαργκάντου ανθράκους και όποια αντίσταση μπορούμε να προσφέρουμε εμείς. Νομίζω ότι ίσως όμως να περιμένει αυτή την επίθεση γιατί ακριβώς έκλεισε η πύλη. Και αν περιμένουμε 5 μέρες. Ναι, μήπως ανοίξει πάλι. Θα είναι προς όφελός μας. Όχι, δεν θα είναι προς όφελός μας, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι μας περιμένει. Ναι, σίγουρα. Απλά το να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δαίμονας ή όχι. Σίγουρα, αλλά με φοβίζει λίγο το γεγονός ότι θα πάμε να τον πολεμήσουμε στο γήπεδο του. Αν έχεις κάποιο άλλο σχέδιο να τον παρασύρουμε. Απλά σας λέω αυτό. Ότι σας εκφράζω. Το ξέρουμε και θα πάμε με αυτή τη γνώση κι εμείς. Όλο το νησί, όλα τα νησιά είναι το εδαφός του αυτής. Ίσως να μην το περιμένει ότι θα πάμε στη βάση του, λέει Γκόργιο. Πάνω, το αρχοντικό είναι κοντά στο τέτοιο, είναι κοντά σε πόλη. Ναι, στην πρωτεύουσα είναι. Ίσως, αν όντως η κατοίκη. Αλλά όχι, οι κατοίκοι πιστεύουν ότι όντως είναι ο τέτοιος, ότι είναι ιερός κλάβος και το έχουν τεφλίπει στους 9. Έχουν αρχίσει, σας λέει, λες εσύ σε αυτούς, ότι έχουν αρχίσει κάποιοι και πιστεύουν ότι κάτι πάει στραβά, υπάρχουν ψήθυροι κτλ. Αλλά κανείς δεν το εκφράζει. Αν, και αυτό είναι ένα μεγάλο αν, οι κατοίκοι δουν τρεις τεράστιους δράκους να πολεμούν εκεί πέρα. Και κάποιος τους μεταφέρει ότι είμαστε κι εμείς εκεί και πολεμάνε. Ο άρχοντας του, όχι. Το Shield Raven. Όχι, λέει ο Γκόργι, όχι. Αφού τόσο καιρό μας είπες ότι ετοίμαζε όλο αυτόν τον κόσμο για τον επικείμενο πόλεμο των δράκων. Ναι, αν δούνε τους δράκους, ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν σε αυτόν, θα πιστέψουν. Θα είναι χειρότερο. Θα δουν τον εχθρό για τον οποίο εξ αρχής φοβηθήκανε. Αλλά νομίζω ότι αν πρόκειται. Χρειαζόμαστε το σώμα του όπως πραγματικά είναι για να τους κάνουμε να πιστέψουν ότι δεν υπήρξε ποτέ ιερός κλάβος. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Νομίζω ότι μιας και υπάρχουν κάποιοι ευγενείς από την πόλη ανάμεσά μας, δεν ξέρω, θα ήταν καλή ιδέα το πρωί να προσπαθούσε να ξεκινήσει η επανάσταση. Να. Δεν υπάρχει τέτοια επιλογή. Άρα το μόνο που μένουμε είμαστε εμείς. Ένας όχλος να ξεκινήσει να πάει να βοηθήσει εμάς. Το μόνο που μένουμε λοιπόν είμαστε εμείς. Ο χρόνος είναι εναντίον μας, όλα είναι εναντίον μας, άρα. Οι άνθρωποι μου είναι στενοκέφαλοι, δεν νομίζω να ακούσουν. Δεν είπα για τους ανθρώπους σου, μιλάω να πάμε σε μια ταβέρνα. Οι άνθρωποι του νησιού. Ναι, ή εσύ, ή κοιτάω την Έλεγουιν και δεν μιλάω, απλά την κοιτάω. Για να δουν έναν παλιό ευγενή και να αναπληρωθούν οι ελπίδες τους και να καταλάβουν τι συμβαίνει. Λέει, έλα να μου δώσετε δύο άντρες, θα μπορούσα να το κάνω. Μπορεί στη μάχη να μην είμαι καλή, αλλά όπως έχετε δει, μπορώ και κινούμε αθόρυβα. Είμαι διατεθειμένη με δύο άντρες να το δοκιμάσω αυτό. Τι πιθανό, πάνω από όλα αυτά που έχει δει, τι πιθανότητα υπάρχει να ξεσηκωθεί κάποιος και να οδηγήσει μια. Όσο μικρή ήταν η επανάσταση στο αρχοντικό. Φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα σοβαρή, γιατί υπάρχουν πολλοί που πλέον έχουν αρχίσει και αμφισβητούν αν αυτοί οι δράκοι θα έρθουν και αν όλες αυτές οι θυσίες που τους βάζει ο ιερός κλάβος είναι πραγματικές. Αν δούνε τους δράκους,
Φαντάσου ότι μπορεί να γίνει μια επανάσταση, ρε παιδί μου, να χωθούν μέσα, ρε παιδί μου, να ρίξουν τις πύλες που λέει ο λόγος, 50-100 άτομα, να χωθούν μέσα στο αρχοντικό και ξαφνικά να δουν μπροστά τους τρεις δράκους. Τι πιστεύω ότι θα γίνει? Ότι θα πάνε με τον σκλάβο. Εκτός αν είναι κάποιος άλλος μαζί τους εκείνη την ώρα, τυχαία λόγη. Να του πει ότι ξέρετε τι δεν είναι. Όχι, αυτό εννοώ, ότι ακόμα και με αυτό δηλαδή, πώς πιστεύω ότι θα την δράσουν. Ανάλογα τι επιρροή έχει αυτός που είναι μαζί τους. Ναι. Γενικά η Halloween, ξέρεις εσύ ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητή από τους Sealed Raven. Ναι. Ήταν το κοινωνικό πρόσωπο της οικογένειας. Υπάρχει κάτι μέσα στη σπηλιά ή κάτι που είχε Ισνέ ή κάτι οτιδήποτε το οποίο θα μπορούσαμε να της δώσουμε σαν σύμβολο, σαν κάτι ώστε να δώσω ακόμα περισσότερη βαρύτητα σε αυτά που θα μπορούσε να πει? Μπορείτε να δώσετε και το σύμβολο των Wormhands του οίκου της Ισνέ για να δουν ότι δεν είναι μόνο της, είναι δύο. Και αν είχαμε κάτι ρε φίλε από τους δαίμονες που θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι όντως είναι δαίμονες, ότι όντως είναι τέτοιο. Αλλά δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Λέει η Έλογο είναι ότι μπορώ να τους πείσω, θεωρώ. Άλλωστε η εκπαίδευσή μου ήταν στις κοινωνικές επιστήμες και όχι στη μάχη. Πιστεύω θα μας έδινε ένα advantage αυτό. Είτε σε εμάς είτε σε οποιαδήποτε μάχη μπορεί να γίνει εκτός ναι, βασικά, του αρχοντικού. Αυτό είπα και εγώ εξ αρχής. Να στείλουμε την Halloween να ξεσηκώσει το λαό. Και γιατί είναι και καλύτερα να μην είναι στην αρχική, στο πρώτο μέτωπο της επίθεσης. Έστω μαζί μας. Και έστω κι αν πεθάνουμε εμείς, αν όντως γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον θα έχουμε ελπίδα ότι κάποιος άλλος θα πάρει στην Ιταλία. Κάποιος άλλος είναι εκεί. Ακριβώς, μπράβο, αυτό ακριβώς. Κοιτάω την Halloween. Την πιάνω τον νόμο, την κοιτάω στα μάτια, λέω αυτή είναι η δικιά σου ζωή. Εσύ επιλέγεις που θες να πολεμήσεις και τι. Την βλέπεις μπροκόδι και κοιτάει για μια στιγμή δεξιά στη γωνία του η σπηλιά που έχει αφήσει το τόξο της. Και γυρνάει και σου λέει, κοιτώντας κλεφτά και την Ισνέ, ίσως ήρθε η στιγμή σου λέει να πολεμήσω αδελφέ με τα δικά σου μου μέσα. Με αυτό που εκπαιδεύτηκα. Στη μάχη δεν μπορώ να δώσω τόσο όσα μπορώ να δώσω, επηρεάζοντας το λαό μας. Όλοι έχουμε το ρόλο μας στη μάχη, αδελφοί. Κανένας δεν είναι πιο άξιος από τον άλλο. Και ο στρατιώτης και αυτός που δίνει βέλη στο στρατιώτη είναι εξίσου σημαντική σε μια μάχη. Χαμογελάει, βλέπεις που χαϊδεύει το μάγουλο. Στα διάλασσα κινήθηκα. Σε παίρνει μια αγκαλιά και σου λέει ότι συγγνώμη που θα σας στερήσω αυτούς τους δύο στρατιώτες, αλλά πραγματικά θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα φτάσω εκεί που πρέπει να φτάσω. Και της λέω και την πλησιάζω και εγώ, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πού το φορώ το σύμβολο του Wormhands και το βγάζω και της το δίνω στο χέρι και της λέω παιδί μου, σου εύχομαι πραγματικά ο λαός μας να ξυπνήσει από το λιθαργό του και όντως να αντιληφθεί τη σοβαρότητα της κατάστασης μέσα από τη δική σου τη φωνή, να ηχήσει η φωνή της πατρίδος μας. Βλέπεις γνέφη ρε παιδί μου συγκινημένη και λέει ότι πες μου ποιους δύο μπορώ να πάρω και... Σπύρο, μόνο πες να με φωνή της γιαγιάς, μην το λες μέσα. Ναι, παιδί μου. Ναι, πάρε. Θα σου δώσω τους καλύτερους στρατιώτες που έχω. Και τους δείχνω. Κάνω νόημα στους δύο να έρθουν. Και τους λέει ότι θα ήταν τιμή μου και βλέπετε ότι σκύβει αυτή και υποκλίνεται. Είναι σκλάβη αυτή. Ναι, και σκλάβη και ήταν και λίγο περίεργη. Πρωτού υποκληθεί, όπως έρχονται αυτοί, τις λέω, από εδώ και πέρα, παιδιά μου, αυτή είναι η αρχόντισά σας και όχι εγώ. Και βλέπετε ότι η Halloween σκύβει στους τέτοιους, οι οποίοι την κοιτάνε σαν να μην ξέρουν τι γίνεται. Και εγώ την κοιτάω ξαφνιασμένη. Τι κάνεις? Εγώ κλαίω από τα γέλια. Λέει... ωραία, ας πιούμε τώρα, ας κάνουμε και την κηδεία. Και... Η Όλγα είναι και... Αύριο, να είναι... Είναι έτοιμος, πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής. Για την κηδεία είναι έτοιμος. Η Όλγα είναι εκεί. Ναι. Ωραία. Αφού είναι έτοιμος θα... Όχι. Πιστεύω θα το ρίξει ο Σύνχα. Εγώ θα ανάψω το βέλος. Πάνω.
Όχι, δεν είναι η Όλγα εκεί. Τι πέθανε. Βλέπεις ότι δεν... Α, ναι, α, εσύ το ξέρεις. Ναι. Επέμεινε να πάει να βοηθήσει τον Ξάντορ. Γιατί έλεγε ότι δεν μπορεί να πεθάνει. Αν γίνει κάτι στραβά, ήθελε να μην νιώσει μόνος. Να νιώσει ότι είναι κάποιος από την οικογένειά του εκεί, έστω και αυτή. Ωραία, Φιλιππά, Γιώργο. Σας το λέω βασικά και αυτό, ότι πάει όλα, θα την έξω. Μου το λες εμένα. Σας έλεγε στην Έλγουιν. Άφησες μία γριά γυναίκα να πάει μόνη της στον πόλεμο. και σου δείχνω τα χέρια μου, συγχαγόρι μου, κι εγώ είμαι γριά, κι εγώ θα έρθω στον πόλεμο. Ναι, αλλά εσύ ξέρεις να κάνεις κάτι μέσα στον πόλεμο. Η άλλη τι ήξερε. Τι ήξερε, κάτι minor healing. Τι, κάτι minor. Κάτι minor healing ήξερε. Πιάνω τον νόμο του Σύνχα και του κάνω mindling. Contain yourself. Και την ώρα που μου λέει ο Σύνχα αυτό, του λέω, του πιάνω τα χέρια και του λέω, Σύνχα παιδί μου, όπως είπες και εσύ, ο καθένας έχει τη θέση του σε αυτόν τον πόλεμο και κανείς που θέλει να υπερασπιστεί την πατρίδα του δεν θα μπει κανένα εμπόδιο μπροστά του. Ωραία λοιπόν. Πηγαίνετε προς τη βάρκα. Βλέπετε ότι έχει δεθεί η βάρκα λίγο πιο μακριά, στη μέση περίπου του νερού της σπηλιάς. Κάτσε να σας φέρω πίσω. Ας έχω φέρει. Ωπα, έχεις ανοίξει κάμερα. Κάτσε ρε. Ναι. Τίποτα, πες πάνω, πες απλά να ξαφνίσεις λίγο τις κάμερες. Ναι. Ο Χάρβιντ είναι εξαπλωμένος και τυλιγμένος με ύφασμα στην βάρκα. Τι κάνετε. Εγώ βγάζω τον Τόση και του κάνει ένα cold breath. Βγάζω το τόξο. Αφού το έχω φτιάξει με επίδεσμο, το τόξο το ανάβω, το βέλος και το δίνω στο Σύνχα. Κάτσε τώρα μου κάνει κρουπαγή με το Σύνχα, περίμενε. Ο Μπούτρε. Ναι. Σύνχα το παίρνει στο βέλος. Ναι. Και κάθομαι, μένω σιωπηλός για κάποιες στιγμές. Λέω κάποιες παραδοσιακές προσευχές που ξέρω. Και το ελευθερώνω. Το βέλος βλέπετε... Όχι, όχι. Εντάξει. Το βέλος βλέπετε καρφώνεται πάνω στην βάρκα, η οποία σιγά σιγά αρχίζει και αναφλέγεται. Και σαν μέσα από την... Από τον καπνό και από τις φωτιές, να ξαναβλέπετε όλες αυτές τις σκηνές. Εσύ, Σύνχα, βλέπεις πως συνάντησες το Χάρβιντ πρώτη φορά όταν ήταν παιδάκι, ο οποίος ακόμα και σαν σκλάβος ήταν πιστός, αλλά βλέπεις πολλές φορές σου πήγαινε κόντρα. Ήθελε να δείξει ότι είναι δυνατός, ότι είναι πιο γεροδεμένος από σένα. Πως με τον καιρό αυτό έγινε φιλία, πως έγινε σεβασμός, πως πολεμήσατε πρώτη φορά, πως φύγατε από το σπίτι μαζί. Τους μήνες που περάσατε στο νησί των δράκων, η επιστροφή, τα κλάματα, ο πόνος κάθε φορά που τραβούσε την Ντολόρες και τέλος η αυτοθυσία του. Η φωτιά πλέον έχει εξαπλωθεί παντού. Καλά τώρα. Όχι καλά, λέω για την ιστορία. Τώρα με γέμου ξέχασέ το. Για την ιστορία το λέω, εντάξει. Rest in peace, my friend. Εννοείται. Αναφλέγεται όλο και σιγά σιγά γίνεται, μένουν μόνο ο μαύρος καπνός και κούτσουρα. Και αυτή η μυρωδιά του καμένου δέρματος, του καμένου κρέατος. Μια μυρωδιά που μάλλον δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Μύριζε σαν τέλειο Αυγούστου. Ακούγεται και μια κραυγή. Όχι, ήμουν ζωντανός, μαλάκες. Λοιπόν, λέει η Halloween, τη βλέπετε με σκυθροπρό πρόσωπο. Καλό είναι να ξεκουραστούμε τώρα. Ναι. Καθώς πάμε μέσα, πάω δίπλα στην Halloween και λέω, αρχόντισα με κουβέντα. Σου λέει Halloween, όχι αρχόντισα. Ναι, Halloween. Σε πάει ρε παιδί μου σε ένα σημείο έτσι λίγο πιο απόμακρο, μέσα σε μια σπηλιά που απλά σιγοκαίει ένα φαναράκι.
Ωραία, εγώ θέλω να τις μιλήσω και να τις προπαθήσω να τις δώσω, να τις ανεβάσω λίγο το ηθικό, εξηγώντας στην παιδί μου πόσο μεγάλο είναι αυτό που ετοιμάζεται να κάνει. Βλέπεις ρε παιδί μου ότι ενώ φοράει ένα προσωπείο, από μέσα φαίνεται να είναι πολύ έθραυστη. Δεν έχει ακόμα καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει, αλλά φαίνεται να είναι έτοιμη να σπάσει, να ραγίσει. Και λέγοντας αυτά που βασικά ρίξε ένα social. Λοιπόν, περίμενα εδώ τι έχω στο social. Τώρα αυτό... Αν έχεις απλά influence ακόμα καλύτερα. Βασικά δεν έχω τίποτα στο social. Σίγουρα, αλλά πρώτα θέλω να παίξω στα RP και μετά θα το ρίξω. Ωραία. Καταρχάς, όπως καταλαβαίνεις, αύριο έχεις μια πολύ πιο σημαντική αποστολή από τη δική μας. Είσαι το άτομο που θα γύρει το ζυγό είτε προς το μέρος μας, είτε προς το χαμό μας. Αν καταφέρεις να μαζέψεις μια μικρή επανάσταση, ένα μικρό όχλο, θα είναι πολύ μεγάλο βοήθημα για εμάς. Δηλαδή και ο κόσμος και πραγματικά είναι αυτός ο οποίος λατρεύουν. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο. Ενδεχόμενο που εγώ και ο Σύν θα τα καταφέρουμε. Και εσύ θα πρέπει να υπομειστείς όλη την υπόλοιπη παράσταση. Όταν το λες αυτό αρχίζει και τρέμει λίγο το χέρι της και το βάζει μπροστά στο στόμα της. Ναι, και έτσι το πιάνω. Εντάξει, θα καταλάβω άμα θες να κλάψεις, αλλά το πρωί θα πρέπει να ξυπνήσεις στο μυαλό σου να ξέρεις τι πάμε να κερδίσουμε. Αν δεν γίνει αυτό, είσαι αρχηγός. Ξύπνα το πρωί και είχε στο μυαλό σου ότι θα ξυπνήσεις αρχηγός και όχι μια πρώην ευγενής. Εγώ και ο αδερφός σου μπορεί να μην τα καταφέρουμε αύριο, αλλά διακυβεύονται πολύ μεγαλύτερα πράγματα από δύο ανθρώπους. Βλέπεις βουρκωμένη, ναι. Και θα κάνουμε, εννοείται, ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην πάει χαμένος ο θάνατος του Χάρβιντ. Αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι έχεις κάτι πάρα πολύ μεγάλο στους ώμους για αύριο. Ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι από αυτό που έχω να κάνω εγώ και ο Σύνχα. Δείξε ένα social τώρα. Ωραία. Για να σε απαντήσει. Έχω... Ό,τι παίρνει είναι 2 level lead για αυτά που είπες. Δεν έχω τίποτα. Άρα 2 level lead. Άρα συν 2 lead. Please. Ωραία. Ωραία, ζόρια πάμε. Ναι, μου βλέπεις, λυγίζει λίγο ρε παιδί μου, κλείβει το πρόσωπό της μέσα τα χέρια της, τρέμει ολόκληρη και όταν το σηκώνει βλέπεις ότι πλέον έχει αρχίσει και κλαίει, δεν μπορεί να συγκρατηθεί και σου λέει, κάνε μου μια χάρη Κοξίν, μόνο μία. Πες μου. Σου λέει, όταν θα χτυπάς αυτό το δαίμονα, θύμισέ του γιατί το κάνεις και αν φτάσεις σε σημείο να το σκοτώσεις, πες του για ποιους τον σκοτώνει, σου λέει. Πες του με ποιους τα έβαλε και γιατί έχασε. Και εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, σου λέει. Και όταν όλα θα τελειώσουν, αν έχουμε την τύχη να είμαστε κι εγώ κι εσύ ζωντανοί, σου λέει, θα μου άρεσε πολύ να μοιραστούμε μια ζωή μαζί. Αν δεν καταφέρουμε, και εμένα θα μου άρεσε. Βέβαια, με τον αδερφό σου, πώς θα βγάλουμε πέρα, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Βλέπεις εκείνη την ώρα με το που τρέσει το σπάλι και το... η σοβαρότητα και γελάει λίγο. Ας λέει, ο Σύνχα μπορεί να είναι υπερπροστατευτικός, αλλά είναι δίκαιος και αγνός. Ναι, δεν μπορώ να φέρω αντίρρηση αυτό που λες. Είναι δίκαιος. Σου πιάνει το χέρι. Κάποιοι πειρατές θα έχουν διαφορετική άποψη. Κάποιοι τι? Κάποιοι πειρατές έχουν διαφορετική άποψη για το σύνολο. Εντάξει, δεν είμαι ακριβώς πες το πειρατής όμως. Έζησα ως πειρατής, αλλά δεν το έκανα αυτό. Και δεν έχεις δει και τι έχει κάνει. Ούτε αδελφή το έχει δει. Γιατί τι λέτε ρε παιδιά, καλύτερος άνθρωπος είναι εσύ. Λοιπόν λέει η Έλλο. Σκότωσε τον να σου λέει. Στείλ τον από εκεί που ήρθε και ας φτιάξουμε ένα καλύτερο κράτος, ένα ίσο κράτος. Νομίζω ότι να φτιάξουμε, άμα καταφέρουμε να σκοτώσουμε αυτό το δαίμονα, νομίζω ότι μετά έχουμε υποχρέωση να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο, απλά ένα καλύτερο κράτος. Γιατί, όπως είπα, είναι πολύ μεγαλύτερο από ένα κράτος όπου συμβαίνει εδώ πέρα. Σε παίρνει αγκαλιά, σου δίνει ένα φιλί και σου λέει ότι
Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σου λέει ήταν τιμή μου που σε γνώρισε. Και εμένα το ίδιο. Αρχόντισα. Μη με λες, λέει αρχόντισα. Το λέω, ξέρεις, η φάκη το λέω, δηλαδή μου την κάνω μια έτσι ψεύτικη υπόκληση. Και κάνω τα βόλια και φεύγω. Ωραία. Επομένως, το σχέδιο ποιο είναι. Για περίμενε, πριν πάμε να... για ύπνο, θέλω να μιλήσω στην Ίσνα. Ναι, μιλάτε. Την πλησιάζω. Που μαλάκα, δεν έχω προετοιμαστεί αυτές τις. Και της λέω, θέλω να μάθω την μοίρα ενός παλιού σκλάβου. Δικό σου, πολύ σκλάβου. Ξέχασα τι μιλούσα σαν... Πέζε, μην καθυστερούμε. Πάμε. Ναι, μιας κουπέλας. Πριν πολλά χρόνια. Για ποια μιλάς? Και του λέω το όνομα της πρώτης μου αγάπης, το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πάνω. Ναι, σου λέει ότι... χάθηκε, σου λέει. Με όλη αυτή τη μάχη, με όλα αυτά που γίνανε, μπορεί να γίνει και τέρν, σου λέει, δεν ξέρω. Μάλιστα. Εάν βγούμε ζωντανοί, της λέξτε αν βγει ζωντανοί, και είναι όλα σχετικά καλά, και δεν είμαι εγώ εδώ, και δεν είμαι εγώ εδώ, θέλω να την ξαναβρω, αν γίνεται. Εάν δεν είμαι εδώ, μπορείς να τη βρεις και να σιγουρευτείς ότι θα είναι καλά. Θα προσπαθήσω. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ. Την ευχή μου. Λοιπόν, πάμε για να το προλάβουμε, παιδιά. Ακούω το σχέδιο. Το ένα σχέδιο είναι φεύγει η Halloween με τους δύο τυπάδες. Mm-hmm. Να πάει να επηρεάσει τον κόσμο να κάνει εξέγερση και όταν δούνε τους δράκους να μην υπάρξει θέμα. Mm-hmm. Άρα να δημιουργήσει και ένα δεύτερο μέτωπο. Και αν υπάρξει επόμενη μέρα χωρίς εσάς, να προστατεύσει το πνεύμα της Επανάστασης. Οι υπόλοιποι τι κάνετε, πώς θα σπάσετε ή δεν θα σπάσετε? Οι υπόλοιποι νομίζω θα πάμε όλοι μαζί και μόλις ξεκινήσει η επίθεση, τουλάχιστον οι δράκοι Γκόρκιο μπορούν να ρίξουν άραγε την πύλη. Την κεντρική πύλη, την εξώπορτα. Πρέπει την πόρτα του κτίριου. Δημητρή, μπορεί να μας κουβαλήσει. Άνετα. Ούτε σε άλλους. Α, για να μπει η Επανάσταση, ναι, ναι. Okay. Ναι, για να μπουν μέσα και εμείς θα παρισφρήσουμε μέσα στο κτίριο. Βασικά, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την Halloween και μετά θα χωθούμε. Ή θα χωθούμε. Αυτό δεν το κατάλαβα τόσο η αλήθεια. Ναι. Νομίζω με το που περάσει η Halloween στο teleport, θα περάσουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει. Ναι, αυτό ακριβώς θα είναι. Όταν ναι. Είμαστε εκεί. Αλλά θα περιμένουμε να επιστρέψει η Halloween ή θα χωθούμε. Δεν θα ξέρουν ότι ήρθαμε. Δεν θα είναι κάποιος ήδη στο gate. Αυτό ακριβώς. Οπότε θα πάμε επί τόπου, θα επιτεθούμε και θα ελπίσουμε ότι η Halloween θα καταφέρει να μαζέψει κάποιο όχλο. Και να είναι σαν ενίσχυση στην αρχική επίθεση, στον πρώτο μέτωπο. Δηλαδή θα πάμε να τους αντιμετωπίσουμε όλους, δεν θα παρισφρήσουμε να πάμε να βρούμε κατευθείαν το... Εμείς θα παρισφρήσουμε, άκου να δεις. Θα είναι τρία τα μέτωπα. Εμείς θα πάμε, θα περιμένουμε ενισχύσεις άμα έρθουν ποτέ από την Halloween. Δεν θα βασιστούμε, αλλά άμα έρθουν καλώς. Ναι, αλλά θα ξεκινήσουμε επίθεση ή όχι. Ναι. Εμείς θα ξεκινήσουμε... Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η επίθεση ξεκινάει, άκουσα με λίγο. Η επίθεση ξεκινάει με τους δράκους. Mm-hmm. Και τους άλλους, πόσους άλλους τρεις, ναι. Πόσοι είναι, ωραία. Επειδή ξεκινάμε με τους δράκους, εμείς παρισφρύγουμε μέσα και ελπίζουμε ότι η Halloween θα φέρει ενισχύσεις για τους δράκους. Ωραία, άρα αφήνουμε τους τρεις έξω μαζί με τους δράκους και εμείς προσπαθούμε να χωθούμε μέσα στο... Ναι, γιατί, γιατί αν ξεκάνουν τους δράκους είναι πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα, όχι, είναι σίγουρο, θα έρθει ο στρατός πάλι μέσα σε εμάς, θα μας... Κατάλαβα, οκ. Πού μας πείτε μόνο ότι θα τραβήξετε και τον Meisterast και τον, πώς το λένε, και τον Άμπεν έξω, πριν μπείτε, έτσι. Ναι, αυτούς τους δύο που είναι οι... Ο σκοπός είναι να μην πολεμήσουν οι δράκοι με τα πιόνια.
Ναι. Τα Pons, Spons. Το teleport πού θα μας πάει ακριβώς? Έξω από τα εξωτερικά τείχη της έπαυλης. Κεντρική είσοδο. Λίγο πιο δεξιά. Μπορεί και να μην σε αντιληφθούν κατευθείαν. Μπορεί. Ναι. Άρα πρέπει να βρούμε και τρόπο να τραβήξουμε τους άλλους έξω. Καλά, φαντάζομαι άμα αρχίσει και γίνεται σπουδάνας έξω θα βγουν μόνοι τους. Θέλω να πιστεύω. ή τουλάχιστον, ελπίδε μου, αν όλα πάνε σκατά ή εγώ ή ο Σύνχρα μπορούμε να κάνουμε ένα challenge και καλά. Ότι ήρθαμε να... Το σκέφτηκα και εγώ αυτό. Το σκέφτηκα και εγώ αυτό να κάνουμε challenge στην αρχηγό, αλλά δεν νομίζω ότι όχι, όχι challenge στην αρχηγό, κάποιο challenge στην ίδια τιμή, όχι αυτό, όχι μάχη, έτσι. Όχι αυτό, δεν εννοούσα αυτό. Ότι ναι, να κάνουμε και καλά κάποιο taunt challenge ώστε να βγουν έξω. Αυτό. Λέει ο Γκόργιο, πιστεύω αν σας δούνε δεν θα σας αφήσουν μετά. Θα... Εγώ αυτό νομίζω. Okay. Πάμε και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Σκεφτόμουν να μήπως οι δράκοι μπορέσουν από κάποια απόσταση να ρίξουν την πύλη. Βασικά είναι κλωβοβολή, σύλληχα. Πιστεύω ένας Γκαργκάντων, ρε φίλε, τη ρίχνει την πύλη. Τι στον κόλεγα. Επάνω. Τρεις Γκαργκάντων είναι, ναι, ρε παιδιά, άνετε. Ένας Γκαργκάντων θα ρίξει την πύλη, οι άλλοι ναι, θα αρχίσουν να κάνουν να τα κάνουν χωνή όλα. Αν θα μπορούσαν να κάτσουν σε μια στρατηγική θέση, να τους πούμε κι εμείς άμα θέλουν κάτι, αλλά εντάξει, πιστεύω θα έχουν μυαλό, να ξεκινήσουν και απλά να επιτίθενται περιμετρικά απ' έξω και να τραβήξουν, τα πιόνια. Θα μπορούσε να μας μεταφέρει ένας δράκος κάπου κοντά στο τέτοιο ή με τον Ντόση να πάμε. Τον Ντόση μπορεί να πάρει δύο. Τι άτομα δύσκολο. Έστω, τους δύο. Άμα τους αφήσει κάπου που δεν θα τον δουν, θα έχουν τον νότο στον δράκο και αφήσουν τόσο κάπου τους δύο και πάρει και τον τρίτο μετά κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε πώς είναι μέσα. Σκεφτόμουν να μην πως παίρνει ο δράκος από πάνω με επιδρομή να προβοκάρει και να κάψει όλο τον κήπο. Πετώντας. Δεν ξέρω. Και μετά να ξεκινήσει. Δεν ξέρουμε τις δυνάμεις, οπότε πρέπει να πάμε και πάρα να δούμε τις δυνάμεις και να αποφασίσουμε και τι θα κάνουμε. Μπορούμε να ξέρουμε μέσα πώς τι στρατό θα έχουν όμως από πίσω από κτίριο. Όχι. Γι' αυτό λέω να περάσουν οι δράκοι από πάνω εκ του ασφαλούς. Να κάψουν όλοι. Και μετά βλέποντας και κάνοντας πάμε κι εμείς. Και μετά να ξεκινήσουν την επίθεση κανονικά στην κεντρική πύλη. Ναι, εντάξει. Αλλά να επικρατήσει ο πανικός, γενικά να καταλάβει ο δαίμονας, το όνομά το ξέρουμε. Όχι. Όχι. Ωραία, ο ιερός κλάβος όπως τον λέτε τέλος πάντων, να καταλάβω ότι έχετε επίθεση και να αφινιδιαστεί. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει σε ένα τέτοιο πλάσμα, αλλά δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα πιστεύω. Okay. Αν μπορεί να γίνει με ασφάλεια, θα πετάξουν οι δράκια που ψηλά και να τα κάψουν. Το σημαντικό είναι πώς θα πάμε εμείς χωρίς να μας πατεί κανείς. Αυτό είναι αυτό που προσπαθώ να πω. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό με τους δράκους μπορεί να μας έδινε καλό πλεονέκτημα. Άμα έκαιγαν όλο τον προάπιο χώρο, τότε από πάνω και μετά ξεκινάνε την επίθεση ρίχνοντα την πύλη, νομίζω ότι θα ήταν πολύ τραβηγμένη η προσοχή του πάνω στου δράκου για να δώσουν και σε εμά σημασία. Και εμεί εννοείται θα είμαστε μεταμφιεσμένοι στρατιώτε, έτσι. Πάνω, υπάρχει άλλη είσοδο πέρα από την κεντρική πύλη. Πάνω. Τώρα, ρε, σε πάω για να δει. Okay. Έχει μία στο κέντρο πάνω, άμα δει. Mm-hmm. Μία πιο μικρή πάλι πάνω δεξιά, τη βλέπει. Το... Ναι, ναι, οκ. Okay. Μία δεξιά στα πλάγια που λέει Staff Gate. Mm-hmm. Αυτά. Άρα μπορούμε να πάμε κάπου προς το Staff Gate, πιστεύω, για να προσπαθήσουμε να μπούμε από εκεί, λογικά. Αυτό θα τηλεμεταφέρει πάνω-πάνω αριστερά, στη γωνία. Άρα θα πρέπει να κάνουμε τον κύκλο από κάτω. Sorry, ένα λεπτό για μένα, κάνε το σχέδιο για να μην χάσουμε χρόνο και επιστρέφω. Πέδες. Βγαίνουμε πάνω αριστερά, κάνουμε τον κύκλο από κάτω ή από πάνω, πώς το... Κάτσε λίγο, θα μπούμε από το Staff Gate. Έτσι λέω, ας μην πούμε από την κεντρική, κύριε παιδί μου, άμα γίνεται τις πόπες στην κεντρική με τους δράκους και με αυτά. Απλά ξέρω... έλεγα οι δράκοι να έχουν προκαλέσει, να έχουν κάψει όλο ναι, όπως τον βλέπεις. Και οι δύο δράκοι, πιστεύω, και οι δύο άμα περάσουν, καλό είναι ο πρώτος δράκος με το που θα βγει ο πρώτος δράκος να ρίξει κατευθείαν την πύλη. Και οι άλλοι δύο που θα βγουν να περάσουν και να θερήσουν το προαύλιο, ώστε η πύλη ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει η πύλη να έχει πέσει. Ωραία. Οι άλλοι θα μπουν από main gate, έτσι, θα γίνει η επίθεση. Οπότε ό,τι και να γίνει, έστω μπορεί να γίνει κάποια μαγεία, ρε φίλε, να ξεφανιστούν οι δράκοι με τη μία. Ό,τι και να γίνει, τουλάχιστον να έχει πέσει η κεντρική πύλη. Ναι.
Ο πρώτος δράκος, δηλαδή, με το που θα βγει, θα αναχωθεί στην κεντρική πύλη. Οι υπόλοιποι δύο να πάνε να κάψουν ό,τι υπάρχει μέσα. Και εμείς να κάνουμε το. Να γυρίσουμε, πάμε γύρω-γύρω από το φράχτη και να μπούμε από το Staff Gate. Έτσι λέω. Ναι. Απλά επειδή στο Staff Gate βλέπω και κάποια κτίρια εκεί πέρα που είναι τίποτα στρατώνες, φοβάμαι. Γι' αυτό είπα να στείλουμε τους δράκους, αλλά δεν ξέρω πόσο ψηλά μπορούν να πετάξουν. Εγώ γι' αυτό έλεγα πως μας έβαζε ο Ντόση μέσα. Δηλαδή, άμα πίσω εδώ κάτω αριστερά στη γωνία μας έβαζε ο Ντόση μέσα, ξέρω εγώ, μήπως είχαμε κάποιο πλέον. Θα χαραμίσουμε γύρους, εάν το κάνουμε με turn-based. Γιατί άμα κάνουμε τον κύκλο του φράχτη, θα πρέπει να χαραμίσουμε. Κάνει πρώτα τους δύο, μετά τους άλλους δύο, μετά δεν θα είμαστε μόνο εμείς οι τρεις, θα έχουμε κι άλλους. Ναι, Θανάση, όμως, άμα κάνουμε τον κύκλο, πάλι το ίδιο πράγμα δεν είναι. Γιατί από ό,τι είπα πάνω, θα βγούμε κάπου πάνω αριστερά. Άμα πούμε από πλανή είσοδα, άμα πούμε από την κεντρική είσοδα, δεν θα χαραμίσουμε. Μπορούμε να βγούμε από εδώ. Και πιο χαμηλά, ξέρω εγώ, εντάξει. Τέσμα, δεν ξέρω, ό,τι όπως το... Εντάξει, θα μπορούσαμε κιόλας να μπούμε από εδώ πέρα. Πόσο ψηλός είναι ο φράχτης. Δεν ξέρω. Μάντρα. Θα είναι, από αρχοντικό. Κάποια μέτρα θα είναι. Ναι, ας καφαλώσουμε εδώ πέρα με κανένα σκηνή και να πάμε μετά από εδώ... 4 μέτρα υπολόγισε. Να φύγουμε μετά ευθεία εδώ πέρα έτσι. Ή από εδώ, άμα έχει κάποια. Πρόσεξε ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι εμείς θα βγούμε πάνω αριστερά. Αν κάνουμε τον κύκλο, θα χάσουμε γύρους. Εγώ πιστεύω ότι αν μπούμε με τον Ντόση, θα μπούμε πιο γρήγορα μέσα. Έτσι πιστεύω. Ναι, εδώ μπαίνουμε με την πύλη, ωραία. Εμείς θα μπούμε, λέω, από εδώ με σκηνή. Με ένα γάζο και ένα σκηνή. Ναι, το teleport είναι πάνω αριστερά, είπε ο Πάνος. Πάνω στο χάρτη αριστερά. Ωραία, αυτό είναι να κατεβούμε να μπούμε από εδώ πέρα, ρε φίλε. Εδώ. Πού αριστερά δείχνεις, δεν βλέπω που δείχνεις τώρα. Αριστερά δείχνω κάτω, στο περίπου στον ευθεία με τις έπαυλες και μετά το κόβουμε ευθεία μέσα. Εκτός αν έχει από πλάγια για κανένα πύλι, κανένα έτσι, κανένα πορτάκι, να μπούμε. Okay. Όπως και να έχει, είτε με γκράτζο, είτε με τον τόσο, είτε με οτιδήποτε, να μπούμε εκεί πέρα, να μην χαραμίσουμε και πάμε τον κύκλο. Αυτό, με τον Ντόση. Να μπει ένα σκαφαλώνοντας, να μπουν δύο τέτοιο, οι τρεις ή τους άλλους δεν θα πάνε να πολεμήσουν στο Main Gate. Με τους δράκους. Εγώ πιστεύω τρεις δράκους, τρεις τυπάδες, ας είναι ένας τυπάς καβάλα πάνω σε ένα δράκο, να του κάνει και άμεση ισχύ. Οκ, ναι, εντάξει, σίγουρα. Εσύ ξέρεις καλύτερα από αυτά, συμφωνώ, ωραία. Οπότε, άμα ερχόμαστε κάτω, κοιτάει ένα με γάντζο και άλλοι πιάτε με τον Ντόση για να μπούμε και οι δυο και οι τρεις μέσα. Ναι, και άμα υπάρχει πρόβλημα, γραπώνει ο Ντόση μόλις αυτές τις δύο, γραπώνει και τον τρίτο και τον φέρνει. Ακριβώς. Και τον κάνει αυτό. Ωραία. Πιστεύω έτσι είναι καλύτερα. Θανάση. Ναι, εντάξει, τώρα ό,τι γίνει έτσι είναι. Όχι, να έχει κάποια άλλη ιδέα, πες γι' αυτό. Βλέπουμε και κάνουμε κιόλα. Γιατί αυτό, γιατί άμα είναι στρατώνες από εδώ. No plan survives first contact with the enemy. Ακριβώς. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Από φίλτρα θεραπεία ή θεραπευτικά γενικότερα. Ένα πόσο στον καθένα. Αυτό τη έχει μείνει. Ένα πόσο στον καθένα. Αυτό μου έχει μείνει. Ό,τι κάνανε τα πόσο που είχατε, το ίδιο πράγμα κάνει. Απλά κρατήσει αυτό που είχατε. Ωραία, άσχετο. Έριξα τα 2-4 συν 2 πλην του tire και το smoke bombs. Κάτσε, τι κάνανε τα πόσο, όλα τα light. Καλά, θα μου πει κάποιο άλλο άμα χρειαστεί. Ναι, άμα δεν έχετε πρόσφυγε, γιατί φτιάχνω κάτι άλλο, ετοιμάζω για τη μάχη. Το έχω στο Harvard, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχω στο Harvard. Όχι, το έχω σβήσει από το Harvard. Καλά, κάποιο θα το έχει. Το poison που είχα ρίξει στην. Πώς λέγονταν, την ιέρια, πεωρούταν και έσκασε μετά, μέσα στο δάσος. Πότε λέει. Εσύ είναι προηγούμενο session. Στην Άννα. Ναι. Άννα, ναι, λοιπόν, το poison που τη έκανα έπιασε. Ναι, έχει πιάσει. Ωραία, λοιπόν, θα ρίξω και θα φτιάξω και τα υπόλοιπα τα βελάκια μου τώρα. Ωραία, 2-4. Σύγχρονη, μήπως θα ξαναδοκιμάσουμε τον Dolores πριν το φύγουμε. Ναι, αυτό θα κάνω. Έλα, δικέ μου. Πάνω θα προσπαθήσω και εγώ να βοηθήσω το σύνχα όσο μπορώ πάλι, χωρίς να κάψω. Εγώ προσπαθώ. Για ποιο πράγμα το βοηθήσεις. Για την Dolores, αν μπορώ να. Δεν μπορείς να το βοηθήσεις. Α, οκ.
Εγώ αρχίζω κάνω, πριν ξαναπροσπαθήσω με την Dolores, κάνω ασκήσεις που έκανα για να μπω στο plane του Ντόση. Ξέρω εγώ meditation, έτσι, να καθαρίσω το μυαλό μου. Ρίξε μου ένα κάτω στάρι. Πάμε να ρωτήσω κάτι. Το πρωί θα σηκωθούμε, μπορώ να ξαναρίξω τα τέτοια. Σκέτο κάτω στάρι. Τα τέτοια πια. Τα dart και τα bombs. Ε, όχι, δεν έχεις άλλα τέτοια, ας το πούμε. Δεν έχεις άλλα να φτιάξεις υλικά. Ό,τι έχεις να ρίξεις. Όμορφα. Ωραία. Παίρνεις εσύ ένα lead, σύγχα στο ρόλ. Ένα κατουρίσιο για την Dolores. Okay. Φτάνει στο meditation στο επίπεδο που φτάνε τότε που έκανε την εκπαίδευση για το plane του Ντόση. Οπότε ρίξε. Πνεύμα, mental save. Oh. Πες μου τι είναι επιτυχία. Αυτή τη φορά ξαναβλέπεις όλα αυτά. Πιο αποσπασματικά όμως. Την προηγούμενη φορά σου είχε φανεί σαν να έβλεπες ολόκληρες ώρες ζωές που μεγάλωναν και χάνονταν. Αυτή τη στιγμή σου φαίνεται, αυτή τη φορά σου φαίνεται σε μια στιγμή, γρήγορο, και νιώθεις το, πώς το λένε, το σπαθί αυτή τη φορά να μην σε καίει, αλλά να είναι δροσερή η λεπίδα του. Αλλάζεις σε τόξο. Το βλέπεις, όχι, αλλά το βλέπεις αυτή τη φορά ότι η λεπίδα του έχει αρχίσει και κάνει λαμπυρισμούς μοβ, που πριν δεν έκανε, σαν να είναι ενεργό τώρα. Κάνε ένα mental, άμα θες. Μπορείς να σκεφτείς το τόξο και να το σκεφτείς, να δεις αν μπορεί να γίνει. Κανονικό mental, σε ναι. Ωραίος, μπράβο. Ωραίος. Έχοντας βρει περίπου το κολλάκι και πώς ακριβώς να συντονιστείς, ας το πούμε, με το όπλο αυτό, σκέφτεσαι το τόξο σου και βλέπεις το σπαθί, νιώσεις το χέρι σου σιγά σιγά αυτό που κρατάς να αλλάζει σχήμα, γίνεται ένα μαύρο με μοβ αντανακλάσεις τόξο, το οποίο βλέπεις δεν έχει χορδί καν. Δεν έχει χορδί. Όχι. Πιάνω εκεί που θα ήταν η χορδή, προσπαθώ να δω με ένα ώρα, τι ξέρω εγώ. Με το που πιάνεις βλέπεις μια μοβ, σαν ενεργειακή χορδή, εμφανίζεις στο χέρι σου. What sorcery is this? Το κοιτάω, λέω στο Wixen που είναι πια δίπλα. Αυτό τώρα είναι ή το καλύτερο τόξο ή το χειρότερο τόξο που έχω δει ποτέ. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο χαρτί που έχουμε για αύριο. Ωραία, φίλε. Από το τόξο. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να κάνει η Dolores και δεν έχουμε ιδέα, έτσι. Ναι. Και τι κάνεις με αυτό? Προσπαθώ να ρίξω κάποια βέλη, να δω πώς δουλεύει. Προσπαθείς να βάλεις, ρε παιδί μου, κάποιο βέλος πάνω στη χορτή και να τεντώσει. Ναι. Με το που ακουμπάς το βέλος πάνω στη χορτή, ενώ τα χέρια σου δεν καίγονται, βλέπεις, δεν προλαβαίνεις καν να τραβήξεις πίσω τη χορτή. Το βέλος καίγεται σε εκείνο το σημείο. Σφανίζεται δηλαδή, καίγεται. Όχι καίγεται, σαν να του βάλεις φωτιά στην πίσω μεριά. Καίγονται τα φτερά και αρχίζει και σιγουρογίνεται και το ξύλο. Α. Σύνχα, παιδί μου, προσπαθώ να τραβήξει τη χορδή μόνο. Αυτό βασικά και εγώ αυτό θέλω να πω, και δοκίμασε λίγο. Ναι, προσπαθώ σαν να στοχεύω, χωρίς να έχω το βέλος. Και τραβάω και σαν να προσπαθώ να σκέφτομαι ότι υπάρχει. Με το που τραβάς την κορδί βλέπεις ένα βέλος εμφανίζεται πάνω στο σημείο που θα έπρεπε να βάλεις εσύ δικό σου βέλος. Μοβ βέλος φαίνεται να είναι φτιαγμένο από καθαρή ενέργεια. Μα τους χίλιους πολέμους, τέτοιο όπλο δεν έχω ξαναδεί πάλι. Ο ιερός σκλάβος. Αυτό το είναι το όπλο. Δεν πρόκειται να τα πεις ποτέ από τα. Αυτό θα είναι το τέλος του ιερού σκλάβου. Τώρα είναι τέτοιο τόξο, εντάξει. Είσαι καλό, είσαι καλό, είσαι ωραίο. Και βλέπεις ότι στοχεύει και πιο εύκολα από το προηγούμενο. Γράψε μια γρήγορη. Συν ένα lead του attack roll. Damage ό,τι έκανες πριν, μόνο που το τελευταίο επίπεδο damage ανεβαίνει ένα level πάνω. Δηλαδή πριν τι damage έκανες, κάτσα εδώ. Δύο moderate νομίζω. Ναι, τώρα κάνεις ένα serious. Ναι. Και όταν χτυπάς critical hit, το γράψες? Όχι, περίμενε ρε. Ναι.
Είναι ένα lead. Τι άλλο? Το max damage. Κάνει ό,τι damage κάνει ένα απλό bow. Μόνο που το max damage είναι ένα level πάνω. Δηλαδή κάνει ένα serious το max damage του. Να, αυτό το έχω γράψει. Ωραία. Όταν, πώς το λένε, κάνεις critical hit, ο target παίρνει bleeding damage 1-4 γύρους. Light wound. Σε αντίθεση με αυτό που έχει το κανονικό longbow. Τι αυτό που έχει το κανονικό longbow κάνει? Α. Και παίρνει δηλαδή bleed για πόσο και τι? 1-4 rounds, κάθε γύρο ένα light. Ή αν έχει κάποια τα light του παραπάνω. Ένα light για κάθε γύρο. Σαν range, κάτσε να δω. Σαν range δεν σου κάνει heal, αλλά ό,τι damage κάνεις θεωρείται non-physical damage. Άρα το physical DR δεν κάνει apply σε αυτό. Μάλιστα. Okay. Αυτά. Α, και κάθε φορά για να μπορέσεις να το ενεργοποιήσεις, την πρώτη φορά που το παίρνεις στα χέρια σου θέλει ένα mental save πάνω από 70. Αλλιώς είσαι stunned για 2-4 rounds. 70. Πάνω από 60 δεν ήταν. Πάνω από 60 ήταν πάνω. Όχι. Όχι. Α, συγγνώμη, ήταν το ring, για να γίνει ring, όχι. Ναι. Πριν το ενεργοποιήσω, δηλαδή κάθε φορά που πριν κάνω κάποια μάχη πρέπει να του κάνω ένα mental save. Ναι, πάνω από 70, αλλιώς θα είσαι stunned για 2-4 rounds και θα τρως και ένα moderate, ενώ φυσικά πράγματα. Πόσο πριν τη μάχη? Όσο θες, αρκεί να δώσεις το χέρι σου. Όταν το τραβάς σαν όπλο, στην ουσία. Ναι. Γιατί το τόξ όλη την ώρα το έχω έξω. Από τη στιγμή που το έχεις στο χέρι σου, όχι στην πλάτη σου, δεν χρειάζεται να ξαναρίξεις μέχρι να φύγει από το χέρι σου. Αλήθεια. Τότε, από τότε που το βγάζω είναι συνέχεια στο χέρι. Ωραία. Σπίωσε το όμως, γιατί μπορεί να σου κάνουμε κανένα disarm, καμία τέτοια μαλακή. Στα έχει πει ο Χάρβιντ όλα αυτά. Δηλαδή είναι... Mental μεγαλύτερο το 70, stun 2-4 rounds είναι ένα moderate physical damage. Επίσης σου έχει πει και ο Χάρβιντ ότι είχε και το power για το pushback. Δεν προλαβαίνει να κάνει attune σε αυτό. Α, πρέπει να κάνει attune, ok. Σε είδα, αλλά δεν έχω ιδέα πώς να το κάνω. Περίμενε. Άντε, πάμε να πεθάνουμε. Πάμε, ναι. Ωραία. Άρα το επόμενο πρωί ξυπνάτε. Βλέπετε πώς το λένε, η Halloween. Έχει ετοιμαστεί, έχει κλείσει τις πληγές, έχει καθαρίσει τα ρούχα της. Τη βλέπετε πραγματικά αποφασισμένη. Χαρούμενη, καμία σχέση με το θλιβερό πρόσωπο που είχε την προηγούμενη μέρα. Χαρούμενη αλλά σοβαρή. Και σας λέει, είστε έτοιμοι να μείνουμε στην ιστορία? Εγώ είμαι ήδη στην ιστορία, αλλά... Τώρα αρχόντισα, της λέω έτσι με περιπτικό ύφος, μίλησε σαν πραγματικός ηγέτης. Τη σκύβω το κεφάλι. Πρωινό φάγαμε. Τη σκύβει και αυτή και λέει, Ίσνε. Πρωινό φάγαμε. Λάρετε τους χαρακτήρες σας, κάντε τους όλους full σε HP κτλ. Για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό του λαού μας. Για τον ιερό σκλάβο. Βλέπεις παγωμάρα και γύρω με το που το λες. Και τι είναι όλοι. Για το πραγματικό ιερό σκλάβο. Τους τηλεμεταφέρεις? Ναι. Έχουμε αποφασίσει έτσι οι δύο που πάνε με την Halloween και οι τρεις τυπάδες μόλις εμφανιστούν οι drag, τους καβαλάνε και γεια σας. Ωραία. Την Halloween δεν την παίρνω μαζί, επίτηδες τώρα. Και κάνουν τα δικά τους. Ο Ντός είναι έξω ή είναι μέσα? Μέσα φαντάζομαι και μετά. Να ρωτήσω κάτι. Οι ζωές, τα points που έχουμε σε κάθε τέτοιο, σε κάθε wound, είναι που είναι εκτός τετραγών, έτσι? Σωστά, από πάνω. Οκ, κομπλέ, πάμε, συνεχίστε. Βασικά, άμα είναι να κάνουμε teleport, τότε τον βγάζουν. Αν είναι? Όταν είναι να κάνουμε teleport, τον βγάζουν. Α, οκ, κάτω να κελάρτσε. Απλά με το που θα φτάσουμε, κρυφτείτε όπου μπορείτε, μήπως τυχόν και προλάβουμε και δεν μας δει κανένας. Αν μας δούνε, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα πολύ γρήγορα.
Και με αυτά βγάζω το pendant και αρχίζω και... Την είσαι, Σπύρο, μπορείς να την κινήσεις, ε? Δεν το τσεκάρα, κάτσα εδώ. Ναι, ναι, οκ. Okay. Αρχίζω και ψιθερίζω τα λόγια της μαγείας. Αμπερ, κατάμπρο. Πουμ, σαν καλά. Βγάζεις το pendant. Όλα αλλάζουν γύρω σας, όλα μαυρίζουν. Και ξαφνικά... Πεθαίνεις. Νιώστε να πατάτε χώμα. Μυρωδιά, άσχημη μυρωδιά, βρώμα και θιάφη μυρίζει. Και νιώθετε σαν κάτι στην ατμόσφαιρα, κάτι σαν κάτι να σας παρακολουθεί, αλλά δεν είστε σίγουροι. Και μεταφέρεστε εδώ. Πού είναι το εδώ. Μισό λεπτάκι. Είναι τρεις στρατιώτες, είναι και εμείς. Ακριβώς. Τι κάνετε, πείτε μου. Ούνα γκράντε στρατός. Οι άλλοι... είναι και οι Halloween και αυτά, αλλά με το που μεταφέρονται φεύγουν αυτοί. Προφανώς. Ναι. Δεν τους έχεις μεταφέρει πάνω τα εικονίδια. Την Halloween και αυτά, όχι. Όχι, όχι, τα δικά μας, τα δικά μας. Τα έχω μεταφέρει. Δεν τα βλέπω. Βλέπω εγώ πάνω αριστερά είναι. Όχι, δεν τα βλέπω εγώ. Απλά κάτι γίνεται με το χάρτη, εδώ πέρα είμαστε. Για κούνα τα λίγο ρε πάνω. Το βουόρ. Α, βλέπω το σταυρό πάνω του, αλλά δεν είναι όρατα τα εικονίδια για μένα. Είναι από κάτω, μήπως τα layer. Τι βλέπετε εδώ πέρα ρε παιδιά, ναι, βλέπετε... κάτι με το layer έχει κάνει. Είναι από κάτω το layer. Ναι. Γιατί? Για δεν μπορεί να έχεις επιλεγμένο κανένα layer μου, γιατί να τα βάλω από κάτω, τώρα που τα μετέφερες. Βασικά, πες το... Μένα μου έχεις δώσει κάτι σαν dynamic lighting, νομίζω, γιατί όπου πάω γύρω-γύρω βλέπεις. Δηλαδή μου ανοίγει τους άλλους τώρα, π.χ. βλέπω... Μου ανοίγει μια περιοχή με κάποια τετράγωνα γύρω μου. Γιατί αυτό? Σβήστα, ναι. Είναι και ξαναβάλλετε πάλι, ξαναπίνει στο layer, βάλε το πάνω-πάνω και ξαναδεί και μας. Sorry, παιδιά, τώρα δεν καταλαβαίνω. Ναι, δεν τρέχει. Fog of War δεν έχω. Όχι ρε. Τον χάρτη το βλέπετε, κανονικά το βλέπετε. Το ρόλο 20 δεν έχει layers. Μήπως θα έχεις βάλει σαν background τα token. Όχι ρε. Πάντως δεν τα βλέπω. Για βάλτε κάπου αλλού στο χάρτη τα token. Μην κουνιέστε λίγο ρε, μην κουνιέστε λίγο. Προσπαθώ να σας πιάσω όλους μαζί, μην κουνιέστε λίγο. Τα βλέπετε οι άλλοι. Εγώ βλέπω όπου τα κινούμε έχει ένα μικρό Fog of War λίγα τετράγωνα και ο Ντόσιο που κινείται δεν βλέπω τίποτα. Εγώ δεν βλέπω τα token. Συμφανίζεται. Εμένα δεν έχει Fog of War, βλέπω το χάρτη, αλλά είναι σαν έχει layer, ότι βλέπω το χάρτη, αλλά μοιάζει σαν Fog of War, αλλά δεν μου είναι το τώρα μου είναι Fog of War όλο. Τώρα μαύρισε. Είναι μαύρο όλο, τώρα μαύρισε, ναι. Ωραία, δώστε μου ένα λεπτάκι, ένα λεπτό, sorry, πάτα pause ρε Σπύρο. Κιουμ, οκ. Κομπλέ, ναι. Είστε εδώ. Α, τώρα είναι και με χρώμα ο χάρτης, ποιότητα. Δεν βλέπετε κάτι αριστερά ή δεξιά. Αν δεν καταλαβαίνουμε ότι κάτι μας έχει αντιληφθεί, προσπαθώ, εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να... Νιώθουμε... Εγώ θέλω να κοιτάξω. Ο ίδιος ο αέρας μας παρακολουθεί, σωστά. Θέλω να κοιτάξω. Δείξετε. Passive perception, ναι. Οκ, okay, μισό. Και εγώ perception θα κάνω, άμα είναι. Ναι. Συν 5 ότι φέρω. Ωραίος. Και τι κοιτάς για να δεις να κάποιος. Αν παρακολουθεί κάποιος, αν υπάρχει κινητικότητα κοντά στους, στον τοίχο, αν ακούω κάτι από μέσα, γενικά τι γίνεται στον χώρο γύρω μου. Okay. Πάνω το perception είναι με το mental save, έτσι, δύο lead. Ναι, ναι. Είναι human, κάνω και μισό. Ναι. 68. Okay. Ακούτε βήματα από μέσα, σαν να περπατάνε και το περίεργο που σας φαίνεται είναι ότι ο ήχος είναι σαν να έχετε βάλει, ρε παιδί μου, πώς ακούς όταν βάζεις τα χέρια σου στα αυτιά σου, τα ακούς όλα πιο θαμπά, πιο μουντά, πιο μπάσα, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Κάπως έτσι δηλαδή ακούτε τώρα. Και δίπλα σας και τα βήματα και όλα. Σαν να υπάρχει κάποια ώρα το πέπλο το οποίο χτυπάει πάνω ήχους και τον παραμορφώνει. Μπορώ να καταλάβω αν είναι κάτι μαγικό κάποιο, κάτι σαν shield, σαν θόλος, σαν... Σίγουρα είναι μαγικό.
Ναι, αλλά το κάτι νιώ... που εμποδίζει όχι μόνο τον ήχο, αλλά και τα αντικείμενα και τη φυσική υπόσταση να περάσει. Με το Perception δεν έπιασες κάτι ώστε να μπορείς να... Ρίξε ένα Magic, μήπως ξέρεις για κάτι τέτοιο. Magic, ένα YouTube Magic. Να ρίξω κι εγώ, μήπως είναι κάποιο ειδικό. 98. 98 πάνω. Όχι, κανείς από τους δυο σας δεν έχει ακούσει κάτι τέτοιο. Οκ. Σύνχα εσύ μόνο, sorry. Θυμάσαι ότι κάθε φορά που πολεμούσατε δαίμονα και ήσταν σχετικά κοντά, ο ήχος παραμορφωνότανε. Αλλά ποτέ τόσο έντονα. Φαντάζομαι ότι θα έχει εκεί μέσα. Μάλιστα. Άρα... Κοιτάω το Χουίξιν, Δράκη τώρα. Σου κάνω έτσι. Πώς είναι το έτσι που κάνεις, δεν καταλαβαίνω. Τι με κάνεις? Κάνω τα χέρια μου, ναι, συνέβω βασικά. Πεταλουδίτσα. Πεταλουδίτσα. Παίρνω το μετράδι και κοιτάω. Τρίγω... Κάτσε Σπύρο. Να, συγγνώμη, ναι. Παίρνω το πετράδι, το τρίβω τρεις φορές για να ελευθερωθούν οι δράκοι. Και αρχίζω και τρέχω, πετάω βασικά προς τα κάτω. Με το που τρίβεις το πετράδι, ξεπετάγονται τρεις γιγαντιαίοι δράκοι, οι οποίοι σας κοιτάνε. Κοιτάνε γύρω. Μην ξέροντας τι ακριβώς να κάνουνε. Και το σκέφτηκα γαμώτο. Βλέπεις ότι... Κάτσε να ρίξουμε. Το σκέφτηκα ρε φίλε. Και λέω... Βλέπεις ο ένας από αυτούς σποτάρει κάτι μέσα. Είναι ο τείχος που σας και δεν βλέπετε. Και βλέπετε ότι αρχίζουν και ορμάνε προς τα εκεί. Ακούτε ουρλιαχτά, περίεργες φωνές, παραμορφωμές. Και η χυμάχης. Φωτιά, ηλεκτρισμός και πάγος. Από τον αέρα εκτινάσσονται προς την έπαυλη και φαίνεται ότι ξεκινάει μια μάχη. Οι δράκοι πετάνε. Ναι. Μου αρέσει που δεν έκατσαν καν να μιλήσουν κάτι με το που έκανε. Τους βλέπω, δεν ξέρουν το σχέδιο. Δεν μπορεί κάποιος να τους μιλήσει. Κάτι, την πύλη, πρέπει να πέσει η πύλη. Είναι πολύ μακριά για να τους μιλήσω. Μπορείς να τους μιλήσεις με το που βγήκαν, ρε. Μισό λετάκι. Πάμε γύρω από εδώ και πέρα. Άρα ούτε είχαν πάρει καβάλα τους άλλους. Τον Μπούλο. Όχι, okay. Γιατί τους είχατε πει κάτι. Όχι, αυτό. Κάναμε το που βγήκαμε μπορούσα... μπορούσαμε να τους μιλήσουμε. Εάν θυμάστε τις προηγούμενες φορές με το που τους καλούσατε σε μάχη και πετάγανε και επιτίθεταν σε ό,τι βλέπανε. Ναι, αλλά τώρα με το που βγήκανε δεν μπορούσαμε να τους πούμε μια κουβέντα κάτι. Σηκωθήκανε και φύγανε κατευθείαν. Μπορείτε να φωνάξετε άμα θέλετε. Ναι, okay. Είχατε δει ότι κάθε φορά που τους καλείτε βγαίνουν στον ουρανό αυτοί. Ναι, okay. Ωραία, ναι. Λοιπόν, αφού το περιμένουμε να πετάξουν, εγώ θέλω να έχω σηκωμένα χέρια να τους κάνω νόημα να με δούνε τέλος πάντων. Σας βλέπουνε, σας έχουν αντιληφθεί. Και συνεχίζουν πάλι και πετάνε. Βάλτε λίγο τα τέρατ σας. Ναι. Ναι. Initiative, έτσι, ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ. Αν τους κάνει σήμα να έρθουν προς τα σένα, πετάνε. Αν τους κάνει σήμα να έρθουν, θα έρθουν. Ναι, θα τους κάνω εδώ, ξέρω εγώ. Γιατί είμαι λίγο μακριά, είμαι στα 5-6 μέτρα, νομίζω. Μακριά, αν πάει στην πύλη μπροστά ο Σύνχα. Πόσο ψηλά είναι πάνω. Ιδράκι, γύρω στα 20 μέτρα. Να μας πάρουν χαμπάρι όλους μαζί. Ακριβώς ποια διεύθυνση είναι τώρα. Κάπου εδώ. Okay, εγώ με το ντόσι. Μισό λετάκι, παιδιά. Μισό. Οκ. Okay. Βάλα το όλοι, λοιπόν, πάμε. Descending. Σύνχα, πρώτος. Τι κάνεις? Λοιπόν, εγώ προσπαθώ κρυφά, πρώτα χαμηλά, ξέρω εγώ, και μετά να εμφανιστώ λίγο, ώστε να μ' ακούσουνε. Ξέρω εγώ, από κάτω τους. Αλλά μην με πάρει προσέξει κανένας από εδώ. Και τους λέω... Κάντε αντιπαρισπασμό. Σκοτώστε ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτή... Σε αυτό... Πώς το λένε? Σκοβαλάριδες. Το αρχοντικό. Σε αυτό το αρχοντικό. Κάψτε όλους τους δαίμονες.
Να δω πόσο διακριτικά το κάνεις και αν σε ακούνε κι αυτοί. Γιατί μπορεί ούτε αυτοί να σε ακούσουν. Με τους healer. 85. Για να δω μηδράκι. Α, γνωστή. Έχουνε καλό τέτοιο. Σ' ακούνε όλοι. Πούστη. Οι άλλοι για να δούμε, να το ρίξω ανοιχτά ή κρυφά. Όχι. Ανοιχτά θα το ρίξω. Ανοιχτά. Ε, ναι, γιατί έχουνε τους δράκους να κοιτάξουνε, δεν δίνει πολύ σημασία, ωραία. Και θες να κινηθείς κιόλας. Ναι, είναι full move μου, είναι dash full και move για να έρθω από κάτω τους και να τους μιλήσω, σωστά, ε. Ωραία, που ξύν. Λοιπόν, με τους καβαλάρδες δεν βλέπω να γίνει κάποια κίνηση. Επιλέω στους τυπάδες, πάμε γρήγορα να καβαλήσετε τους δράκους, να τους θεραπεύετε. Καθώς θα σπέρνουν τον πανικό. Δεν θα κατεβούνε, δεν συνεννοηθήκαν να κατεβούνε, όχι ποτέ. Έχει πάει πάνω στη σύγχα. Όχι, όχι, έχει κινηθεί απλά, έχει τρέξει. Ναι, και τους δράκους πώς σου μίλησε, δεν έχουν φύγει δράκοι. Παίξε, παίξε το γύρο σου, μη ρωτάς, δεν μπορεί να σου απαντήσει κανείς. Όχι, okay, λοιπόν, εντάξει, και. Ναι, θα μπούμε μέσα. Άρα περιμένεις να παίξεις μετά την Ισνε. Τι άλλο να κάνω, ναι, μπούμε. Λέει, ο Σύνχα έχει αρχίσει και τρέχει δεξιά. Πάω και εγώ προς το Σύνχα. Πάει πολύ καλά το σχέδιο, ναι, κουκουρούκου. Παίξε εσύ Ισνε και μετά παίζουν οι σκλάβοι. No plan survives first contact with yourself. Κοιτάζω τους τρεις, τους λέω αν μπορείτε να κάνετε κάτι για τους δράκους, να τους φωνάξετε και να τους καβαλήσετε ώστε να μπορείτε να τους προσφέρετε βοήθεια, κάντε το. Αλλιώς όποιος δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ακολουθεί σε εμάς και ακολουθώ και τους άλλους. Ωραία, βλέπεις αυτοί μένουν πίσω προσπαθώντας να ενημερώσουν τους δράκους. Ωραία, Σύνχα. Παίζουμε με γύρους παιδιά γιατί μετράει ο χρόνος, ναι, προφανώς, ναι, έτσι. Okay. Βλέπετε από κάτω σκοτεινές μπάλες μαγείας και τεράστια πλοκάμια. Βλέπετε δύο τεράστια πλοκάμια από σκοτάδι. Ποια, πού τα βλέπω. Κάπου από το κέντρο, κάπου από εδώ. Τεράστια πλοκάμια σκοταδιού. Τα βλέπετε γιατί σηκώνονται πάνω από τα τείχη. Γιγαντιαία, προσπαθούν να αρπάξουν ένα δράκο. Σύνχα. Okay, εγώ με τον Τόση αρπάζουμε την Ίζνε που πιστεύω ότι θα είναι πιο αργή και ψιθυρίζω, φωνάζω, μιλάω βασικά κανονικά στο Χουίξιν, ακολούθω και αρχίζω να κάνω το γύρο. Πάω κι εγώ. Ωραία. Ακολουθεί. Ίζνε. Αφού με αρπάζει τον αφήνω κανονικά, δεν τον αφήνω να με αρπάξει. Ποιος είναι αρπάζει? Ο τέτοιος είπε, ο Σύνχα, ότι με αρπάζει ο Ντόση και με τραβάει. Α, ο Ντόση, οκ, okay, οκ. Okay. Ωραία. Ο Ντόση πόσο μπορεί να κουνηθεί βασικά? Έχει 8 μέτρα free movement. Άμα βάζω και το δικό μου movement. Όχι, δεν μπορεί να κινηθεί παραπάνω ο Ντόση. Α, οκ. Ναι, οκ. Γιατί άμα δεν κάνει action, άμα δεν κάνει action δεν μπορεί να κάνει τέτοιο. Του μπαμπούτσι είναι το movement, έτσι. Έχει το free movement. Μεθαίνω σου πω, άμα δεν κάνει, action μπορεί να κάνει dash. For fuck's sake. Α, ναι, άμα δεν κάνει action μπορεί να κάνει δύο φορές το move. Σωστά, σωστά. Ναι, όντως. Μισό λεπτάκι να βάλω και ένα δράκο εδώ πέρα, απλά να φαίνεται ότι υπάρχουν δράκοι. Δεν είναι ένας, απλά βάζω έναν για να μην γεμίσουμε με... Βάζω τη φωτιά σε αυτό που σας είχε μείνει. Ωραία. Έρχομαι κοντά με τον Τόση κι εγώ. Ωραία. Ντάζει. Κάναμε ντάζει. Μέχρι πού πάμε, μέχρι εδώ πάμε με τον Τόση Σύνχα. Εγώ πίσω είμαι γυρίσατε. Εδώ. Γυρίσατε πίσω. Ναι, λοιπόν θα μπούμε από εδώ πέρα να ακολουθήσουμε, από πέσω από κάτω. Από εδώ θα μπούμε μέσα, να πάμε στην πιο... Σύνχα, Σύνχα με τον Τόση μέχρι εκεί πάμε. Δεν κάνω παραπάνω. Οκ. Πέφτε ξανά. Βλέπετε έναν από τους δράκους, τον πιάνουν τα πλοκάμια, ο οποίος αρχίζει και φωνάζει και φαίνεται από κάτω μπάλες μαύρης φωτιάς να πέφτουν πάνω του. Πέδραξε.
Εγώ μπορώ να δω τι ακριβώς τι ακριβώς παίζει στο bug. Ποιοι είναι. Θα το δείξω μετά σε όλους. Okay. Κουνηθείτε. By the way, όσο είμαι πάνω στο δίκτυο, μιας και έχω 10 points, προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένος για να μην μου έρθει καμιά δέσποτη για dodge. Okay. Είναι 8 μέτρα ή 16 διπλό, δηλαδή, δεν κατάλαβα. 16, εγώ είμαι εδώ πέρα. Εδώ γύρω. Εσύ δεν κινείσαι, πόσο κινείσαι, ρε Χουίξιν? 7, κάνοντας, πάω 14. Εντάξει, ωραία. Ωραία, αφού παίξετε λοιπόν όλοι και αυτό το γύρο, βλέπετε πάνω στα βλοκάμια μια φιγούρα με φλεγόμενα σπαθιά από γαλάζια φλόγα. Να σκαρφαλώνει με πολύ μεγάλη ευελιξία αυτά τα πλοκάμια και να ανεβαίνει για να σφάξει τον δράκο. Το έλα μωρέ. Οι άλλοι δύο δράκοι δεν κάνουν, δεν βοηθάνε καθόλου. Ναι, ναι, φαίνεται ότι βοηθάνε, αλλά φαίνεται ότι δεν καταφέρουν να φύγουν από αυτά τα πλοκάμια πολύ εύκολα, αυτός. Οι άλλοι όμως φαίνεται, κάνουν γύρω-γύρω και χτυπάνε με τις ανάσεις τους συνέχεια. Mm-hmm. Αυτή τη φιγούρα βλέπετε, κάτσε να τη μεγαλώσει, απλά να δείτε πως είναι. Θα μπορούσατε να πείτε από μακριά ότι μοιάζει με τον Μάιστερα, αλλά το κεφάλι του και το σώμα του είναι ιδιαίτερα παραμορφωμένα για να είστε σίγουροι ότι είναι αυτός. Okay. Φαίνεται να έχει γαλάζια, ένα γαλάζιο σόρτ και μια γαλάζια αλυσίδα από... Φαίνεται γαλάζιο καπνό να είναι φτιαγμένη αλυσίδα. Ο οποίος ανεβαίνει και αρχίζει και κοπανάει ανελέητα το δράκο. Και με κάθε χτύπημα ο δράκος φαίνεται να υποφέρει πολύ. Πες τα λέω να γύρω. Χίδια. Οι δικοί μου τυπάδες κάνουν τίποτα εκεί πέρα πίσω. Φαίνονται. Ποιοι. Τυπάδες... Ναι, φαίνεται ότι ένας από τους δράκους κατευθύνεται προς αυτούς. Ωραία. Κάτι είναι γι' αυτό. Στον επόμενο γύρο μπαίνουμε μέσα σε αυτόν που θα έρθει. Ναι, εγώ θα αργήσω λίγο ακόμα. Πόσο κάνεις, ρε? 14, στον τάση. Πόσο, τόσο κάνει 16. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να ανέβω κιόλας, έτσι. Σε αυτόν τον γύρο βλέπετε ότι ο γαλάζιος δράκος, αυτός που πετάει ηλεκτρισμό, αυτός πετάει πάγο, συγγνώμη, σηκώνεται από το έδαφος, κάνει μια βουτιά και σηκώνεται από το έδαφος και φαίνεται να κομματιάζει 3-4 πλάσματα που έχει στο στόμα του, παράξενο. Κάτι είναι κι αυτό. Χουίξιν, τι, δεν έχει κουνηθεί. Σε βάζεις και τους τρεις. Ναι, έχω κουνηθεί εγώ. Επίσης βλέπετε ότι ο Γιόνζα τον αναγνωρίζετε γιατί τον είχατε συναντήσει παλαιότερα αυτόν τον δράκο, αν θυμάστε καλά. Mm-hmm. Παίρνει στην πλάτη τους τρεις και πετάει ξανά ψηλά. Με το που φτάνει πέρα από τον τοίχο, ένας ηλεκτρισμός φεύγει από το στόμα του. Ο δράκος της φωτιάς φαίνεται ότι παλεύει, δαγκώνει το πλάσμα με τα γαλάζια όπλα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι επειδή είναι πιασμένο δεν καταφέρει να κάνει πολλά. Και το πλάσμα με τα γαλάζια όπλα είναι κοντά στο κεφάλι του και προσπαθεί να σκαρφαλώσει το λαιμό του. Παίξτε. Λοιπόν... ο Ντόση... Έτσι όπως είμαστε, εγώ κάνω απλώς ένα leap και πετάει την Ίσνε να έρθουμε από την άλλη μεριά και αρπάζει και τον... Εμένα με πετάει από την άλλη? Ναι. Okay. Και αρπάζει και τον Quicksin και τον πετάει γι' αυτόν και έρχεται. Ο Quicksin είναι μακριά, ρε. Εγώ, ναι, αλλά ναι. Πρόσεξε, αυτό σου λέω. Το γύρο μου, το γύρο ότι, μου. Ότι, το δεν, γύρω μου ότι δεν κάνει κάτι ο Ντόση, εμείς πηδάμε από τον Ντόση. Εμένα με αφήνει στην ουσία και ο Ντόση απλά πηδάει. Ναι, αλλά ο άλλος δεν είναι κοντά σου, ρε παιδιά. Ποιο είναι, αφού όλοι μαζί είμαστε, ρε, γιατί. Στο γύρο μου θα φτάσω εδώ πέρα σε εσάς κάτω. Ναι, ρε, θέλει να παίξει μετά από εσάς για να ναι, σας. Ναι, 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 ναι. Έχω έναν τάση ακόμα να κάνω. Γιατί δεν μπορεί να κάνει ready action ο Σύνθα. Καλά, τότε ο Ντόση μένει πίσω για να τον βοηθήσει. Okay. Πέφτοντας μέσα, βλέπετε αυτά τα πλάσματα. Βλέπετε το, πώς το λένε, τον Μάιστεραστ, μάλλον τον Μάιστεραστ που είναι πάνω. Βλέπετε αυτό εδώ το
το δαιμονικό πλάσμα. Για μότο. Κάτσε να το βάλω back αυτό γιατί. Αυτό εδώ το δαιμονικό πλάσμα. Το οποίο φαίνεται να ελέγχει το σκοτάδι. Αυτά τα τεράστια πλοκάμια. Βλέπετε, κουνάει τα χέρια του και κουνιούνται αυτά τα τεράστια πλοκάμια από σκοτάδι. Το είδατε. Μισό. Ναι. Το καλό είναι ότι δεν βλέπουμε ίχνο του άλλου, του μεγάλου δαμού. Αυτοί είναι οι δύο που θέλαμε να τραβήξουμε έξω. Ναι. Okay. Ναι. Καλό, και καλό. Πολλά άλλα μικρά demon spawns. Φαίνεται να φοράνε, είναι ανατριχιαστικό γιατί φαίνεται να φοράνε κανονικά ρούχα. Σαν commoners, άλλα σαν σκλάβοι, άλλα σαν πλούσιοι. Παρ' όλα αυτά όλα έχουν αλλάξει αυτό. Σαν αυτά που πολεμήσαμε τη μια φορά στο... σε εκείνο το... Σε νησί, στο πόρταλ μπροστά, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ω Θεή. Λοιπόν... Χουίξιν. Χουίξιν τρέχει. Στα νιώσω εδώ πέρα, στον Dash. Ναι. Από εκεί που είναι αρχικά, εκεί που το είχα πάει τώρα. Βασικά, εκεί στον Dash. Εγώ όταν έρχομαι απλώς κάνω το move μου και ετοιμάζω με ό,τι εμφανιστεί μπροστά μου να το ρίξω βέλος. Okay. Εγώ μόλις θα έρθω στη σειρά μου θα πω δίπλα στο Σύνχα. Στη σειρά μας, όταν ήταν πριν. Εγώ έκανα dash. Sorry. Ο καθένα στο γύρο του, ρε. Μην πιάσει. Έκανα dash τέλος εγώ. Το κλείνω. Επόμενο. Έκανα dash εγώ. Ωραία. Ήσνε. Είμαστε αγχωμένοι γι' αυτό. Έρχομαι δίπλα στον Σύνχα. Ναι, είναι ουσιαστικά το τελευταίο μπάλα. Σύνχα. Λοιπόν, ο Ντόση με το free movement του τον πιάνει, το quick swim και τον αφήνει. Από εδώ και όσο πιο μπορεί έρχεται κοντά μου. Quick scene. Ωραία, μάφησε εδώ. Εγώ προχωράω μπροστά, κάνω ένα move. Μάφησε εδώ πίσω. Ναι, ναι, σε έχει αφήσει εκεί. Ωραία, θα κάνω 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6. Ένα ουρλιαχτό τεράστιο ακούγεται. Και ακούτε, νιώθετε το έδαφος, κάτι να σκάει μεγάλο στο έδαφος και να τρέμει ολόκληρο το έδαφος. Πέτρακος. Πιθανότατα ο κόκκινος ο δράκος δεν πρόλαβε καν να γυρίσει το πλέιν του. Γάμισα το. Πάμε. Πάμε, δεν έχουμε χρόνο. Κάνω και εγώ, θα κάνω dash, θα κάνω εδώ νομίζω με τον dash, θα την κάνω λάθος. Ωραία. Ναι, κάνω και εγώ dash. Ίσνε, μισό, ίσνε. Ναι, ναι. 10 μπορώ να πάω, μέχρι εδώ, έλα. 10, για μάτω. Καρδία. Μέχρι εδώ. Φασικά εδώ. Εδώ θα κάτσω. Και απλά θέλω να κοιτάξω το χώρο τριγύρω, ρε, μάλλον βλέπω κάτι. Με το passive perception, ακόμα δεν βλέπετε. Κάτι φαίνεται εδώ πέρα να υπάρχει μία πόρτα. Ναι, λογικό, οκ. Σύνχα. Κάνω εγώ dash. Και έρχομαι εδώ. Και ο Ντόση έρχεται. Αυτό. Οκ. Να σας δείξω λίγο, μισό. Βλέπετε εδώ πέρα αυτό. Τείχος και μια πόρτα. Quick scene. Ωραία, θέλω να κάνω. Ναι. Θέλω. Η πόρτα είναι κλειστή, έτσι. Ναι. Ωραία. Μπορώ να ρίξω κάτι να δω από εκεί που είμαι, αν φρουρείται ή αν είναι παγιδευμένη. Από εκεί που είσαι, ναι, αλλά με πέναλτι. Ρίξε ένα perception με μείον ένα level. Οκ, άρα μένουμε μισό. Συν 5. Εντάξει, ναι, πάμε. Πάω μέσα. Μια χαρά, ναι. Έρχομαι εδώ. Μπομ! Κλειδωμένη. Ωραία. Κοιτάω το σύνθηκα. Από ποιο... Ξέρω, βλέπεις τώρα, εγώ δεν μπορώ να ανοίξω. Χτυπάει αυτή τη στιγμή, παλεύω λίγο. Ξέρω... Βασικά εγώ δεν ξέρω, ο Σύνχα ξέρει άμα ρίξω ένα βέλος, ξέρω εγώ σαν όπλο, στην κλειδαριά θα ανοίξει. Μπορείς να δοκιμάσεις.
Άμα το πετύχει στο σημείο, ίσως. Γενικά με το βέλος πολύ δύσκολο, δεν είναι πολύ πιθανό. Με ένα σπαθί θα ήταν πιο εύκολο. Ξέρω να ξεκλειδώνω πράγματα όμως. Έχει τράψει ένα locks. Έχω thieves tools. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Ναι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτά. Οκ. Okay. Έρχομαι και προσπαθώ. Εντός έρχεται δίπλα. Ισνε, τι κάνεις εδώ μεταξύ σου, αφού ο Σύνχα ξεκλειδώνει. Έρχομαι κι εγώ από δίπλα και σου λέω, Σύνχα, μήπως ο Τρέλερ να δώσει. Όχι, δεν τα καταφέρεις. Αυτό πόσο start points ήτανε? Στονα, δύο. Έχεις παράθυρα και... Όταν δεν τα καταφέρνω, ο Ντόση προσπαθεί να σπρώξει και να ανοίξει την πόρτα. Έτσι με δύναμη, με βάρος. Ρίξε ένα strength check για τον Ντόση. Αν δεν έχει, χεις και το physical. Έριξε. Ωραία. Τη ρίχνει την πόρτα. Ανοίγει. Reveal. Και μπροστά σας... Βλέπετε αυτό. Ωραία. Συγγνώμη, Παναγιώτη, ξέχασα να ρωτήσω, έχει κάποιο όπλο η Ισνε πάνω της? Όχι. Όχι, χέρια μόνο, okay. Μπορείς να πάρεις ένα bow άμα θες. Ναι. Θες bow? Ας πούμε ότι μπορώ να πάρω το bow του Σύνχα, παιδί μου. Ωραία. Να μπορώ να κάνω κάτι. Κάτσε λίγο να στο γράψω. Πες το πρόσφερα μου, θα το γράψω εγώ το πρόσφερα. Θα το γράψω εγώ, θα το κάνω ένα copy-paste. Αυτό κάνω και εγώ στο χαρακτήρα σου, έτσι. Κάτω από τα wounds το γράφω, εντάξει. Ορίστε. Οκ, ευχαριστώ. Τίποτα. Πάμε. Ο Σύνχα έπαιξε, έχω εξήν. Και μετά αυτά. Σας βλέπουνε, ουδιάζουνε και ετοιμάζονται να σε επιτεθούν. Ωραία. Όσο το μπροστά μου διάβασα να συνειδώ λίγο, βλέπει κάποιος ότι έχω πολύ τέτοιο, ένα μέτρο. Ένα μέτρο, δύο, μέτρα. Δύο, όχι, αυτό. Είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, θα κάνω, θα έρθω εδώ πέρα πάνω στη σκαλιά όμως, εδώ πέρα, όσο είναι τώρα εκεί, και θα πετάξω το ακόντιο. Ωραίος. Οκ. Okay. Λοιπόν, από το ακόντιο παίρνουν κάτι συν μόνο το melee weapons, έτσι, στο συν ένα παίρνω. Yeah. Όχι, δεν το πετυχαίνεις. Σκύβει και περνάει δίπλα του. Αυτά. Τρέχουν και τα δύο. Ένα εδώ, ένα εδώ. Τα δόντια τους και το στόμα τους ανοίγει πάρα πολύ. Βλέπεις ότι η γνάθος τους γίνεται ξαφνικά από μαγεία σαν υπερμεγέθης και φτάνει μέχρι το στήθος τους. Και προσπαθούν να σε δαγκώσουν και τα δύο. Δύο dodge. Εμένα ή τον Τόση που τον άνοιξε την πόρτα. Αν και το ίδιο πράγμα είναι. Βάλε εδώ τον Τόση απλά. Έναν τον καθένα, έναν τον Χουιξίν και έναν τον Σύνχα προσπαθούν να δαγκώσουν. Κάντε μου δύο ρόλους. Ο Χουιξίν όμως είναι πιο πίσω. Πώς είναι πιο πίσω? Ήμουνα στην άκρη σκαλιά, είχα κάτσει για να έχω απόσταση να πετάξω το σπίαρ. Α, οκ. Okay. Okay. Τότε ο Σύνχα. Τότε εγώ πάλι. Ωραίος. Ένα και άλλο ένα. Α, έριξε και τα δύο. Το δεύτερο σε πετυχαίνει. Βλέπεις ότι σε δαγκώνει με δύναμη. Τρως. Πέντε, έφερες. Ένα moderate ή δύο light άμα φοράς armor. Δύο light, Ρίξε μου ένα physical save. Και βλέπεις ότι με το αίμα που πίνει, το βλέπεις σαν να πρίζονται τα χέρια του και να γίνεται ακόμα πιο ογκώδες. Φλέβες πετάνε, σαν να δυναμώνει. Ωραία, και νιώθεις ότι το δάγκωμά του επίσης, σαν όλο το αίμα να σε καίει και να προσπαθεί να μουδιάσει τους μύς του. Τους μύς σου, παρόλα αυτά δεν τα καταφέρνει. Ισνε. Βλέπω τι γίνεται, βλέπω το δάγκωμα, αλλά θα προτιμήσω να προσπαθήσω να χτυπήσω τα τέρατα. Με απλό ρόλ, έτσι, δεν έχει κάτι, ίσως, ναι. Ναι. Ναι, απλό ρόλ. Οκ. Okay. Δεν είναι μαχήτρια. Άρε, χαρακτή που είσαι. 66. Οριακά πετυχαίνεις. Βλέπεις ότι οριακά
είτε το πετυχαίνει στον νόμο του. Ιερέ σκλάβε, οδήγησε το χέρι μου. Τι τα μας κάνεις. Θα σου πω τώρα, κάνω moderate. Φαντάζομαι 1 με 4 light, 5 με 8 τέτοιο και 9-10 moderate. Τα γράφω, ρε, τα γράφω. Ναι, ναι, απλά δεν γράφω τα ζάρια μου, γι' αυτό. Λέω, ναι, 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 ναι. Τα ζάρια είναι 1-4, 5-8, 9-0, έτσι. Ναι. Ένα moderate, ένα moderate. Ωραία, βλέπεις ότι ένα κομμάτι του χτυπήματος το απορροφάει το σκληρό του δέρμα. Ουρλιάζει και σε κοιτάει. Σύνχα. Εγώ θα προσπαθήσω να στοχεύσω με τον bow το αυτό που είναι μπροστά μου. Ναι. Παίρνω ένα drawback που είναι... Ναι, που είμαι adjusted. Σε... Ναι. Άρα πάλι με δύο Luigi. Όχι. Όχι, δεν το πετυχαίνεις. Quick scene. Και λοιπόν. Sorry. Ναι, ναι. Και ο Ντόση θα κάνει και αυτό ένα με το Talon, που είναι δύο turn points. Όχι, yeah, ωραία. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Καθώς είμαι πίσω, χαμηλώνω τα πόδια, κάνω τα χέρια μου κάπως έτσι, εμφανίζει το spear και προσπαθώ με ευθεία προβολή να το τρυπήσω. Πρέπει να, απλά να κάνεις ένα step μπροστά. Οκ, okay, θα κάνω ένα step μπροστά. Βασικά, καθώς κάνω μπροστά, εμφανίζεται και το σπία στα χέρια μου και επιχειρώ επίθεση. Ωραία. Λοιπόν, θα κάψω κι εγώ ένα. Ωραίος. Βλέπετε ότι τρέχει προς το πλάσμα και το σπία με το που το αγγίζει, ακούγεται ένα μπουμ, σαν κεραυνός. Το πετάει λίγο πίσω, ρίξε μου και ένα κατοστάζαρο. Ναι. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έριξες. 68. 68, τι είναι το 68. Maximum damage και stun. Πόσο είναι το maximum damage σου? Το maximum damage το έχω περάσει στο spear εδώ μέρα. Νομίζω. Δεν το έχω βασικά, το έχω... Η Sirius ήταν δύο moderate, νομίζω κάτι. Κάτσε γιατί κοιτάω το PDF, κοιτάω το χαρακτήρα. Το έχει περάσει εδώ πέρα. Spear lightning, maximum damage, ένα Sirius είναι. Ένα Sirius, οκ. Okay. Άρα ένα Sirius και stunt. Και το πετάς και πίσω. Βλέπεις ότι ο κεραυνός το εξεδόνησε. Άρα παίζει μόνο το ένα από τα δύο, το οποίο προσπαθεί να δαγκώσει... Εσένα. Οκ. Okay. Βολικό. Τον σύνυχα τότε. Τι έγινε, γιατί... Α, εντάξει, ήρθε. Τι? Quick sin, ρίξε ένα dodge. Ωραία. Τι δεν σε πετυχαίνει. Hasta la vista, baby. Ωραία, φίλοι, τι ζάλια αυτά. Στο μπορώ, τι γαμίσαμε. Θα τα χρειαστούμε. Ναι, αφού θα δει ότι ακόμα αντέχουν οι παίκτες της, θα κάνει ένα aim, βασικά δεν θα κουνηθώ. Θα κάνω ένα aim. Ποιο μπορεί να πετύχω και τα δύο, ένα από τα δύο. Και τα δύο. Ωραία. Αυτό που είναι μπροστά. Α, εννοείς με ένα βέλος και τα δύο. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ ότι. Και έχω... τα δύο βλέπεις όμως. Ναι, ναι, και τα δύο. Βλέπεις. Θα κάνω ένα aim και απλά θα προσπαθήσω να πετύχω αυτό που είναι μπροστά στο σύνχα. Αυτό το άλλο είναι το χτυπημένο πάντως. Okay. Ναι, αλλά το άλλο δεν το πειράζει. Δεν πειράζει, το πετυχαίνεις. Πόσο damage. Δύο light. Ένα light. Το πετυχαίνεις, αλλά βλέπεις η ζημιά που κάνεις είναι μηδαμινή. Σύνχα. Έχω ένα που είναι μπροστά και ένα που είναι, φαίνεται ότι είναι στανιαρισμένο. Πιο πίσω. Ναι. Το πίσω είναι στανιαρισμένο. Θα παίξει μετά το Huxin. Έχει χάσει τον γύρο, έχασε τον γύρο του πριν και δεν επιτίθεται. Okay, βαράω αυτό. Βαράω το στανιαρισμένο και ο Ντός προσπαθεί να βαρύσει αυτό που είναι μπροστά μου. Απ' έξω ακούτε κραυγές. Έλα ρε πως είναι δηλαδή. Δεν με έτυχες. Quick scene. Μόνο, συγγνώμη, μόνο συν 2 έχεις. Στο τόξο. Ο Ντόση πόσο damage κάνει. Τώρα θα σου πω, παίξει quick scene. Το bonus του, έχει δίκιο τέτοιος ο Σπύρος. Το bonus της Dolores το βάζει το συν 10. Ναι, αλλά είμαι σε μέλε και... Βάζω σύν 10. Σωστό. Απλά μου φάνηκε λίγο ότι δεν παράξω μόνο. Quick scene. Σε
Ξέρε ότι ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Αυτό που χτύψα είναι μπροστά μου, θα κλειστώ το μικρόφωνο. Όχι ρε, όχι. Είναι το, άμα το δεις είναι λίγο πιο πίσω σου. Οκ, okay, εντάξει, ωραία. Θα κάτω, αφού το έχω χτυπήσει, κάνω aim και γυρνάω το δόρυ σε αυτό που είναι μπροστά στο σύγχα. Οκ, ρίξε. Ο Ντός κάνει δύο light, by the way. Ωραίος, πετυχαίνεις. Δύο light, άρα... Με 7 κάνει δύο light. Είναι το σπίρ αυτό, το μπο, το... δύο μόντ είναι δυνατή εδώ πέρα, στο 5-9, το σπίρ. Ο Ντόση ποιο χτύπησε, Θανάση, αυτόν? Αυτό που είναι μπροστά μου. Ωραία, αυτό που φαίνεται πραγματικά μετά από και το χτύπημα του κεραυνού του ακοντίου είναι έτοιμο να διαλυθεί. Βλέπω ότι το ακόντιο, όντας ηλεκτρισμός, δεν, το διαπερνάει το χοντρό δέρμα πολύ εύκολα. Σαν να μην υπάρχει η αντίσταση. Ίσνε. Ιερέ σκλάβε, σε ευχαριστώ που βοηθάς στο σημάδι μου. Και ξανακάνω empty παράδοτα αυτά που είναι μπροστά από το σύμφω. Ωραία, φίλε! Πόσο damage κάνεις? Νομίζω ένα moderate, ένα moderate. Το χτυπάς, ουρλιάζει, αυτό κάνει και καίγεται ολόκληρο, αναφλέγεται και μένει η σκόνη. Σύνχα. Ξέρεις βέβαια μέσα σου ότι ένας συμπολίτης σου ήταν πίσω από αυτό. Να. Και θα φρυγήσω και το χαμό του όταν έρθει η ώρα. Σύνχα. Παιδιά, ποιος φυσέ στον πρόβλημα. Θα βαρέσω το τελευταίο. Έξι. Παιδιά, κάποιος φυσέ στο μικρόφωνο πολύ. Main. Εγώ το έχω στο PC, αποκλείεται. Ω, κλειστό. Ω, Θανάση. Πετυχαίνω. Εγώ έχω και μουσική, ρε. Το πετυχαίνεις. Πεθαίνει. Τι damage κάνεις. Συνχά. Μικρόφωνο, Θανάση. Δύο moderate, δύο moderate. Οκ, okay, πάρα πολύ. Quicks in. Τρέχω κατά πάνω του, με καρφώσουν. Κουνήσου. Κάνω και ένα aim, ναι. Και... Δεν μπορείς και aim και κίνηση. Οκ, τότε θα κάψω ένα lead δικό μου. Δεν τέλειωσα το γύρο μου, ρε. Παιδιά, σπλημένω λίγο, τα περνάμε λίγο, ναι. Ναι. Θανάση, μην ξέρεις τι, αφήνεις μεγάλα κενά και νομίζω ότι έχεις τελειώσει, ρε φίλε. Και ντός το βαράει, κάνει critical. Άρα εγώ δεν ρίχνω. Επίσης, Δημήτρη, για το reference δεν έχεις free movement εσύ, ένα step 2. Όχι free movement, απλά έχει increased movement. Αχα, οκ. Okay. Ναι. Α, είχε αλλάξει, ναι, το είχαμε κάποτε με free και μετά αλλάξαμε νομίζω. Λοιπόν, πάμε. Quicksin παίζεις. Ωραία, μπαίνω προς τα μέσα. Τι βλέπω εδώ? Πόρτα, εδώ. Κάω δεξιά, αριστερά, ό,τι βλέπω. Πόρτα εδώ. Πόρτα εδώ. Και πόρτα εδώ. Πάνω. Ωραία, οδηγεί έξω αυτό. Άρα το δωμάτιο, οι επιλογές μας είναι τρεις πόρτες, έτσι, αυτό εδώ πέρα. Σωστά. Ωραία. Τώρα υποθέτω αν είναι κάποιοι που με έχουν ακούσει, μας έχουν ακούσει που σκοτώσαμε τα άλλα, επομένως την πόρτα αυτή την κλωτσάω για να ανοίξει. Ποια? Αυτή εδώ μπροστά μου. Την κλωτσάς? Κλωτσάω, αλλά έχω το νου μου, δεν πάω μέσα στο μπαρ. Είμαι λίγο στη τζίτα. Ρίξτε μου ένας από σας ένα κατοστάζαρο λίγο. Ποιος? Μπαρ, όριξα εγώ. 59, ωραία. Ακούτε ένα ορδιαχτό απ' έξω. Δεν είστε σίγουρο αν είναι δαίμονας. Είναι το εγκαταστάζαρ. Ή δράκος. Πάμε, Ίσνε. Μπαίνω μέσα. Εδώ είναι τρία νομίζω. Ξέρω που... Δεν μας είχε μαζέψει ποτέ ο Ρεσκλάβος. Ξέρω που προτιμούσε να είναι, που θα ήτανε, πιθανώς. Όχι. Δεν μας έχει μαζέψει ποτέ εδώ πέρα στο αρχοντικό. Πώς ήξερα ότι μένει στο αρχοντικό? Α, σωστό, έχει δίκιο. Συνήθως ή θα είναι αριστερά, θυμάσαι κάπου αριστερά στο ισόγειο, ήταν ένα μεγάλο κάπου τραπέζι συναντήσεων. Προς τα δω, π.χ. Πού? Προς τα δω, στα αριστερά, μετά το ρεσέ. Ναι, κάπου προς τα εκεί. Ναι. Ή στον πάνω όροφο, έχει δύο σκαλιά που οδηγούν στον πάνω όροφο. Θυμάσαι κάπου εδώ. Κάτσε. Εδώ, αλλά στον πάνω όροφο,
Έχει ένα μεγάλο δωμάτιο που έχει κάτι ωραίους πίνακες αρχοντικούς που το συγκεκριμένο δωμάτιο έχει ένα παράθυρο που βλέπει κάτω όλο το αρχοντικό. Λέω, ξέρω πώς θα πω είναι οι σκάλες. Πού είναι το θυμάσαι ότι έχει και από αριστερά και από δεξιά σκάλες. Δεν θυμάσαι όμως ακριβώς. Από το τραπέζι, δεν ξέρω αν από την άθεση του τραπεζιού οδηγεί στις σκάλες. Ρίξε με ένα mental save, να σου πω αν θυμάσαι. Mental save με δύο lead. Όχι, δεν θυμάσαι. Παίξε. Ωραία, του λέω αφού είμαστε στον κατώτερο, θα κοιτάξουμε πρώτα την αίθουσα τη τραπεζαρία. Και κάνω το quick scene, αφήνω δίπλα στο quick scene και το δείχνω εκεί πέρα κάτω. Είναι, έχει ανοίξει. Αν θες να μπει και πιο μέσα, μπορεί να μπει. Είναι μέχρι εδώ το movement μου. Ναι, συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι που το έχω στο μυαλό μου. Το healing touch, λες ότι 2 light wounds per 1 turn point. Δηλαδή με ένα turn point εγώ μπορώ να κάνω heal. Ναι. Δηλαδή μπορώ να πηγαίνω να κάνω τώρα το move που έχω κάνει 2, να κάνω και ένα dash άλλα 2 και να μην και ένα turn point το οποίο μπορώ να το κάνω σαν reaction heal, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Σωστό. Ωραία, ναι. Προσοχή μου, γιατί είσαι ένα capacity ημερήσιο, έτσι, 20 ναι, light wounds. Ναι, τότε. Απλά είχα μπερδευτεί λίγο με το ένα turn point μου, ναι. Οπότε okay. Θα έρθω εδώ, δίπλα στην πόρτα. Δεν θα πάω να πω στην πόρτα. Ωραία. Και απλά θα προσπαθήσω να ακούσω, αν γίνεται. Κάτι. Ρίξε ένα perception. Με 2 lead και μισό. 75. Δεν ακούς κάτι. Του κάνω κανόνιμο σου, Χρήσιν. Σύνχα. Εγώ τους βλέπω, μπαίνω μέσα. Οντός χωράει. Ναι ρε. Ναι, με ζόρι, σαν τη δίφυλη πόρτα χωράει. Είναι και... δεν είναι και πραγματικά μορφή. Άμα θέλει μπορεί να... κάνει fade in, fade out. Εκεί μέσα να ξέρεις απλά Θανάση δεν μπορεί να πετάξει, έτσι. Εντάξει, στο χώρο που είστε τώρα μπορείς, το reception με τίποτα. Ναι. Τους βλέπω. Ανεβαίνω στην τόση και φωνάζω, τον βρήκατε? Διακριτικό το συνομπούστης. Όχι, δεν είναι. Πού είναι το αρχίδι? Μα πού είναι? Και τώρα... τρέχω από εδώ και πηδάω πάνω στην πόρτα με μια τρίστρο. Τώρα δεν σας... Τι? Τίποτα, όχι πάμε. Τρέχω και κάνω μια περιστροφή και κλωτσάω την πόρτα με ένα πιτσάκι για να τη σπάσω και να ανοίξει τελείως. Την ανοίγεις. Εύκολα. Και φωνάζω καλάς, πού είσαι αρχίδι! Ίσνε. Από εδώ, παιδιά μου, από εδώ! Αφού δεν μου πες δεν ακούς τίποτα από εκεί μέσα. Ναι, αλλά σου πω ότι μάλλον είναι, άμα δεν είσαι σε αυτή την αίθουσα του τραπεζιού θα είναι πάνω. Στόπα. Κάνεις κάτι άλλο? Θα κάνω ένα βήμα πίσω και θα κρατήσω ένα ready action στο να αν βγει κάτι από την πόρτα να το χτυπήσω με το τόξο. Ωραία, σύνχα. Και αυτό που είπες στους άλλους, έτσι, ότι από εδώ. Ναι. Okay. Ο Τόση έρχεται με φόρα να ανοίξει την πόρτα. Δεν μπορεί να περάσει πετώντας εκεί μέσα Τόση. Τρέχει. Άρα δεν είσαι πάνω του. Πάνω του είμαι, τρέχει εγώ. Δεν χωράτε και οι δύο την πόρτα. Εντάξει τώρα, και να χωράτε δεν μπορεί να κάνει charge και να πέσει πάνω στην πόρτα κουβαλώντας εσένα. Είναι φτιαγμένος να πετάει, δεν είναι φτιαγμένος να κουβαλάει περπατώντας. Δεν είναι άλογο. Okay, τότε σπάει χαμηλά, χαλαρά, όσο πιο χαλαρά γίνεται και πάει να ανοίξει την πόρτα, να τη σπρώξει να ανοίξει. Okay, βλέπεις ότι ανοίγει η πόρτα κανονικά, εύκολα. Και βλέπετε αυτό. Μισό. 15 δαίμονες μέσα. Αυτό. Αυτή είναι η σκάλα πάνω. Σκαλιά προς τα πάνω και ευθεία άλλη μια πόρτα. Quick scene. Ωραία, έρχομαι... με τσάρτ βασικά εδώ πέρα και γάχτια. Αυτό δεν κάνω κάτι άλλο. Στην πόρτα μπροστά σταματάω. Ωραία. Ανοιχτή η πόρτα, έτσι. Ναι, είναι διακριτή. Όχι, αυτή η πόρτα είναι κλειστή. Sorry, κλειστή. Okay. Ίσνε.
Έρχομαι δίπλα. Αν έρθω εδώ, εμποδίζουν να μπουν οι άλλοι ή τίποτα. Εντάξει, έρχομαι εδώ πέρα. Πήγαινε εκεί. Σου λέω, παιδιά μου, λέω, αν δεν είναι εδώ πέρα στην αίθουσα, θα είναι πάνω που έχει υποπτία όλο το αρχοντικού. Από τα μεγάλα παράθυρα. Το άνοιξε. Λες και το πάμε εδώ. Λοιπόν. Και την ανοίγω, όντως, παιδί μου, ανοίγω την πόρτα. Προσπαθώ να την ανοίξω. Πάνω. Την ανοίγεις. Mm-hmm. Το κομμάτι που βλέπεις από εκεί πέρα φαίνεται. Αυτό. Κενό. Δεν βλέπεις κάτι. Έχω και ένα movement, παιδί μου, κάνω ένα πικ μέσα. Άδειο. Πάνω, παιδιά μου, πάνω. Σύνχα. Ανεβαίνεις. Ωραία, ας πούμε ότι τρώτε όλοι ένα γύρο για να ανεβείτε. Κάτσε να σας μεταφέρω. One moment. By the way, πάνω, δεν στο έχω πει. Όταν δεν κάνω κάτι και κάνω απλά το movement, τα υπόλοιπα 10 points, όλα τα συμπέδωμα, πρέπει να στο λέω ότι τα κρατάω για heal, άμα γίνει κάτι. Όχι. Ναι, εντάξει, λέγε μου το, τα κρατάς. Κοίτα, θεώρησα αυτό ότι όποτε κάνω ένα block μόνο και κάνω, δεν κάνω κάποιο attack, ό,τι κρατάω σε rend action για heal. Ωραία. Λοιπόν, να με κάνεις skill 2 light wounds, όσο το κάνουμε αυτό, δεν είναι. Όχι. Εδώ βρίσκεσαι. Θα μου πεις εμένα γαμό, το έχεις στην πόρτα. από εδώ μπορώ να θυμηθώ περίπου που θα πω είναι το τέτοιο. Δεξιά, πάνω δεξιά. Κάπου από εδώ. Κάπου πού? Προς τα εδώ πάνω, που κάνω ping. Δεν το βλέπω. Πάνω δεξιά. Εδώ είναι δεξιά. Πού το κάνεις, δεν το βλέπω καθόλου. Βελάκι, εδώ το βλέπω. Ναι, κάπου προς τα εκεί είναι, okay. Κάπου προς τα εκεί. Και το στο λέω, παιδιά μου, πάνω δεξιά. Πέραστε την πόρτα, ναι. Και πάμε προς τα πάνω δεξιά. Εδώ δεν είναι η πόρτα. Ναι, ο Σύνχα παίζει. Οκ. Κοντός και εγώ προσπαθούμε να κλείσουμε, να ανοίξουμε την πόρτα. Είναι κλειδωμένη ή ανοίγει? Όχι, ανοίγει εύκολα. Δείξουμε την. Private study. Είναι ένα γραφείο. Βλέπεις μέσα αίματα, πεταμένα αριστερά και δεξιά στους τοίχους, σκισμένους παπύρους και ένα πτώμα πάνω δεξιά. Κάποιος άτυχος επιστάτης. Quick scene. Ρίξτε μου, συγγνώμη, τέταρτος γύρος. Ρίξτε μου άλλο να καταστάζω. Κάτσε πάνω, απλά μην τα περνάς γρήγορα. Γιατί ο άλλος έχει κι άλλο movement που είχε να κάνει και τον προσπερνάς λίγο. Οκ. Ναι. Το κατοστάζαρο ποιος το ρίξατε? Ρίχνω εγώ, κάτσε. Πάνω από 50. Okay, είναι καλό για σας. Ακούτε ένα ουρλιαχτό και νιώθετε το... Να τρέμει πάλι το έδαφος. Τώρα, πώς... Σύνχα. Όχι, Σύνχα έπαιξε, quick scene. Ωραία, μπαίνω μέσα. 1, 2, 3. Τι βλέπω βασικά εδώ πέρα? Αυτό, ένα γραφείο με μια καρέκλα, αίματα αριστερά-δεξιά. Ναι, εδώ έχει πόρτα. Και ένα πτώμα. Και μια πόρτα. Η πόρτα που είναι εδώ πέρα ή εδώ κάτω? Και πάνω έχει πόρτα και δεξιά. Αυτό είναι παράθυρο. Η πόρτα που είναι εδώ πέρα. Α, εδώ είναι η πόρτα. Εδώ και εδώ. Μπράβο. Πού διάολο, ρε, είσαι? Σούπα, πάνω δεξιά. Πάνω δεξιά. Άρα από εδώ, ωραία. Και πάω να χτυπήσω, να ανοίξω την πόρτα. Αυτή είναι, ωραία. Ναι, σε dodge πάντα. Σε κλείδω τι. Ωραία. Ένα master bedroom. Βλέπεις εδώ, αριστερά και δεξιά στις γωνίες, σαν μαύρο ηχρό να στάζει από το ταβάνι και μυρίζει πάρα πολύ έντονα θείο. Ναι, ξανακλείνω την πόρτα και βγαίνω έξω. Πώ θέλει μέχρι να παγιδεύσει το αρχοντικό και θα μας βάλουν μια φωτιά και θα μας αντινάξουν όλους μας. Ίσνε. Λοιπόν, έρχομαι 1, 2, 3, 4, 5 και ανοίγω αυτή την πόρτα. Απλά την ανοίγω και τη σπρώχνω μέσα. Ένα κενό δωμάτιο. Βλέπεις παράξενα σύμβολα, τα οποία φαίνεται να είναι γραμμένα στο έδαφος με αίμα αριστερά και δεξιά και αυτό το μαύρο υγρό και μυρίζει άσχημα και φαίνονται κάποια από αυτά τα σύμβολα διαγραμμένα. Μπορώ να γράψω, μπορώ να ρίξω ένα magic, να δω. Ναι. Έλα ρε φίλε, τι ζάρια είναι αυτά ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνεις. Μου θυμίζω όμως ότι από αυτό το δωμάτιο ερχόμασταν και πηγαίναμε στο άλλο ή όχι? Όχι, δεν είσαι να περάσεις. Δεν είσαι. Κάτω που βλέπω το υπνοδωμάτιο.
Ναι, κάτι σου λέει. Δεν είσαι σίγουρος, γιατί μια φορά έχεις ανέβει πάνω, αλλά κάτι σου λέει. Ωραία, έρχομαι εδώ πέρα με τον Dash και αν μπορώ θα ανοίξω και αυτή την πόρτα. Όχι, όχι, δεν μπορείς. Σύνχα. Ακολουθάω την Ίσνα. Έρχομαι εδώ και ανοίγω την πόρτα. Γαμώ τα ζόρια μας, παιδιά. Ελπίζω στη μάχη να μην είμαστε έτσι. Ένα καθιστικό. Βλέπετε ότι ο ήχος τώρα έχει γίνει πάρα πολύ μουντός. Είσαι που ακούω το ένα στον άλλον. Και νιώθετε, ρίξτε μου ένα physical save, νιώθετε σαν άρρωστοι. Βλέπετε παντού στο δωμάτιο πάνω αυτή η μαυρίλα, το μαύρο υγρό να έχει πιάσει όλο το δωμάτιο. Να ρωτήσω κάτι. Στο physical παίρνω κάτι από κάπου. Είναι κενό το ένα προς τρεις κύκλους. Άρα όχι, ε. Άμα η ασπιδούλα ή πάνω-πάνω δεν έχει τίποτα, δεν παίρνεις τίποτα. Ασπιδούλα όμως δεν έχει τίποτα, κομπλέ. Οπότε θα κάψω εγώ ένα δικό μου. Ωραία. Θα πάρω συνένα. Ωραία. Η Ίσνε μόνο. Mm-hmm. Η Ίσνε νιώθεις ότι θες να ξεράσεις. Νιώθεις πολύ άσχημα. Η γριά γυναίκα. Ωραία. Θανάση μικρόφωνο. Για ένα γύρο παίρνεις μείον 2 drawback σε οτιδήποτε κάνεις. Okay. Και ξαναρίχνεις μετά από αυτόν τον ένα γύρο αν θα το ξεπεράσεις ή όχι. Okay. Σύνχα, έχεις κάτι άλλο να κάνεις ή προχωράω. Προχωράω εκεί που νιώθω ότι είναι αυτή η αίσθηση. Παντού τι νιώθεις γύρω σου. Είπες με το που άνοιξε το δωμάτιο τη νιώθω εδώ πέρα. Ακόμα πιο έντονα, όχι. Ακόμα και στο bedroom τη νιώθω. Με το που μπαίνεις όμως το τέτοιο, σαν να αρχίσεις γύρω σου και να ακούς ψιθύρους τους οποίους δεν καταλαβαίνεις. Σαν να ακούς σαν να συζητάνε. Ψιθυριστά γύρω σου, αλλά δεν είσαι σίγουρος. Και σαν αυτό το μαύρο το υγρό να αλλάζει, να κινείται λίγο, όχι να μετακινείται, να κινείται. Να αλλάζει σχήμα. Το μαύρο το υγρό. Που είναι όλο το sitting room λιμινισμένο με αυτό. Οκ. Okay. Που ξυντή. Πατάς πάνω του κιόλας, έτσι. Ναι, οντός βρίσκεται. Οντός. Που ξυντή. Οντός εδώ πέρα δεν μπορεί να πετάξει, έτσι το λέω, δεν χωράει, δεν έχει χώρο. Ναι, ρε. Που ξυντή. Βλέπω, λέω, πόρτες εδώ πέρα. Βλέπω πόρτες. Θα σου πω, το πάνω είναι παράθυρο, αριστερά και δεξιά είναι πόρτα. Πού είναι παράθυρο εδώ πάνω? Ναι, ναι. Άρα εδώ πέρα είναι η πόρτα, ε. Ναι. Ωραία, μπορώ να αποφύγω το υγρό, το βλέπω. Ορίστε. Το υγρό το βλέπω. Ναι, είναι παντού. Παντού, παντού, παντού. Δεν μπορώ να το αποφύγω, δηλαδή μην καμία. Άμα μπεις μέσα, όχι. Εκτός αν υπάρχει, θα ορυθείς. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έρχομαι... The floor is lava. Εδώ πέρα. Έρχομαι εδώ. Και ανοίγω την πόρτα. Δηλαδή για ένα ζζζζζ που ακούγεται από κόπιτ. Ναι, χαμηλή κλίμα. Ανοίγω την πόρτα και κλείνω εκεί βασικά. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε να σου κάνω reveal. Ανοίγοντας την πόρτα, βλέπεις αυτό εδώ. Πώς κρατάει ένα προς τις αλλιώς. Μισό λεπτάκι, δεν τελειώσαμε. Και βλέπεις, η απέναντι πόρτα είναι και αυτή ήδη ανοιχτή. Βλέπεις το πλάσμα το οποίο σου γελάει. Το πλάσμα που μόνο σε εφιάλτες θα μπορούσε να δεις κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να πεις ότι μοιάζει με άνθρωπος. Αλλά το δρεπάνι και τα κέρατα, ας το πούμε, που εξέχουν από γύρω της, σίγουρα την κάνουν κάτι διαφορετικό. Σου γελάει, σου λέει... Ποιος είσαι εσύ και βλέπεις ότι με το που ανοίξεις την πόρτα εκτοξεύεται μία μπάλα φωτιάς προς εσένα. 1, 2, 3, 4x4, πόσο είναι το 4x4? Πιάνει κανέναν άλλον? Όχι, δεν πιάνει κανέναν άλλον. Ένα dodge θέλω. Ωραία, ρίχνω, ναι, θα κάψω και ένα lead, θα πάει συν 3. Ρίξε για να φας τα μισά, ναι. Όχι τα μισά, μάλλον ένα step κάτω. Ωραία, με μεγάλη τέτοια πηδά στο πλάι, προλαβαίνεις ευτυχώς και σου καίει μόνο την πλάτη αυτή η φωτιά και τρως ένα μόντρετ. Ελάτε λέει, ελάτε. Σας περίμενα.
Ελάτε, είναι η μέρα του θριάμβου μου. Ελάτε να γιορτάσουμε. Μισό λεπτάκι να τη βάλω και αυτή να είναι μέσα στη τέρνα. Τσίρι, χάρηκα που σας γνώρισα. Εδώ τελειώνουν όλα. Και παίζει η Ίσνε. Πάνω, με το Remove Poison θεωρώ σαν Ίσνε ότι μπορώ να βγάλω αυτό που με έχει επηρεάσει. Ναι. Ωραία. Αλλά θέλει 5 αυτό δηλαδή που έκανε αυτή ήταν ready action, δηλαδή με το που τον είδε. Ναι. Αν κάνω πρώτα το physical save κτλ. Μετά μπορώ να κάνω το remove poison ή όχι. Ναι. Σε φάση μην το ξοδέψω, ρε παιδί μου, αν όντως το πετύχω. Ναι, ναι, κάντε. Έτσι καλώς στην αρχή του γύρου το κάνεις. Κάντε. Όχι. Λοιπόν, ναι, sorry παιδιά, θα αναγκαστικά θα κάνω αυτό. Χαλάω τα 10 points όλοι και κάνω το remove poison. Remove poison. Πάνω. Ωραία. Έπαιξε η Ίσνε, λοιπόν. Αυτό. Βλέπετε ότι γελάει και λέει... Σας περίμενα, λέει. Αργήσατε. Αργήσατε πολύ. Ρε, πώς θα μην είμαι... Βλέπεις, κοιτάει τον Χουιξίν και του λέει εσύ, ναι. Σφάξε τον άρχοντα και πάρ' το αυτό που κρατάει. Mental save. For fuck's sake, περίμενε τώρα να δω αν έχω κάτι να κάψω. Κάψτε όλα τώρα. Εντάξει, δύο έχω, ένα μπορώ να κάψω με τους Ιάνες. Τέλος πάντων. 75 εντάξει. Γαμώ το μουνί. Λοιπόν. Ωραία. Στον γύρο σου επιτίθεσαι στο σύνχα. Με ό,τι καλύτερο έχεις. Σύνχα. Λοιπόν, εγώ τι βλέπω από εδώ πούμε. Όχι. Όχι. Okay, ο Ντόση με το free movement του έχετε εδώ να τη δω. Ναι. Ωπα, ψύχραμα. Στοχεύω... Εγώ στοχεύω το κεφάλι της. Όχι. Α, δεν ήταν δικό σου, το sorry. Μέα κούλπα, μέα κούλπα. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Ωραίας. Με εντολόρις κιόλας, παίρνεις και ζωή πίσω. Τι πετυχαίνεις. Βλέπω ότι στοχεύει το κεφάλι της. Ένα μοβ βέλος φεύγει. Περνάει ξυστά από το Χουιξίν και καρφώνεται στο κεφάλι της. Αλλά δυστυχώς... Άσο έφερε σε αυτό είναι το critical confirmation. Ναι. No critical δεν είναι αυτό, κάτι θέλει να το δω. Ναι, ναι, είναι τίποτα μαλακία. You call that a crit, αυτό είναι. Μπράβο. Βλέπεις όμως ότι τελευταία στιγμή κάνεις το πλάι και τη χτυπάει στον νόμο. Παρόλο που ο στόχος ήταν τόσο καλός. Τι να μας κάνεις. Τη χτυπάω στον νόμο, στο κεφάλι τη χτύπησε, ρε μάγκα. Ναι, αφού είπαμε ότι δεν είναι. Α, την πετυχαίνει στο κεφάλι, ναι, sorry. Τι ντάμα κάνει, απλά δεν είναι critical. Δύο moderate νομίζω. Συνεχίστε, άμα θέλετε, θα το βρω. Το ίδιο με το τόξο, ναι. Οκ, εντάξει, καλά, δες το ναι και παίζει ναι, στα λάθη. Δύο moderate, δύο moderate. Δύο moderate, ωραία. Ουρλιάζει αυτή. Και σου λέει καταλαβαίνει, αλλά... φέρτε εδώ πέρα. Δεν σου ανήκει εσένα, φέρτε εδώ. Είναι critical αυτό. Θεωρείται ότι είναι critical, απλώς δεν έχει κάποιο bonus. Έχει effect, βάλω αυτά. Ναι, ναι. Έχει, ένα level, έχει ένα level drawback στο πρώτο της attack στον επόμενο γύρο και έχει bleed έναντι 4 γύρους, ένα light per turn. Ωραία, οκ. Okay. Βλέπεις ότι το bleed δεν την επηρεάζει καθόλου τη σκηνή. Και παίρνεις και heal. Όχι, όχι, δεν χιλάρεις αυτόν, κανένα. Α, πράγμα. Σοβαρά. Μαλάχι, για μάτω. Φωνάζει και σου λέει, φέρ' το εδώ, καταραμένε. Φουιξίν. Πρώτον, παίζει να έχει αυτή κάτι για το focus, γιατί έφαγε damage με το spell που μου έχει ή ούτε καν. Όχι, όχι, το έκανε, okay. Τελείως. Την έστειλε τη διαταγή. Okay, δεν κάνει concentration. Οκ, οκ, οκ. Λοιπόν, έρχομαι, βασικά, όταν έρχομαι, θα πετάξω το spear. Αυτό που θα κάνει στα Quicksteam. Λοιπόν, πετάω το σπίρ. Το σπίρ είναι στο χέρι μου και το πετάω στον Σύνχα. Λοιπόν. Να ρίξω dodge. Ναι, ναι. Μικρό ευτυχώς. Σε παρακαλώ. Ό,τι ρίξω συν 4 lead. Ωραία, σου λέω. Συν 4 lead πώς.
έχω ένα συνένα, έχουν ένα level drawback όσοι είμαι πάνω στην τόση. Συν 2, συν 1 που βάζω, συν 4. Ένα level drawback όσο πετάς δεν είναι με τον τόση, ρε φίλε, αυτό. Όχι, όσο είμαι πάνω στην τόση. Έλα και πάλι ούτως άλλος πιάνει. Έχει κάποιο cover. Στον τόση πώς του παίρνεις, λόγω darkness. Ναι, το extra element. Πού είναι αυτό όμως, γιατί το βλέπω. Έλα τώρα, το έχει. Είναι περνάει από τότε που αλλάξαμε σε version. Το περνάει και πάλι, έφερε 75. Ξέρεις, χωρίς αυτό. Ξέρεις όπως έλεγε ο Πάνος πριν, έλα πάνω περνάει ο χρόνος, πάμε. Έλα, έλα. Ωραία. Τι γλιτώνεις. Ίσνε. Πότε ρίχνω save. Ρίξε ξανά, Χουιξίν. Τι είναι το τελευταίο μου lead. Ωραίος ρε φίλε, μπράβο. Βασικά δεν έχω κάψει lead, έχω ακόμα γιατί δεν είναι συν 20 το lead, λάθος. Οκ, καθαρίζει το μυαλό σου. Ίσνε. Λοιπόν, έρχομαι μέσα. Να δω, κάτι έχω range νομίζω, εκτός από το τόξο. Συγγνώμη παιδιά τώρα που τα βλέπω λίγο, αλλά... All to wound, directed you choose, φίλες πόσο range έχει αυτό. Range 5 μέτρα. Όχι, δεν είναι μακριά. Πού πρέπει να πάω για να τη βλέπω, πάνω. Εδώ, κάπου. Στην ευθεία, ναι. Επίσης παρατηρείτε ότι εκεί μέσα στο δωμάτιο έχει πλήρη ησυχία. Ακούγεται μόνο αυτή, δεν ακούγεται τη φωνή, δεν ακούγεται τα βήματά, δεν ακούγεται τίποτα. Σαν να καταστέλει όλους τους ήχους. Θυμηθείτε ότι έχουμε τα... Όταν χτυπάμε μπορούμε να το κάνουμε critical hit άμα θέλουμε. Θυμηθείτε ότι τα έχουμε, μην τα ξεχνάτε. Ναι. Απλά εγώ το κρατώ για το heal. Πάνω εκεί πέρα που είναι, απλά... έχω ξοδέψει 2 και άλλα 2 και μου μένει ένα turn point. Στη ρίχνω, τους ρίχνω με το τόξο. Έτσι. Με ένα απλό ρολ. Απλό ρολ, ναι. 31, οκ. Okay. Αυτή. Και απλά έχω το ένα turn point για να κάνω χείλα, αν χρειαστεί, έτσι. Ναι. Βλέπεις ότι... έρχεται εδώ. Κοιτάει εσένα σύνχα και σου λέει «Ας είναι». Σηκώνει το χέρι της και βλέπεις γύρω σου σαν ένα πέπλο σκοταδιού να σε πλακώνει. Ρίξε μου ένα. Ένα σου ρίξε. Dodge. Ωραίο αυτό, sorry. Ένα dodge. Ό,τι τείχος είναι 4. Ωραίος ρε φίλε. Ωραίος ρε φίλε. Με μεγάλη ευκολία πηδάς δίπλα από τον Darkness, δεν σε πετυχαίνει. Και τι να κάνει, τι έχει κάτι μικρό. Με το χέρι της δείχνει το Huixin και βλέπεις μια κουτίνα να λάβει Huixin πέφτει πάνω σου, dodge και εσύ. Ωραία. Γελάει και λέει... Κοίτα εδώ γαμώ το. Δεν θα το κάνετε τόσο εύκολο, 4, 2 moderate. Σύνχα. Στοχεύω στο... Υπακούσε στο σκλάβο, τον ιερό. Σκάσε μου, αδικισμένη. Στοχεύω στο κεφάλι της και ρίχνω. Σε πέτυχε, Δημήτρη. Ναι. Πόσο? Δύο moderate. Ρίξε άλλο ένα. Πάλι κρίθηκε λευρό άλλος. Καμήθηκε. Δεν υπάρχει αυτό. Έλα, πεθαίνει, πάει. 80 κάτι. Maximum damage και stun για ένα γύρο. Τη χτυπάς, ουρλιάζει και φαίνεται να κρατάει το κεφάλι. Και το επειδή τη χτύψα στο κεφάλι βάλε και... Ναι. Πώς είναι το maximum damage? Serious. Ωραία. Ουρλιάζει, βλέπετε, κρατάει το κεφάλι της. Και φαίνεται πραγματικά το βέλος να της έχει ανοίξει μια μεγάλη τρύπα. Παρ' όλα αυτά δεν φαίνεται να πεθαίνει από αυτό το χτύπημα. Φαίνεται ότι το κεφάλι για αυτήν δεν είναι το απαραίτητο σημείο για να ζήσει. Quixin. Ωραία. Καθώς είναι σταμναρισμένη, ναι. Ποια είναι το κεφάλι της, έρχομαι μπροστά της και θα επιτεθώ... Ρίξε μου ένα mental save, τώρα που ήρθες δίπλα της. Fuck. Λοιπόν, οκ, okay, θα κάψω και το τελευταίο, μισό, θα πάει συν 2.
Ναι. Νιώθεις ξαφνικά τον φόβο, αυτό το, η απόλυτη σιωπή, σαν να βαδίζεις προς τον θάνατο. Αλλά καταφέρνεις και το ξεπερνάς, σκεφτόμενος τον αδελφό σου, σκεφτόμενος όλα αυτά που έχετε περάσει. Ξέρεις ότι αν δεν προχωρήσεις τώρα, δεν προχωρήσεις ποτέ. Λοιπόν, και στο χέρι μου την καρδιά της. Εκεί στο στήθος του σπάδου θα πιάνει η καρδιά της. Ναι. Λοιπόν... Άρα αυτό το πλάσμα έχει καρδιά. Άρα αυτό το πλάσμα έχει καρδιά. Η αρχική μου σκέψη είναι το στομάχι, αλλά θα πω για την καρδιά, αν υπάρχει. Φαίνεται λίγο εύκολο και φοβάμαι. Λοιπόν, σταμάτα να μην το γρουσουζέψεις, τώρα πραγματικά θα χαιστούμε. Λοιπόν, θα ρίξω, θα επιτεθώ στην καρδιά. Δύο lead και συν δύο δικά μου, θα πάω δηλαδή συν τέσσερα lead. Βασικά, επειδή είναι σε stun, πρέπει να ρίξω το attack, πώς ακριβώς το, να το... Ρίξω το attack κανονικά και θα τις βάλω εγώ τι penalty έχει στο DC της. Όμορφο. Λοιπόν, συν 40. 82. Ωραίος, την πετυχαίνεις. Τι damage κάνεις? Στο 2 είναι... Μισό να δω το spear. Light, ναι, light. 2 light. Οκ. Okay. Τη βλέπεις, ουρλιάζει και σηκώνει το κεφάλι της και σε κοιτάζει και βλέπεις τα μάτια της, το κενό πραγματικά. Ίσνε. Έρχομαι δίπλα στο Queen Xin. Καμπά. Και του κάνω τσουρ. Ναι. Το Healing Touch. Έκανα 2 για να μετακινηθώ και πώς είπαμε ότι έχει. Τι, πόσο έχει. Πόσο μείον έχει. Μου λείπουν 3 moderate. 3 moderate, άρα μπορώ να σου κάνω 2 moderate. Ναι, 2 light είναι 2, 4, ένα moderate. Από τα 20 light πάω στα 16 εγώ. Όμως στα 16 και σου κάνω 2 moderate. Και νομίζω δεν έχω letter points. Ναι. Οκ. Όμορφα. Όχι, έχω άλλο ένα moderate. Συγγνώμη πάνω. Έχω άλλο ένα 10 point γιατί έκανα 2 το move. Και 2 που έκανα στο Queen Xin. Πάνω. Okay. Ναι, ναι, θες ναι. Να κάνεις κάτι. Όχι, απλά να το λέω για να το θυμόμαστε αυτό. Okay. Αυτή χάνει το γύρο της εδώ. Σύνχα. Περιέγραψέ τη μου τι φοράει, πώς, τι κρατάει αυτή τη στιγμή. Ακριβώς τι... όπως τη βλέπεις είναι. Ακριβώς. Τη βλέπω πολύ μικρή. Έχει αυτό το scythe. Σωστά. Ναι. Ωραία, στοιχεύω το χιόνι που κρατάει. Φαίνεται, sorry, αυτό πάνω να σου πω. Φαίνεται να είναι η επέκταση του ενότητας χεριού. Σαν να έχει αλλάξει το ένα της χέρι και να έχει γίνει έτσι. Okay, στοιχεύω το χέρι που κρατάει το scythe. Δεν το κρατάει το scythe. Είναι scythe το χέρι. Είναι scythe. Στοιχεύω αυτό το χέρι, ξέρω εγώ τι είναι. Okay. Πόσο drawback είναι αυτό? Όχι, κάτσε, 1, 2, 5 drawback, έτσι. 3 για το χέρι και 2 γιατί έχει άλλου 2 μπροστά. Ανάμεσα στην πόρτα. Αλήθεια. Ναι. Έτσι. Αρχηγιά θα γίνει. Δεν τα έχει βάλει όμως τα 5 τα ντρόμπα. Έκανα M. Δεν έχει βάλει και τα C. Θανάση, αν μπορείς ρε φίλε, σε παρακαλώ, ρίχνε το τελικό ρολ. Αυτό είναι το τελικό ρολ. Αυτό είναι το τελικό ρολ. Έκανα M και έβαλα lead. Συν 2. Συγγνώμη, ήσουν συν 6 δηλαδή, μείον 5 συν 1. Συν 3, συν 2 το aim, συν 1 το dolores. Συν 4. Μείον 5 με μείον 1 βάλα. Όχι ρε, συν 6 συνολικά. Τι? Έχει 3, συν 2 που το δίνει το aim, συν 1 που το δίνει το dolores, 6. Όχι, η Dolores τη βάζω στο... Ναι. Α, νομίζω πως τα έχει μόνιμα τα 3. Συν 3, συν 2 από το aim, συν 1 από το lead. Άρα συν 5-5 ακριβώς, 93, πετυχαίνεις. Πόσο? Όχι, συν 3, συν 2, συν 1. Συν 3 από πού είναι? Α, έχεις κάψει και lead. Ναι, ναι, ναι. Κάθε φορά βάζω lead τώρα. Okay. Πριν δεν έβαζα τίποτα. Οκ. Τη χτυπάς ξανά. Quick scene. Βλέπεις ότι σε κοιτάει και ετοιμάζεται να σαρπάξει. Αυτό έκανε ένα modern. Οκ. Θα κάνω όλες engage.
Ναι. Θα έρθω όπως και εδώ πέρα, στη γωνία. Ωραία. Θα κάνεις κάτι άλλο? Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μόνο να κουνηθώ. Move άμα θες, ναι. Όχι, εκεί πέρα στη γωνία βασικά. Και βασικά είστε. Αυτό, ναι. Λοιπόν, η Ίζνα θα κάνει κάτι πολύ ρυψοκίνδυνο. Από εκεί που ναι, θα προτάξει το χέρι της και θα της φωνάξει «Νιώσε τον πόνο που σου προκάλεσε ο Χάρβιντ» και της κάνουν το Old Wound. Okay. Τι πρέπει να ρίξει? «He must make a physical save or he feels incredible pain». Αλλά εγώ μπορώ να το δώσω κάτι συν σε αυτό, όχι. Κάνεις το Magic Roll σου εσύ. Εσύ θέτεις το DC με το roll που θα κάνεις. Με το συν ένα δηλαδή, που είναι το magic. Ναι, και, ναι, μπορώ ναι. Να κόψω, και μπορώ να κάψω πνεύμα για αυτό το πράγμα, έτσι. Σωστός. Οπότε και ο δύο πνεύμα. Εντάξει. Αυτή στην ουσία έχει ένα passive mental save. Ναι, ναι. Ανάλογα που θα φέρεις ή το χάνει, το φέρνει. Πάω στο συν 3 με τα δύο που καίω. Και νομίζω μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο ή όχι. Όχι, όχι, νομίζω δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, μόνο αυτό. Συγγνώμη λίγο τώρα, απλά δεν ξέρω το χαρακτήρα μου. Ναι, ρε, ναι. Ναι, όχι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο με το συν 3. Αυτό που είχες πει με τα critical κι αυτά, αν πετύχει, μπορεί να γίνει critical. Αν το... πετύχει. Αν πετύχει, ναι. Okay. Τέλος πάντων, πάμε με συν 3. Πού το, έλα, το συν 3. Αν πετύχει, μπορούμε να το κάνουμε critical. Ναι. Okay. Ωραία, 50. Περίμενε, θα το κάνω reroll. Εντάξει, άρα πάω στο ένα reroll ακόμα, έχω. Και θα κάνω και το τελευταίο φίλε, δηλαδή έλεος πια. Έλα ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό, πραγματικά δεν γίνεται. Αυτή, βλέπεις χαμογελάει. Κάνει ένα βήμα μπροστά, φαίνεται πραγματικά σαν να μην έχει κουραστεί. Και προσπαθεί κάτι να σου κάνει, να σ' αγγίξει σε ένα χουιξίν. Τι κάνεις? Είμαι από πίσω εγώ, στη γωνία, με βλέπει εκεί που είμαι. Είναι πόρτα κύριε. Ναι ρε, είναι πάνω στην πόρτα αυτή τώρα, δεν μπορώ να τη βάλω στη μέση. Οκ. Κάψε να καίει και δυο lead. Για πάμε. Ωραία. Θα κάψω κι εγώ δύο, θα μείνω με τρία. Και είναι συν δύο ότι φέρω. Για dodge, έτσι. 107. Το βλέπεις ότι το ξεφεύγεις. Και τσαντισμένη βγάζει μια κραυγή που την ακούτε πάρα πολύ δυνατά όλοι μέσα στο silence. Ρίξτε μου όλοι ένα physical. Και οι τέσσερις. Ένα physical. Save. Θα κάψω ένα. Ωραία. Και εγώ θα κάψω ένα. Σύνθα τίποτα. Αν και όποτε και εγώ. Να, ωραία. Ρίξε και για τον τόση σύνθα. Ίσνε τίποτα. Μαλάκα, τι ζάργη είναι αυτά που φέρνεις. Έλα, άσε με ρε φίλε, έκανα τρία ριρόρ ρε φίλε και έφερα κάτω από 50. Για τον Ντόση μόνο ρίξε μου, ο Ντόση το τρώει. Ωραία, ο Ντόση στανάρεται για 2 γύρους, σύνχα. For fuck's sake. Άρα στην ουσία σε ρίχνει κάτω ο Ντόση. Okay. Βλέπετε σιγά σιγά ότι το μαύρο από κάτω έχει αρχίσει και βράζει. Και σαν μικρά μπλοκαμάκια έχουν αρχίσει και προσπαθούν να βγουν από το έδαφος. Σύνδεκα. Είδαμε ποιο χέρι έκανε τα μπλοκάμια ή με ποιο χέρι... Με το scythe, όλο με το scythe. Με το άλλο χέρι θα έκανε αυτά. Το άλλο χέρι. Και okay, στοχεύω το άλλο χέρι. Ρίξε. Απλά βάλε και ένα level drawback λόγω ότι είναι μπροστά από τους άλλους. Λοιπόν. Συνεχίστε μέχρι να σκεφτώ πόσα είναι τώρα. Ωραία, φουξίν. Ωραία, εγώ κουνιέμαι. Δεν πάνω μου είναι τώρα πάλι αυτή. Ναι, δίπλα σου είναι. Και ανάμεσα από σένα, εδώ στην πόρτα πάνω είναι. Στη μέση, ναι. Είμαι στο reach της, έτσι, με βρίσκει. Ναι, ναι. Δεν θα κουνηθώ, δεν θα επιτεθώ. Θα κάψω και ένα lead. Και θα προσπαθήσω να επιτεθώ κανονικά. Ωραία. Δεύτερα. Την πετυχαίνεις. Πέραμε δύο. Μένω. Στο 7 νομίζω είναι ένα... Μισό. Moderate.
Ωραίο, σχολιάζει. Θες να είναι και πάνω. Ναι, moderate. Δύο moderate. Δύο moderate, οκ. Ουρλιάζει από τον πόνο. Φαίνεται να έχει αρχίσει να στάζει μαύρο υγρό. Ωραία. Ίσνε. Τώρα ή ποτέ, σφωνάζω. Προσπαθώ να τη γραπώσω και να τη κάνω το touch, πώς λέγεται, touch of pain. Και της φωνάζω, καταραμένη, κατέστρεψες στο σπίτι μου, την πατρίδα μου. Και πάλι με magic, έτσι, roll. Και εγώ πάλι 2, πάω στα 4. Άρα έχω συν 3. Η μαλακιά δεν έχω reroll. Ρίξες. Όχι τώρα θα το ρίξω. Με 3. Ναι ρε φίλε μου, ναι ρε φίλε. Απλά πάνω. Θα το κάνω τέτοιο, θα το κάνω critical. Ωραία. Είναι ένα από τα 3, έτσι. Ναι, βλέπεις. Προς μεγάλο σου περιέργεια και φόβο θα έλεγα ότι δεν κινείται καν για να τα αποφύγει. Και τη χτυπάς, πες μου τι κάνεις, πόσο τρώει. Σοβαρά τώρα. Κανονικά λοιπόν τρώει ένα moderate, αλλά δεν ξέρω επειδή είναι critical, θα να ρίξω και ένα κατοστάζαρο. Όχι, το ναι, ρίξε ένα κατοστάζαρο. 34, το max damage φαντάζομαι. Ναι, max damage. Το max damage είναι ένα serious. If you hold the target, he must make a physical save against that attack or take one level of drawback to either agility or physical checks for 1d4 rounds. Ωραία, 103 δεν μπορεί να φτάσει που φέρεις εσύ. Διάλεξε αν θα φάει στο physical ή στο agility. Τι την έχω δει να κάνει περισσότερο, dodge block. Να προσπαθεί να κάνει. Ωραία, θα το ρίξουμε τότε στο agility. Ένα ωραία, για τρεις γύρους λοιπόν παίρνει ένα level drawback. Βλέπεις όμως ότι με το που την αγγίζεις, σαν μια σκοτεινή παρουσία, σαν όλα γύρω σου να σκοτεινιάζουν, σαν κάτι, τεράστια μάτια να σε βλέπουν από μακριά, ρίξε μου ένα πνεύμα save. Ένα πνεύμα save. Έχω 2, θα κάψω... Okay, όλα. 90 DC. Θα κάψω όλα 2 κι εγώ. Και θα μείνουν 2 ακόμα. Βλέπεις χαμογελάει, ενώ πονάει χαμογελάει με το που την αγγίζεις. Δεν πειράζει. Θα χαμογελάσω κι εγώ. Περίμενε. Έχω 2 και 2 που κάψα 4. Ωραία. Δηλαδή 50. Ρίξε ένα τράζο ρε εσύ, να μην το ρίξω εγώ. Την έκανες necrotic damage δηλαδή, δεν κατάλαβα. Όχι, νομίζω δεν είναι necrotic damage. Έλα, τυχερώσεις. Βλέπετε σαν να ρουφιέται, σαν να γίνεται σκιά ολόκληρη. Αυτή. Και τα μάτια της είναι ξαφνικά γίνονται μαύρα και κενά. Και σου χαμογελάει και σου λέει Quixin, εντάξει, την νικήσαμε. Αλλά ακούς όχι με τη φωνή της Ίσνε, με τη φωνή του πλάσματος. Σοβαρά τώρα. Ίσνε, παίξε και κάνε ό,τι πιο επιθετικό, κάψε και το κριτικάλ σου εναντίον του Quixin. Εναντίον του Quixin, ό,τι πιο επιθετικό είναι το τέτοιο νομίζω, έτσι, το touch of pain. Ό,τι πιο βαρύ έχεις και άμα πετύχεις θα το κάνεις και κριτικάλ. Πρέπει να κάψω. Ναι, ό,τι πιο δυνατό μπορείς να έχεις. Ναι, θα σου πω πρέπει να κάψω και leads για να το κάνω. Ναι. Ουσιαστικά ελέγχει αυτό το σώμα σου και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να το χτυπήσει. Οκ. Έχω 1 και 2 με 3. Sorry, Quixin. Άντε πάλι. 59. Δεν έχω reroll, δεν έχω τίποτα. Ήταν τα τελευταία μου λεφτά. Quixin. Ναι. Δεν είναι φυσικά αυτό, είναι mental, νομίζω. Τι είναι αυτό? Mental. Μας γάμισε τώρα, εντάξει, λοιπόν. Sorry. Πάρ' το. Συν 10 είναι. Θα σου σκοτώσω και αυτό το χαρακτήρα. Μπράβο ρε φίλε, ωραίος. Ωραία. Περίμενε. Σε αυτό το γύρο... Ο γύρος της, εντάξει, οκ, okay, δεν κάνει κάτι. Σύνχα. Δεν πρέπει να σκοτώσω φυσικά. Ξέρω πώς μπορεί να πεθάνει, πώς μπορεί να βγάλει... Όχι, να το ξέρεις. Πρώτη φορά το βλέπεις. Οκ, θα κάνω ready action τότε, μήπως εμφανιστεί να τη βαρέσω. Ο Τόση έχει ξεσταναρθεί μέχρι τώρα. Όχι, στον επόμενο γύρο. Οκ. Quixin. Ωραία, ναι.
Καθώς το απέφυγα αυτό που απέφυγα και δεν με έπιασε, θα χτυπήσω με unarmed. Θα σου πω είπε τι θα κάνω, όμως θα το κάνω, θα προσπαθήσω να την κλωτσίσω στο σαγόνι. Μείον 5 τράμπα. Γιατί στο σαγόνι. Ωραία, ωραία, ναι. Άρα, μείον 3. Τι θες να την κάνεις, να την αφήσεις αναισθητή. Ναι. Άρα ναι, στην ουσία κεφάλι και θα ρίξει ένα physical save, απλά όχι για death, αλλά για τέτοιο. Κάντο. Ναι, Ρόναντι, μείον 2. Όπα, μείον 20 είναι τώρα, εγώ πάσα μείον 2. Εντάξει, ούτως ή άλλο δεν είναι. Όχι, είναι, γιατί βλέπεις αυτή δεν κουνιέται καθόλου. Α. Απλά το ήθελα για να δω την damage θα φάει, δεν κουνιέσαι. Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι. Την damage τώρα με το 7. Με το 7... Κάση μου βολείο το unarmed. Το οποίο δεν έχω ιδέα που το είναι. Μείον 2 τι είναι? Δεν ξέρω τι έριξε. Μείον 20. Είναι μείον 20 κανονικά. Εντάξει, δεν παίζει ρόλο έτσι κι αλλιώς. Όπα, παίζει ρόλο γιατί είναι το 9, δεν είναι το 7. Τι. Παίζει ρόλο από το damage, είναι 9, όχι 7. Α, άρα ένα Sirius κάνεις με το unarmed. Το έχω εδώ του Wix, είναι έτοιμο. Οκ, ναι, ένα Sirius λέω που λέω. Άρα Sirius περίμενε, είναι. Light, 2 light, moderate, 2 moderate, 1 serious. Άρα στο κεφάλι πρέπει να φέρεις Σπύρο για να μην πέσεις ανέστητος. Και θα σας πω μετά και τι γίνεται. Είναι 60 συν 25, 85 physical save, αλλιώς πέφτεις ανέστητος. Σιγά με φέρω. Και με το που την ακουμπάς εσύ η quick scene, νιώθεις σαν κάτι να προσπαθεί να περάσει μέσα στο σώμα σου. Ρίξε μου και εσύ ένα mental save. Πάνω του τι πρέπει να ρίξω, physical. Ναι, physical. Και όχι τελευταίο για καλό κακό. Όχι, πουτάνα! 90 είναι η Wixin το DC. Περνάει. Γαμώ το κερατό μου. Περνάει και η Ισνε πέφτει ανέστητη. Για γύρους, κάποιους γύρους, τι. Ναι, ρίξε ένα 4. Γαμώ το μου μη. 2. Για 2 γύρους, ωραία. Ο Wixin έπαιξε. Έκανα μαλακιά εγώ. Η Ισνη είναι ανέστητη. Αυτή παίζει στο γύρο της. Ελέγχει τον Χουιξίν. Έρχεται εδώ πέρα. Χουιξίν, κάνε ό,τι δυνατότερο έχεις για να χτυπήσεις το Σύνχα. Λοιπόν. Και αν το χτυπήσεις κάτω και critical. Ωραία. Κάτω. Σύνχα δεν παίρνει τον bonus. Sorry λίγο. Σύνχα δεν παίρνει τον bonus του Ντός. Είναι... Εγώ δεν παίζω πρώτα. Όχι ρε. Αυτή παίζει. Απλά την πέρασα κατά λάθος. Okay. Αυτή στο γύρο της και πέρασε μέσα και παίζει. Δεν πέρασε στο γύρο της, είναι reaction αυτό που έκανε. Intervene. Δεν υπήρχε καθόλου καμιά αύρα που να περάσει ανάμεσα να βαρέσω εγώ. Όχι, 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 δεν είδες κάτι. Στο άγγιγμα. Ωραία. Αρχίδια. Λοιπόν, ωραία, θα κάψω το τελευταίο lead. Βλέπεις το Wixin με τρέλα στα μάτια να σου επιτίθεται και να σου ψιθυρίζει. Έλα. Έλα, άρχοντά μου, έλα, έλα να πεθάνουμε παρέα. Ό,τι ρίξω είναι 4 lead. Δεν καλά. Τι τρώω. Κάντο critical και πες μου πόσο τρώει. 97 βασικά είναι το DC, αλλά δεν περνάει, είναι critical. Βασικά θα το κάνω roll, θα το κάνω roll. Οκ. 91 είναι. Εντάξει. Αυτά τα reroll, ρε φίλε, δεν μας στέλνε καθόλου. Ρίξε ένα κατοστάζαρο. Ναι, το ρίχνω. 44, απλά max damage, πες του πόσο τρώει. Εντάξει, λοιπόν, με το spear το φάει έτσι, ναι. Ναι, δεν κόβεις τίποτα, σύνχα είναι electricity damage, δεν σου κόβει η armor σου. Μάλιστα. Ωραία, στο 2 moderate. Και παίζεις. Όχι, παίζεις, είναι παραπάνω βασικά. Αρχή. Είναι ένα 2 moderate, ναι, λοιπόν, ωραία. Και τι κάνω, ποιος παίζει, σύνχα. Ο σύνχα, ναι. Okay. Και έχεις και τον τόση πλέον, από αυτό το γύρο. Ανεβαίνω πάνω στον Ντόση. Ερχόμαστε εδώ και προσπαθώ να ξυπνήσω την Ίζνη. Άρα χαλάστε 2 turn points για να την ξυπνήσεις.
Και φωνάζω «Πολέματο, πολέματο, πολέματο μαλάκα, πολέματο, μαζί είμαστε». Ήζνε ξυπνάει. Ωραία. Χουιξίν, περίμενε. Ναι, ναι. Να παίξεις αυτό στον γύρο τι θα παίξεις το γύρο του. Όχι, θα παίξεις τώρα. Βέβαια. Έρχεται εδώ, μάλλον όχι, από εδώ. Βλέπεις, σηκώνει το χέρι του. Και Ήζνε, ρίξε μου ένα mental save. Mental save. Όχι, συγγνώμη, agility. Μια μαύρη σφαίρα τη ρίχνει προς το μέρος σου. Agility, εσύ. Έχω ένα, θα κάψω και ένα. Άρα με δύο. Πάνω, δεν έχω σε κάποιο άλλο στατιστικό ρόλο, έτσι. Μόνο στο πνεύμα είχα, έτσι. Ωραίος, το αποφεύγεις. Ρίξτε μου ένας από σας ένα κατοστάζαρο να δούμε έξω πώς πάει μάχη. Ρίξτε το σύσυνθο. Πάνω από 50 θέλετε, καλό για σας. Ρίξτε μου δύο βασικά, γιατί ξέχασα πριν, ανά τέσσερις γύρους πρέπει να ρίχνουμε. Ρίχνουμε λίγο το ένα. Ναι, ναι. Κοίτανε μαλάκα. Μπορούμε να κάνουμε ρι-ρολ. Μπορούμε να κάνουμε ρι-ρολ. Όχι ρε, άλλο ένα. Για ρίξε τίποτα. Έλα, το πάτω εγώ. Δεν μας θέλετε, φίλε. Εγκαμώ το μουνί. Δεν μας θέλετε, θα βρει καθόλου. Ήζνε, παίζεις. Λοιπόν, εκεί που με... δεν μπορώ να κάνω το κακάτρικα μου να το αποδιώξω. Ωραία, ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω το healing aura. Απλά έχω κάτι... Πού ήταν αυτό, το soothing pain. If you spend one more 10 points on someone wants to figure out, they gain one level of lead. They can use a skill check or attack roll. Πάνω, την ώρα που μου είχε εμένα τέτοιο, που μου είχε καταλάβει. Πάνω. Ναι, την ναι, ώρα ναι. Που με έχει καταλάβει, το πάλευα. Δηλαδή ένιωθα ότι μπορούσα να το παλέψω για να το διώξω. Όχι, όχι. Ένιωθες ότι είχε τον πλήρη έλεγχο. Ένιωθες σαν να είχε κλείσει ένα σκοτεινό δωμάτιο, να είχε πάρει τα κλειδιά και να ήσουν αβοήθητος. Ωραία. Οπότε, πόσο τραυματισμένος είσαι, Σύνχα? Τι? Πόσο τραυματισμένος είσαι? Πριν νομίζω έχασα ένα Sirius, δεν είμαι σίγουρος, ρώτησα, αλλά δεν με πάλι κανείς. Ναι, ένα Sirius, ένα Sirius. Ένα Sirius και δύο Light. Και δύο Moderate νομίζω έφαγε. Και πότε δύο Moderate, πότε έφαγε, δύο Light ήτανε. Στις αρχές, αρχές. Δύο Light, Okay. Οπότε, σου κάνω heal, σου κάνω, θα κάνω heal όλα βασικά, και τα Light και το Moderate. Πόσο είναι το Moderate? Δύο Light. Light. Δύο light και όχι, συγγνώμη, το Sirius και, το... και τα light. Τέσσερα και δύο light. 6, άρα πάω στα 10. Και όλα αυτά πώς είναι, 1, 2, 3, έτσι. 3 turn points και κρατάω και τα 2 turn points να τα κάνω dodge. Γιατί 3 turn points ρε, ένα turn point για ένα light δεν είναι? Όχι, νομίζω είναι ένα turn point για 2 light, κάτσε λίγο να το δω. Restore 2 light wounds per 1 turn point. Οκ, κομπλέ. Αυτή έπαιξε πριν, στο Φουξίν, Σύνχα. Την ακούσουμε στο μυαλό σου και σου λέει παραδόση, θα είναι πιο εύκολο. Η οικογένειά σου είναι ήδη μαζί μου. Θα βαρέσω το στήθος του Φουξίν. Έξε. Aim και βαράω το στήθος του Φουξίν. Άρα ό,τι ρίξω είναι 6 lead. Σπέντε lead. Το πετυχαίνεις. Ναι. Α, βασικά κάτσε, ρίξε, ρίξε ένα dodge. Ναι, ναι. Αν φέρω 90 το περνάω. Ωραίος. Ρίχτου. Ένα Sirius είναι. Βγάλ' το, Φουξίν. Οκ, ναι. Αυτός παίζει. Κάτσε λίγο, δεν... Δεν κάνει κανένα mental save στον πόνο, γαμάτο. Βλέπεις, αυτός έρχεται εδώ πέρα, sorry, έρχεται εδώ. Και δεν παίζει. Κάνει ένα unarmed attack στην Ίζνη, να την αγγίξει με το χέρι. Οκ. Το unarmed μου είναι συν 2. Κάτι χαμηλό, παπάρια. Δεν ξέρω, έτσι το κάνω. Και πες την damage throw. 67. Νομίζω ένα light να είναι. Δύο light. Δύο light, οκ. Και κάνε μου και ένα mental save, ναι.
DC 90. Δεν έχω να κάψω τίποτα. Οκ. Okay. Παπαρία. Δεν με τα ζάρια μην είσαι κατά. Ίσνε. Κάνε φουλ επίθεση στο Σύνχα. Σύνχα. Λοιπόν. Σύνχα βλέπει Ίσνε ξαφνικά, τα μάτια της μαυρίζουνε. Του φίξιν τα μάτια γίνονται κανονικά και γυρνάει μπροστά σε ένα Ίσνε. Λοιπόν, θα πεθάνουμε με αυτό. Δεν γίνεται. Πρέπει να πεθάνει κάποιο από εμά αναγκαστικά. Είναι αναγκαστικά. Απλά δεν έχετε καταλάβει ακόμα τον μηχανισμό. Θα τον καταλάβετε. Μάλλον. Πολύ αργά. Κατά touch of pain. Touch of pain στον Σύρχα. Δεν έχω να κάψω τίποτα. Με ρευμάτσι κατά που είναι ένα lead. 73. Θέλει να ρίξω τώρα τι. Τώρα τα φέρνω τα καλά, ρίφιλε. Δηλαδή, έλεος. Ή πρέπει να ρίξει. Δεν είναι physical αυτό, νομίζω είναι mental, δεν είμαι σίγουρος. Deals non-physical damage. Ναι, αλλά versus τι save είναι. If he must make a. Λέει, if you hurt the target, he must make a physical save. Αλλά. Το touch of pain, λέει touch of pain. Your touch deals non-physical damage. Α, dodge. Αφού είναι touch, είναι dodge. Dodge. Τότε είναι ένα lead. Άρα 83. 83. Ωραία, δεν τον πετυχαίνεις. Ωραία, μπράβο. Σύνχα. Σου λέει Σύνχα, μη με βλάψεις. Άκουσε την ανώτερη σου. Και γελάει. Πω, δεν ξέρω, γαμάτε, δεν ξέρω. Τι κάνεις. Και πήγαινε τόσο καλά στην αρχή. Ναι. Έκανα εγώ μαλακία, πήγα την απόψα. Σύνχα. Πρώτα την αγγίζω κανονικά, απλώς προσπαθώ να την αγγίξω. Ρίξε με ένα mental save. Αυτό ήθελα να μάθω. 63. Δεν έριξε πριν. Αυτό, ναι. Βλέπετε τα μάτια του Σύνχα μαυρίζουνε, γελάει, σηκώνει την Dolores και ρίχνει στο Χουιξίν. Μαλάκια. Άνοιξε τα όλα, Σύνχα, ό,τι πιο δυνατό έχεις ρίχνει. Γιατί το έκανες αυτό τώρα. Δεν μπορώ καθώς να το λέω. Ήτανε καλή ιδέα πάντως, Θανάση, μπράβο. Έχεις αρχίσει και πιάνει σιγά σιγά τη λογική. Ναι, θα χάσουμε. Ό,τι πιο δυνατό έχω. Ναι. Να κάνω game και όλα αυτά. Ναι, όλα. Σε τι και να κάψει και lead όπως τη βάρα στο σιώρα, στο Χουιξίν. Σε τι. Τι σε τι, ρε. Στο κεφάλι. Ναι, κάνω στο κεφάλι. Μην δίνεις ιδέες. Χουιξίν. Λοιπόν. Κάτσε, δεν παίρνει μείον. Είναι range attack από κοντά. Ναι, σκέτο 80. Σκέτο 70, όχι 80. Και το πρώτο μου reroll. Ναι. Κοίτα, δεν καμιόμαστε. Θα κάψω και το δεύτερο μου reroll. Κοίτα, έλα, μαλάκα, καμόλα μου, μη, θα κάψω και το τρίτο, θα το σπάσω το laptop, μα το Θεό. Σε χτυπάει στο κεφάλι. Περίμενε, έχεις τρίτο. Έγραψα για το τρίτο. Τι ήταν αυτό, έχεις τρία ριρόλ. Πόσα έχω, δεν έχουμε τρία, όχι. Ένα έχω. Αποκλείεται να έχεις. Ή ένα ή δύο στην καλύτερη θα έχεις. Πού τα βλέπω, αυτό δεν ξέρω, λίγο απλά ήταν το Harvard πριν που το νίζει. Είναι πάνω στο χαρακτήρα σου. Πόσο έχεις το agility. Πόσο agility έχεις. Agility... Πάνω δεξιά. Πόσους πόντους. 16. Όχι, άρα ένα έχεις, δεν είχες κανένα δεύτερο. Οκ, το έχω φάει. Τι damage κάνει Σύνχα αυτό. Χάνει σέτα. Γίνεται critical. Ναι. Τότε σου ρίχνω ένα κατοστάρι. Λογικά max damage. Το κατοστάρι είναι 27. Ναι. Κάτσε να δούμε, μήπως είναι τυχερός. Και πήγαινε τόσο καλά, ρε φίλε. Είναι... Roll damage as normal. Yes, max damage. Roll is 2 moderate. 2 moderate. 2 moderate, άρα είναι 4.
πρέπει να φέρεις 80 physical safe quick scene για να μην πέσεις κάτω στα 0. Καλά. Δεν έχεις να του κουκώσεις κάτι. Δεν έχεις κάτι να βάλεις πάνω, είναι κρίμα το Θεό αυτό. Τι να έχω να βάλω τώρα, πέθανα. Θες κάψει όλα. Το reroll, reroll δεν είχα. Λέει, από lead, ναι, από physical, περίμενα. Να δω αν έχω άλλο. Πόσους πόντους το physical. Έχω, μπορώ να κάψω ένα physical, θα πάει 82. Κάψε τώρα, μα. Κανονικά είναι μετέπειτα, λάντε. Στο καίω. Ωραία, άρα φάει απλά δύο moderate. Το DR δεν μετράει έναντι στην Dolores. Quick scene, παίζεις. Ωραία. Θέλω να σπρώξω την Ίζνε πάνω του και να τους πιάσω και τους δύο μαζί. Και να τους πιάσεις και τους δύο. Ο Σίγχα είναι πάνω στον Τόση. Να αγκαλιαστούμε. Αν και ο Τόση βλέπεις δυσφορή, προσπαθεί να τον πετάξει από πάνω του. Το πόδι, άμα την πετάξω, την Ίζνε πάνω στο πόδι του. Να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί. Αγκαλιαστούμε όλοι μαζί, θέλω, ναι. Κάντο. Γιατί καταλάβω ότι με την επαφή πηδάει σε έναν επόμενο ξυνιστή, επομένως. Ωραία, πέτα τον στην Ίζνε, εσύ επιτρέπεις να σε πετάξεις πάνω. Ναι, ό,τι κάνει άνετα. Ωραία, ρίξε τότε Ίζνε, εσύ απλά ένα mental save. Ένα mental γαμότο, δεν έχω να κάψω ρε φίλε γαμότο. Έλα, σε έλα, παρακαλώ. Δύο leads, πάμε. Έλα ρε φίλε. Μπαίνει μέσα σου. Ταυτόχρονα την πιάνω κι εγώ όμως, τους πιάνω αγκαλιά, έτσι. Ρίξε το quick scene. Πάμε αλυσίδα, ρίξε και εσύ quick scene. Τι ρίχνω εγώ. Να κάνουμε μια αλυσίδα έτσι, ρίχνουμε. Ωραία. Ναι, γιατί ακουμπάω και το scene, δηλαδή μας ακουμπάω και τους τρεις και όλοι ακουμπάμε μεταξύ μας. Αυτό δεν το έχω σκεφτεί. Ωραία, θα το κάνουμε αλλιώς. Ρίξτε και οι τρεις. Ρίξτε και οι τρεις ένα save από την αρχή. Αν σαν group το επιτύχετε. Κοίτα το γαμιόλικο. Έλα, 80. Έφερα πολύ χαμηλό, ρε φίλε. Έφερα πολύ χαμηλό. Quick scene, ρίξε άλλη μία. Ναι. Το ρίξε. Ωραίο. Μπράβο, ρε φίλε. Ναι, αγγίζετε όλοι. Μπερδεύετε το σύστημα. Μακάρι. Βλέπετε, μετά τα παίξω. Sorry, ένα λεπτάκι να βάλω ακουστικά. Ένα λεπτάκι, sorry. Μπράβο ρε φίλε, ωραία ιδέα, τσεκάμω. Ναι. Εγώ κάποια στιγμή σκέφτηκα να τυχώσουμε μέσα στον Τόση και να εξαφανίσουμε τον Τόση. Βλέπετε, ουρλιάζει. Ίσνη παίζεις. Φωνάζει, λέει, καταραμένη. Παίζω. Ναι, τη βλέπετε πραγματικά και νευρισμένη και εξουθενωμένη. Είμαστε full τραυματισμένη, έτσι. Πάνω το... Αυτή όχι. Όχι αυτή. Εμείς είμαστε full τραυματισμένοι. Ναι. Το, πώς το λένε, το healing aura δεν πιάνει και αυτή αν είναι μέσα στο range. Όχι. Ωραία, ανοίγω το healing aura. Εντάξει. Και ναι. Το κάνω και στους δύο, όσο θέλω εγώ τους δίνω. Τι σου λέει το healing aura. Το healing aura λέει ότι like healing touch, but a sphere center 2 μέτρα... Ίδια ακριβώς, όπως το healing touch. Εγώ είμαι full, δεν χρειάζεται να κάνεις healing touch εμένα. Είσαι full εσύ, sorry, νόμιζα, αν είσαι γέμισα πριν να σκένα, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Άρα το κάνω στο quick scene μόνο, το healing touch, και του δίνω και το soothing pain. Όχι το soothing pain, ποιο είναι που του δίνει κάτι scene. Ναι, το soothing pain, καλά λέω. Παίρνει ένα level lead σε skill check ή attack roll. Στο επόμενο γύρο. Και τι έχεις χάσει? Έχω χάσει, πες το, μισό, πως λέγονται, τα moderate όλα και τα Sirius. Άρα θες δύο και το Sirius. Ναι. 4, 5, 6, 7, 8, όλα, τα δίνω όλα πάνω. Αδειάζεις από χείλε. Αδειάζω από χείλε, ναι. Και τα κουμπώνω όλα. Αυτή, τσαντισμένη. Ουρλιάζει και κάνει με κέντρο εδώ πέρα fireball. Φτιάχνει και τις τρεις σας. Ωραία, φίλε. Agility. Λέει, πεθάνετε επιτέλους. Δημήτρη, σου έχω δώσει ένα lead είτε σε skill check είτε σε attack roll. Ναι. Διαλέγεις και πριν. Τι είναι agility πάνω. Ναι. Και όχι το τελευταίο που έχω.
Ναι ρε φίλε. 107. Μόνο πρώτος το τρώει. Εγώ. Το Ιξίν. Ναι. Ναι, πόσο. Έρα Σύριους. Οι άλλοι τρώτε δύο moderate. Κάτσε, το πιάσαμε. Α, δύο, ναι. Ρε, είναι ένα σε κάτω σάβο. Sorry, ναι. Α, sorry. Βλακίες λέω, γιατί δεν έχω δει τι έχει τη φέρει. Sorry, γιατί είδα μόνο το Ιξίν. Περίμενε, Ιξίν όχι, εσύ τρως δύο moderate. Η Ισνε τρώει και αυτή δύο moderate, γιατί έχει φέρει 7. Ο Σύνχα τρώει ένα moderate. Αυτά με τα ένα και δύο moderate μου, πολύ μου τι κάνουν. Ναι, είναι λίγο άγριο, γιατί έχω φέρει 107, ξέρω εγώ και... Okay. Είναι σαν να τρως τα μισάρα το Fireball. Κατάλαβα, ναι. Απλά θα σου πω ότι έχω φέρει μεγαλύτερο ζωάρα τον άλλον και καλά και... Σωστό. Anyway, okay. Λοιπόν... Παίζω. Ναι. Okay. Από εδώ που είμαι, έχω πάλι το Melee Disadvantage, σωστά? Ναι. Okay. Απλώς τη στοχεύω στο στήθος, ξέρω εγώ γενικά, και θα ρίξω ένα... Άμα έχω disadvantage, είναι συν 5 lead. Okay. Έχεις disadvantage. Φίλε, όλα τα hit τέτοιο είχαν πάει critical. That's fucking happiness. Όλα τα hit του είχαν πάει critical, φίλε, δεν υπάρχει αυτό. Ρίχτο. Τώρα. Για την οικογένεια. 59, κάτσε να δούμε τι είναι το 59. Max damage. Δηλαδή. Ένα series. Ουρλιάζει και βλέπω ότι έχει αρχίσει πλέον και στάζει παντού. Μαύρο τέτοιο. Και φαίνεται σαν και όλο το δωμάτιο, τα μαύρα αυτά, τα μικρά πλοκαμάκια σαν να τρεμοπαίζουν, σαν να πονάνε. Καθώ το ρίχνω απλώς φιλιάρου, just fall. Μέσα στην σιωπή και στο σκοτάδι, σαν να βλέπετε από εδώ, ένα γαλάζιο φως να πλησιάζει. Quick scene. Από πού. Από εδώ. Quick scene. 6, μάχη πηγή. For fuck's sake, λοιπόν. Nova, όλα. Καθώς σηκώνομαι από το fireball που έχω φάει, τραβάω ένα dart από τη ζώνη και είναι αν σε μιλεί το καρφό, τελείως το πετάω. Ό,τι θες. Εσύ, διάλεξε. Θα το πετάξω. Είναι δύο και δύο lead. Αν το πετάξει, παίρνει ένα level drop back γιατί είναι δίπλα σου. Με ούτω ή άλλω έπαιρνα ένα στο. Άρα το ίδιο είναι. Ναι, πράγμα είναι. Όχι, δεν την πετυχαίνω. Οκ. Ισνε. Προσπαθώ να συγκεντρωθώ στην ιστορία που μου είπε ο Χάρβιντ πάλι, να τη δω μπροστά μου τη στιγμή που τη πήρε την τρόση στα χέρια και την κάρφωσε μέσα στα σπλάχνα και να τη κάνω πάλι το old wound, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι touch. Τι είπαμε ότι ρίχνω? Magic. Ναι. Είναι range το old wound, έτσι? Ναι, έτσι λέει ότι είναι range. Ωραία. Αλλά δεν, παπαρί. Όχι, δεν την πετυχαίνεις. Αυτή. Τσαντισμένη, Χουιξίν, βλέπεις, σηκώνει το χέρι της και ρίξε με ένα physical save. Νιώθεις σαν να σηκώνεσαι από τα πόδια σου στον αέρα. Ωραία, θα κάψω και ένα lead. Βασικά, επειδή ήταν critical, έχει disadvantage και... Ωραία. Πάλι με τρέτη. Με μεγάλη άνεση το αντιστέκεσαι. Και βλέπετε μέσα από το δωμάτιο. Το ξέρα. Ένας δαίμονας μεγαλάς και τις λιπίδες μπαίνει μέσα, τις γνέφει και ετοιμάζεται να κάνει charge προς τα σας. Σε τι κατάσταση είναι αυτός? Πολύ χτυπημένος. Σύνχα. Λοιπόν, φαίνεται να βαριανάστε. Βλέπετε η αλυσίδα του έχει σπάσει, έχει μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι. Το σπαθί του όμως είναι ok. Και φωνάζω το βασικό μας στόχο. Σύνχα! Ναι. Θα έρθω ανάμεσά τους. Ναι. Και θα κάνω... Άρα μην φάσετε τα κόβω opportunity από αυτήν. Αυτό δεν βγαίνει από melee range. Δεν βγαίνει από το melee range. Α, σωστό. Ναι, αλλά γιατί να πας εκεί. Άστο να πήγε, ναι. Και... θα τη στοχεύσω και θα βαρέσω. Ρίξε. Ποιον? Αυτή είναι.
Σκότωσε την τύπη. Συν 5 lead και το κάνω critical. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε φίλε. Στο σώμα της, έτσι, οκ. Okay. Κατοστάζαρο. Ρίξε και το κατοστάζαρο. Δηλαδή. Νομίζω είναι max damage. Normal damage, όχι, από 39 και πάνω, από 40 και πάνω. Okay. Τρώει ένα moderate. Okay. Τη βλέπεις σουρλιάζει και φαίνεται πλέον κάθε χτύπημα ότι την επηρεάζει όλο και πιο πολύ. Και στον επόμενο γύρο έχεις και ένα lead εναντίον της, λόγω του critical που έφερες σε αυτό το επίπεδο. Τρώει ένα moderate και έχει disadvantage στο επόμενο attack της. Ωραία, αφού εξήν. Ωραία. Τραβάω από το μπουκάλε βελάκι και έτσι το πετάω. Και έχω συν 2 από το ranged. Bleed δεν έχει καμιά... Όχι. Συν 2 από το range. Παίρνω ένα από την Ίσνε που μου έδωσε. Πάω δηλαδή 3. Συγγνώμη, ο Σύνχα δεν παίρνει ζωή πίσω. Όχι. Είπαμε σπίρα. Ναι, συγγνώμη, βέλε μαλακιά. Πάμε. Λοιπόν, ωραία. Θα κάνω κάποιο την Ίσνε και θα κάνω και aim. Οπότε θα πάω στην 40. Πετάω βελάκι. Πες μα, και μία, κοίτα, μα να γαμίσω ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Ίσνε. Πάλι το ίδιο, στην τύπησα. Τι? Old... Ποιο κάνεις, Old Wound, ναι. Okay. 80, έλεος. Versus physical είναι ή mental? Όχι, νομίζω είναι mental, αντάλλιο δεν feels wound. Α, με physical save. Όχι, physical δεν την πιάνει. Τέλα ρε φίλε. Αυτή. Δεν μπορεί να κάνει. Όχι, τι μπορεί να κάνει. Sorry, να δω λίγο τι της έχει μείνει. Πού σε ρε Χάρβιν, διάμορφη. Α, της έχει μείνει ένα τέτοιο. Που Quick Sin σου λέει, σκότωσε το σύνθα. Για άμα το μου μίσουν. Λοιπόν, κάνω save. Ναι, mental. Και ρίχνει και μια ακτίνα μαύρη σε σένα, Ίσνε αυτή. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, καριόλα. Βλέποντας πλέον ότι έχει αρχίσει και στάζει και ότι δεν είναι τόσο σταθερή, σου δίνει θάρρος Quicksin και δεν... Στάζει καύλα. Ίσνε το τρως και τρως και maximum damage, ένα Sirius. Οκ. Σε πω εγώ. Όχι, sorry. Δύο Sirius είναι αυτό το damage. Δύο Sirius μας γάμισε. Stalveg. Σε κοιτάει Σύνχα και τον ακούς να μιλάει κατευθείαν μες στο κεφάλι σου και να λέει «Κρίμα αγόρι μου, πάντα πίστευα ότι θα προστάτευες αυτό το τόπο». Και με μια πολύ γρήγορη κίνηση βλέπεις ότι στοχεύει το κεφάλι σου. Τρίξε. Okay. DC 90. Yes. Okay, ό,τι ρίξω συν 4 lead πάλι. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο. Ωραίο. Να σου πω ρε, πώς έχεις τόσα πολλά agility και κες. Αυτό ήταν το τελευταίο μου, έχω πολλά agility. Okay. Δεν σε πετυχαίνει. Και με μια γρήγορη κίνηση με το σπασμένο του, με τη σπασμένη του αλυσίδα προσπαθεί να σε χτυπήσει το σώμα. Κάνει κι άλλο ένα dodge. Okay. Αυτό δεν θα κάνει τέλο. Τι σε ενδιαφέρει για τίποτα σήμερα, τίποτα, δεν σε πετυχαίνει καν με πολύ μεγάλη άνεση, Σύνχα. Τη στοχεύω στο σώμα και βαρά. Έχεις σπάσει το παιχνίδι σήμερα, ε. Φίλε, δεν υπάρχει. Έχεις φέρει πιο πολλά critical από ό,τι έχεις φέρει σε 20 session που έχουμε παίξει. Ναι. Πάμε. Βασικά, έχω συν ένα lead από το προηγούμενο. Βαρά το σώμα, άρα ό,τι ρίξω συν 7 lead. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε, πώς φτάνεις 7 lead. 3 εγώ, 2 aim. 3 εσύ από πού έχεις 3? Περίμενε, κάτσε λίγο. Με μπέρδεψες λίγο. 3 από πού έχεις? 2 το skill. 3 πάει με την Dolores. Ναι. 3 εγώ. Συν 2 το aim. Ναι. Συν το advantage από προηγούμενο. Ποιο advantage? Α, ναι. 6. Ήον του μέλε, άρα 5. 5. Την πετυχαίνεις. Ναι, όταν γίνονται πάρα πολλά μπερδεύουμε. Την πετυχαίνεις. Okay. Damage, ναι. 4 είναι...
ένα moderate. Ρε παιδιά, κάνετε, okay. κάνετε τα critical τα χτυπήματα. Παρόλο που δεν τη χτυπάσε, τα έχει κάψει όλα. Παρόλο που τη χτυπάσε μη κέριο σημείο, βλέπεις ότι κάθε χτύπημά σου τώρα πλέον υποφέρει αυτή. Quick in. Ωραία. Τραβάω πάλι κι άλλο βελάκι και της το πετάω με aim. Ναι. Ναι ρε φίλε, μπράβο. Έχει disadvantage στα dodge, γιατί έχουν κάνει dodge πάλι εννοείται, ναι. Όλα τα βελάκια. Να βάλω λίγο το damage που τρώει. Πιστεύω για άλλο τάχο, μισό. Η λόγχη που είναι. Λοιπόν, πόσο ήταν το damage, πόσο ήθελα. 4, ένα light είναι. Πρέπει να φέρει physical save, αλλιώς ένα level drawback. Το χάνει με 104. Ωραία, για ένα 4 rounds. Σε τι πράγμα το drawback? Στο agility. Agility saves. Οκ. Ίσνε. Η λόγηση του τέτοιου που είναι. Πολύ χτυπημένη τη βλέπεις πλέον. Η λόγηση... Και βλέπετε ότι με κάθε χτύπημα σαν να τεινάζεται και ο... ο Στάλβεκ. Ξεφυλάιζερ, πάμε! Η λόγηση του Χουίξεν που είναι. Στο χέρι του. Στο χέρι του. Τραβάω μου τα λόγω και πετάω. Μου τα λόγω χέρι βελάκια. Οκ. Βγάζω κι εγώ τα τόξο. Μπάσκε. Με απλό ρόλο. Δεν έχω κάτι να κάψω. Να πω. Έχει πλάκα τώρα να τη σκοτώσει. Όχι, δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν μπορώ να πατήσω τίποτα, ρε. Αυτή. Ακάψω και το τελευταίο τη. Άμα κουνηθεί όμω, όχι. Όχι, τίποτα. Δείχνει προ τα. Ποιο είναι ο πιο χτυπημένο. Εγώ νομίζω. Έχω χάσει το Sirius και το Moderate και το Major. Ναι, ωραία, δείχνει σε σένα, Ίσνε. Mm-hmm. Πάλι και μια μαύρη μπάλα έρχεται προς τα πάνω σου. Dodge. Μια μαύρη ακτίνα, συγγνώμη, έχει μπάλα. Dodge. Ναι, ναι. Ναι ρε φίλε. Μπράβο ρε παιδάκι μου, μπράβο. Καταφέρνεις και την γλιτώνεις. Ο Στάλβεκ, δύο γρήγορα χτυπήματα σε σένα σύνχα. Όχι στο κεφάλι αυτή τη φορά. Οκ. Okay. Ρίξε δύο Dodge. Ένα με το σπαθί, ένα με την αλυσίδα. Το πρώτο είναι του σπαθιού. Ωραία. Γλιτώνεις την αλυσίδα, τρως όμως το σπαθί. Το σπαθί θα το κάνω reroll. Κάνω το reroll. Αρχίζει. Λοιπόν, πώς έφερες στο reroll 8. Ωραία, μια χαρά. Δύο Sirius, max damage. Oh god. Και θέλω και ένα physical save. Δεν μου σταματάει τίποτα το armor. Ένα κάτω σε πάει. Αλλά ένα Sirius. Ναι. Okay. Και ένα physical save. Ναι. 70. Και ένα physical save. Ωρε φίλε, για λίγο το χάσεις. Βλέπεις ότι το χτύπημα είναι τόσο δυνατό που σε ζαλίζει και πραγματικά νιώθεις το τόξο να πέφτει από το χέρι σου, πέφτεις κάτω από τον, πώς το λένε, από τον ντόση, stand για δύο γύρους. Άρα χάνεις αυτό το γύρο. Quick scene. Σοβαρά. Ναι. Και πρέπει να πιάσεις ξανά και την Dolores, έτσι. Είμαι σε μιλή ρίτς, Ναι. Δεν το ρισκάρω όμως να χτυπήσω. Θα κάνω disengage, θα έρθω εδώ πίσω. Ίσνε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάω πάνω από το σύνχα. Και παίρνω το ποσιόν του και το κουμπώνω. Βασικά είσαι χτυπημένος. Δεν ήταν αίσθητος, είναι σταναρισμένος. Ναι, είσαι χτυπημένος, δεν είσαι. Έχω χάσει ένα Sirius και το ένα Major. Ναι, ναι, το κουμπώνω το ποσιόν του. Γιατί δεν είχα Sirius να χάσω και έχασα το Major. Θυμίστε μου λίγο για το ποσιόν γιατί δεν το έχω γραμμένο, παιδιά. Ή ρίξε το Sirius, ρίξε το C. Φυσικά όχι, έχω μόνο ένα Sirius, όχι. Κάτσε. Το σημείωσα δύο φορές. Δεν κατάλαβα τώρα. Τι να ρίξω, τι να ρίξω. Το potion, που είχαμε. Άμα έχεις φάει μόνο ένα Sirius για να το πάμε πιο γρήγορα, σου χυλάρει αυτό το Sirius και χάνει το potion. Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν συνέρχεται καθόλου τίποτα, Όχι, όχι. Θα χάσει άλλο ένα γύρο και μετά. Είναι σταναρισμένος, δεν είναι τέτοιο. Αυτή. Έρχεται εδώ πέρα, Χουιξίν. Μάλλον όχι, από εκεί που είναι, Χουιξίν. Δεν κουνιέται. Μία μαύρη ακτίνα πάνω σου. Dodge.
και ο Στάλβεκ κάνει ένα δόντι και επιτίθεται στην Ισνε. Ωραίος. Ο Χουίξιν το γλιτώνει. Ισνε δύο ντότς. Ένα για το σπαθί και ένα για την αλυσίδα. Ο ντός είναι ακόμα σος, ε. Δεν... Ναι. Η Ισνε τρώει μόνο το πρώτο χτύπημα με το σπαθί. Στο πρώτο. Τρως ένα Σύριους. Πεθαίνω. Πεθαίνεις. Ναι, deadly. Μηδέν. Άρα δεν έχει νέο να μπορείς. Mm-hmm. Όχι, πεθαίνεις αν είσαι στο στέλος. Ναι. Σύνχα, θες να κάνεις κάτι με τον Ντόση, γιατί χάνεις τη γύρω. Sorry, πέτος. Ο Ντόση θα βαρέσει δύο φορές με το Talon. Οκ. Πούσε ρε, Halloween. Άρα, μία, δύο. Μπράβο, ο 56. Ωραίος. Η δεύτερη πετυχαίνει και η δεύτερη κάνει... δύο light. Οκ. Πολύ πολύ χτυπημένη αυτή, η Χουιξίν. Δύο light. Την ακούτε και σας λέει... Καταραμένη, λέει, έπρεπε να σας είχα τελειώσει από την αρχή. Γιατί καθυστερείτε αυτό που θα γίνει έτσι κι αλλιώς. Για πολλούς λόγους. Πόσο θα σηκώσει την Ισνέ. Ναι, μπορείς. Α, να το δώσω. Χτύπα αυτό. Ναι, θα σηκώσει. Θα σηκώσει την Ισνέ, αν και ήθελα να επιχειρήσω να την χτυπήσω, αλλά θα πάω... Θα σε δώσω στο πόσο στην Ισνέ. Ας πούμε, Ισνέ, ότι παίρνεις όλα τα light και ξέρω εγώ ένα moderate πίσω. Light, είμαι full... Α, υποτίθεται... Ναι. Ναι. Όλα τα light και ένα moderate. Ναι. Γυρνά εδώ. Έβαλα μου. Γιατί έχω movement, μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Εντάξει, καλά. Και παίζεις κιόλας, Ισνέ. Προσπαθώ να σκοτώσω το Stalvek. Με touch. Ελπίζω να μην κάνει την ίδια μαλακιά με τον άλλο. Σκότω στην άλλη αγαμότητα. Με τι. Άντε, χτυπήσω την άλλη. Εγώ τους άλλους τα ίδια lead, έχω τα ίδια σκοτά. Έλα, πάρω την άλλη. 75. Όχι. Ναι, δεν έχω hits εσύ. Αυτή. Χτυπάει εσένα ξανά, είσαι, ναι. Ρίξε. Τι δε χίλιαρες. Α, συγγνώμη. Δεν έχω χίλς, παιδιά. Τελειώσαν τα χίλ. Α, τέλος. Σας το είπα από πριν να τελειώσαν τα χίλ. Πέσε πάλι ανέστη, δεν έχει νόημα. Ναι, ξέρω. Αυτό δηλαδή, δεν έχει νόημα αυτό που κάνεις, γι' αυτό σου πω. Στάλβεγκ. Στον Σύνχα, full attack. Το οποίο είναι stand, οπότε πετυχαίνει αυτόματα, απλά να δούμε αν είναι critical. Όχι. 4. Τρως. 2 moderate, άρα ένα moderate. Ναι. Και 2 light, άρα ένα light. Σκοτώστε και ρίξε μου ξανά, ρίξε μου, κάτσε λίγο, ρίξε μου ξανά ένα physical save για το stand του σπαθιού. Όχι. Ο Ντός θα παίζει για μένα από εδώ και πέρα, δε. Ναι, για 4 και 5 stand. Ντός. Θα τη βαρέσει πάλι με το Talons. Οκ. Τα πράγματα φαίνεται να αρχίζουν να γίνονται δραματικά. Ένα. Η Ισνέ είναι νεκρή, ο Σύνχα κάτω, η Ντολόρες μακριά τα χέρια του. Το πρώτο πετυχαίνει. Το πρώτο είναι το πιο δυνατό. Ένα moderate. Οκ. Την βλέπεις εσύ, πώς το λένε, Χουίξιν, που είσαι ο μόνος που είσαι καλά, σαν να συσπάζεται πάρα πολύ. Και τη βλέπεις ότι ετοιμάζεται να απομακρυνθεί να φύγει. Χουίξιν, πες. Θα σου πετάξω το... Βασικά... ναι, θα σου πετάξω... Το βόρι. Λοιπόν, αυτό το ρίξω σαν να ρωτήσω, είναι σαν, μετράει σαν ranged weapon, το πετάω. Ναι. Όχι, σαν μελί, σαν μελί. Σαν μελί. Όμορφα. Σκοτώσε. Λοιπόν, εγώ λίγο. Είναι σκοτώσω, λέμε το να κάνω. Οκ. Okay. Σαν μελί. 80. Άρα και όχι physical, έτσι. Ναι. Ωραία, θα ρίξω κάποιο ένα physical και... δύο lead. Πάμε.
Ναι! Ωραίος. Καρδιακό θα με κάνει. Εναντί. Πόσο? 44. 44? Damage. Max damage. Πόσο? Μομέντο, max damage, ένα Sirius. Σόφα. Ωραίος. Χτυπάς λοιπόν, βλέπεις το δόρυ, γίνεται ηλεκτρισμός, τη χτυπάει, συσπάζεται ολόκληρη, ουρλιάζει από τον πόνο, βλέπεις πέφτει στα γόνατα και σκάει, κλασικά, όπως όλοι οι δαίμονες. Σκάει και ο Στάλβεκ δίπλα της, θέλω δύο dodge. Πάει συγχά. Ο dodge για μένα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον dodge να σε καλύψει, αλλά και να σε καλύψει πάλι τον damage να το φας. Ναι. Ωραία, γάμο το. Α, μπορείς να κάνεις με τον dodge, με δύο level drawback, να σε πάρει στο στόμα του, ξέρεις, να σε προστατέψει. Ναι, okay, αυτό το κάνει. Ωραία. Χουίξ είναι εσύ, τρως. Ένα. Έφερες 6 στο πρώτο που είναι το δυνατό αυτινής. Άρα τρως 2 moderate και από κάτω ένα serious. Όχι, sorry, ένα έχεις φέρει. 2 moderate, 2 light. Quick scene. Είσαι με πεθαίνει λογικά. Είσαι με πεθαίνει. Βασικά, μήπως έχει ένα ρολ ακόμα. Α, είχε ένα ρολ, σωστό. Έχει φάει 2 τάμα. Πόσα light, έφαγα 2. Ναι, 2 moderate, 2 light. Συν χατρός. Αυτά είναι τα τελικά ρολ, σύγχα. Ναι. Okay. Άρα έχω 2 dodge και παίρνω το 2 drawback, ναι, που προσπαθεί να μου. Τρως 2 moderate και ο δεύτερος με το 7. 2 moderate, ένα serious, δεν κόβει τίποτα, είναι fire damage. Ζεις. Ναι. Μπράβο, ωραίος. Quick scene, ζεις. Ναι. Ωραία. Και είσαι κάνε να όλα και... Μισό. Ακούστε λίγο. Με το που σκάνε όλα, βλέπετε το μαύρο κάτω σαν να καίγεται, μόνο που δεν βγάζει φωτιά, εξαφανίζεται. Ο ήχος επανέρχεται στο φυσιολογικό και απ' έξω ακούτε φωνές κραυγές πλήθους, το οποίο το κραυγάζει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Ωραία, πού έχει μπαλκόνι εκεί πέρα να βγούμε απ' έξω, εδώ έχει πέρα εδώ, κάπου. Ναι, αλλά είναι τα παράθυρα κλειστά, μπορείς να τα ανοίξεις. Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Παίζει, ναι, ο Χουίξιν παίζει. Παίξει. Ανοίγω το παράθυρο για να δω τι συμβαίνει. Βλέπεις κάτω κόσμος ο οποίος έχει πετάξει τα όπλα, αριστερά και δεξιά παντού μαύρη σκόνη. Δύο μεγάλοι δράκοι, ένας κόκκινος και ένας μπλε, οι οποίοι είναι κάτω στο έδαφος νεκροί. Ναι. Οι οποίοι φαίνεται να πετάνε, οι πολίτες φαίνεται να πετάνε κάτω τα όπλα και να ζητοκραυγάζουν πάνω από τις μαύρες τάχτες. Ωραία, και βγαίνει μπαλκόνι εκεί πέρα. Ναι, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Τσίνχα. Πρέπει να βγω στο μπαλκόνι, να ξέρεις. Ναι, ρε, περίμενε. Τσίνχα. Ναι, τι, είμαι stand. Άμα το κάνουμε per turn, είμαι stand. Όχι, σου βγήκε το stand. Α, ναι, σωστό, έχει stand, είσαι 4 γύρους. Ο Ντόση απλώς με γλύφει και προσπαθεί να με συνεφέρει. Okay. Ωραία, βγαίνω έξω κουτσένοντας. Περίμενε λίγο, Ισνε, ρίξε ένα save. Έχεις 2 failures, ένα success μέχρι τώρα. Ναι. 2 από τον damage και ένα success. Ψήφισε να ζήσεις. Πέθανα. Όχι. Αφού σκόθηκες και έφυγες, πήγες έξω. Ξέχασε. Δεν έχω να κάνω κάτι. Μπορείς να τις κάνεις σαν medicine. Medicine check, Δεν έχω κάτι, δεν έχω medicine. Τι να κάνω. Γέννησες έξω και... Να δω αυτό, βασικά βγήκα να δω τι έγινε, αν πεθάναν όλοι, αν τελείωσε ο πόλεμος αυτό. Φαίνεται ότι όλοι οι δαίμονες έχουν ξαφανιστεί, έχουν γίνει στάχτη και έξω ο κόσμος πανηγυρίζει και βλέπεις ανάμεσα από τον κόσμο, μακριά κοντά στην πύλη, περικυκλωμένη με 4-5 άτομα που φαίνεται να τη φρουρούν, όχι να τις επιτίθονται. Ο Ντόση σου ακολουθάει. Ναι. Τη βλέπει την Halloween. Ναι, τη βλέπει την Halloween. Ο Ντόση ξέρει, η Halloween φίλος αρχίζει και πετάει προς την Halloween. Okay. Πετάτε προς την Halloween, κάτσε να σας. Εσύ Χουιξίν τι κάνεις? Εγώ τι κάνω, πάω να μαζέψω την Ισνε. Οκ. Για κυρίε είναι 24 ώρα έχω κάνει. Νεκροθάφτης.
Και κατεβαίνετε κάτω. Και θα έλεγα να το λήξουμε εδώ γιατί, να μου πείτε αν συμφωνείτε. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα με δύο λόγια, ώστε να φτιάξω ένα μικρό βιντεάκι και να πω πώς κλείνει το campaign. Να μην το κάνουμε roleplay δηλαδή. Θέλει να το παίξουμε, μπορούμε να το παίξουμε. Ναι, να το παίξουμε. Ωραία, ας το παίξουμε. Και θα το κάνουμε και με time leap, ότι ας πούμε έχουν περάσει και κάποια χρόνια, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Όχι, θα παίξουμε το άμεσο, το time leap. Το άμεσο. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μέσα στο μισάωρο τελευταίο και ένα time leap, αυτό λέω. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο. Μικρό time leap, γιατί... Ναι, μικρό. Ωραία. Γυρνάτε λοιπόν κάτω, βλέπεις ότι σύνχα με το που σε βλέπει η Έλοβιν τρέχει και σ' αγκαλιάζει. Βλέπετε κόσμος οι οποίοι ξέρω εγώ σας πιάνουν σαν ήρωες. Ζητοκραυγάζουν για σας. Αυτό, τι κάνετε. Φαίνεται να μην έχει επιζήσει κανένας άλλος από τα μεγάλα κεφάλια των διοικητών, των ευγενών. Εγώ αρχίζω και συνέλθουμε σιγά σιγά. Ναι. Και λέω στην Halloween, ανέβα. Τι σου λέει. Ανέβα. Ανεβαίνει. Και σηκωνόμαστε ψηλά. Και... καθώς ο Ντόση κάνει cold breaths, εγώ αρχίζω και ουριάζω. Σήμερα πεθαίνει το μεγάλο κακό. Σήμερα κερδίσαμε τον πόλεμο για τώρα. Αλλά έρχεται κι άλλος πόλεμος. Με περισσότερους δαίμονες. Είστε μαζί μου για τον πόλεμο που θα έρθει. Και για... Βλέπεις, ο κόσμος είναι μουδιασμένος κάτω. Δεν ζητοκραυγάζει να λες ότι έρχεται κι άλλος πόλεμος. Φαίνεται να έχουν κουραστεί από αυτά. Φουίξ, είναι εσύ βλέπεις που είσαι κάτω να κοιτιούνται όλοι αριστερά-δεξιά μεταξύ τους. Σαν να μην τους άρεσε. Πιάνω το. Καθώς κρατάω το spear, το κάνω ηλεκτροφόρο για να τραβήξω την προσοχή τους. Το χτυπάω κάτω με δύναμη. Λοιπόν. Και τους λέω. Καθώς με κοιτάνε. Κερδίσαμε μια μάχη, όπως λέει και ο αφέντης Σύνχα, αλλά όχι τον πόλεμο. Ξέρω ότι έχετε κουραστεί όλοι από αυτό και έχω ζήσει περισσότερο πόλεμο από όλους σας. Δεν είμαι καν το νησί σας, έρχομαι από μακρινό μέρος, από εκεί που λέτε ότι υπάρχουν πολέμοι. Κι όμως υπήρχαν, αλλά τα καταφέραμε και πλέον υπάρχει ειρήνη. Και είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε και εμείς το ίδιο για τις επόμενες γενναίες. Πετάγεται ένας από το κοινό και σου λέει: Πολλοί υπάρχουν, πιστεύουν ότι ο ιερός σκλάβος ήταν εδώ πέρα για να βοηθήσει. Πιστεύουν ότι εσείς τι προδότες. Ένα θα ξεκινήσει καινούριος εμφύλιος. Δεν είναι εμφύλιος. Πήγαινε πάνω να δεις τα απομεινάρια του ιερού σου σκλάβου. Είναι μια στάχτη, ήταν δαίμονες. Δεν υπήρχε ιερός σκλάβος. Πετάγεται ένας άλλος και λέει και τώρα τι μας ζητάτε να πολεμήσουμε κι άλλο. Βαρεθήκαμε τους πολέμους. Όχι, εγώ προσγειώνομαι. Σας ζητάμε να πολεμήσετε κι άλλο. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανένα να πολεμήσει. Αλλά υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε θα κάτσετε στο σπίτι σας μέχρι ο πόλεμος να έρθει εδώ πέρα και να πεθάνετε όλοι. Ή να προσπαθήσουμε όλοι για ένα καλύτερο κόσμο. Είναι στο χέρι σας. Εγώ πάντως, κύριοι, τους λέω και τους κοιτάω, κάνω μια μικρή παύση, θα πάω να πολεμήσω. Βλέπεις με το που προσγειώνεται ο Σύνχα, κατεβαίνει η Έλοβιν και σε πιάνει η Χουίξιν από το πλευρό και σου λέει ότι δεν είναι ώρα γι' αυτό σου. Δεν είναι ώρα. Και βάζει μια φωνή και λέει, φίλοι μου, ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε, ήρθε η ώρα να τα βρούμε μεταξύ μας. Ας ξεχάσουμε αυτά που έγινε και ας κάτσουμε να μιλήσουμε. Ακόμα και αυτοί που πιστεύουν ότι ο ιερός σκλάβος ήταν για καλό, ας αναλογιστούν τι έκανε ο ιερός σκλάβος όταν ήταν εδώ για μας. Ο κόσμος έξω δεν είναι όπως το ξέρατε. Έξω υπάρχει ειρήνη, υπάρχει και πόλεμο σίγουρα, αλλά υπάρχει και ειρήνη. Δεν υπάρχει αυτό το μένος, αυτός ο πόλεμος, αυτή η φωτιά που μας λέγανε. Ό,τι ξέραμε από ιστορία ήταν λάθος. Μπορεί να υπάρξει ελευθερία και ειρήνη μαζί. Δεν χρειάζεται να υπάρχουν σκλάβοι. Ας μιλήσουμε πρώτα. Και μετά κοιτάει σε ένα Χουίξιν και Σύνχα. Ναι. Καθώς παίρνουν το νόημα. Για πόλεμο. Καθώς παίρνουν το νόημα. Και λοιπόν, αφού κερδίσαμε έναν πόλεμο, απόψε ο αφέντης Σύνχα θα κάνει ένα γλέντ ρικούβερτο. Και βλέπεις ότι με το που το λες αυτά φωνάζουν όλοι. Σύνχα.
Σε κοιτάζω και σε λέω, σου ψιθυρίζω πάντα, έχεις πολύ... έχεις τέχνη με τα λόγια, ναι, εγώ δεν το... Να κάνουμε, εσύ είσαι λεφτά γι' αυτό. Πώς θα γίνει. Λέει η Έλλοουιν ότι μετά το γλέντι όμως, και κοιτάει, βλέπεις έναν από αυτούς που ήταν κοντά της, λέει, Σερ Γκάρεθ, θέλω να φωνάξει αυτούς που θεωρούσαν τους σκλάβους, τους επικεφαλείς τους που θεωρούσαν τον ιερό σκλάβο ως κάτι καλό. Πρέπει να μιλήσουμε. Όχι με όπλα, αλλά με λόγια. Μόνο έτσι θα λυθεί. Λέει, αν τα ταξίδια με μάθαν κάτι, είναι ότι τα λόγια λύνουν τους πολέμους. Και όχι τα σπαθιά και τα όπλα. Υπάρχει χρόνος και χώρος για όλα, αλλά ναι, τώρα είναι ο χρόνος. Αλλά τώρα να τους γιορτάσουμε. Πλέον το νησί είναι ξανά στα χέρια μας. Και χωνάζουν όλοι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Ποιοι δράκοι πέθαναν? Όλοι. Α! Δεν πέθανε ο δικός σας, ξέφυγε αυτός. Ο... πώς το λέγανε, παιδί. Που είχατε γνωρίσει και είχατε μιλήσει, αν θυμάστε καλά. Μισό. Ο Γιόνζα. Ο Γιόνζα πρόλαβε και γύρισε στο πλέιν. Πάντα αυτός ήταν αυτός που μας ξαναγκούσε και όλας. Τον ήταν ο Καρκάντζα. Λοιπόν, εγώ τι θα έλεγα, για να μην παίξουμε βιαστικά το τι γίνεται μετά, θέλετε να μου πείτε, να συνοηθείτε, να μου πείτε τι κάνετε τον επόμενο χρόνο για να λήξετε, να δούμε αν θα λήξει, ξέρω εγώ, αν δεν θα ξεκινήσει εμφύλιος, πώς θα το χειριστείτε κτλ. Πείτε μου τι κάνετε εσείς και εγώ θα γράψω ένα κείμενο και θα το φτιάξω σαν βιντεάκι και να το προστάρουμε σαν τι έγινε μετά. Okay. Εντάξει. Και σκεφτείτε όλο το campaign, δηλαδή ξέρω εγώ αν θέλετε να κάνετε κάτι, ξέρω εγώ κάποια και ξέρω εγώ αγάλματα, πώς θέλετε να αλλάξει το πολίτευμα, όλα αυτά. Συνεννοηθείτε, μιλήστε τα και μέχρι τέλος της εβδομάδας γράφτε μου για να γράψουμε πώς κλείνει το campaign. Α, ναι, όχι τώρα, ναι, οκ. Okay. Ωραία, λοιπόν, παιδες. Γιατί φοβάμαι ότι θα το κλείσουμε βιαστικά αν πείτε τώρα τι κάνετε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, παιδες, καταφέραμε, νικήσαμε τον πόλεμο, νικήσαμε την τελική μάχη. Τελειώσαμε το πρώτο μας campaign και για το κανάλι και για μένα προσωπικά. Το βίντεο που λέει ο Πανός θα είναι ακριβώς μετά, μόλις κλείσω εδώ πέρα το βίντεο εγώ. Κατευθείαν θα παίξω το βίντεο που λέει ο Πανός, για να δείτε και εσείς τι έγινε στο τελειώμα των Nichin Silence. Ελπίζω να βγει ένα καλό τελειώμα. Και αυτά από εμάς, ευχαριστούμε όλοι όσοι παρακολουθήσατε. Όλο το campaign υπάρχει σε playlist, μπορείτε να το δείτε, είναι 20 session, νομίζω αυτό είναι το 20 ή το 21ο session. Οπότε μπορείτε να δείτε και τα 21 session πλέον ολοκληρωμένο σαν campaign για να δείτε και το σύστημα του πάνω, το οποίο βέβαια έχει αλλάξει, αλλά η γενική ιδεολογία του περίπου είναι η ίδια. Επάνω, κατά το λέω. Ναι, εντάξει, οι αλλαγές η αλήθεια θα είναι μεγάλες. Θα φανεί κυρίως στο επόμενο campaign. Είναι μεγάλες, αλλά σαν σκέψη γενικά. Σαν λογική, ναι, σαν λογική. Παραμένει αρκετά ίδιο. Αυτό, σχόλια. Ευχαριστούμε, παιδιά, όσοι παρακολουθήσατε από την αρχή μέχρι το τέλος, όσοι παρακολουθήσατε το campaign ολόκληρο. Όπως είπε και πάνω, έχετε το chapter 3 το Valerthan. Το τελευταίο, νομίζω. Από τι είπες. Τελευταίο τώρα. Όλα σχετικά είναι. Αυτό. Ωραία, όλα σχετικά είναι. Οπότε θα τα ξαναπούμε λογικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες με το καινούριο campaign. Αυτό. Ευχαριστώ και πάλι όσους παρακολουθήσατε, όσοι μείνετε εδώ πέρα σταθερά. Τα παιδιά που μου κάνανε παρέα για αυτό το μεγάλο campaign. Του Θανάση και του Δημήτρη. Και για όσους δεν κατάφεραν τελικά να μείνουν μέχρι το τέλος. Και αυτά. Εγώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας, γιατί είναι ένα σύστημα το οποίο δυστυχώς ήταν σε αρχικά στάδια, οπότε είχε πολλές αλλαγές. Για την επαγγελματικότητα σαν παίκτες, γιατί ούτε τσακωθήκατε ούτε τίποτα, πήγε πάρα πάρα πολύ στρωτά. Με ένα τέλος... Εγώ το μισό και το Σπύρο και το Δημήτρη, δεν ξέρω. Ωραία, δεν ξέρω να φάνηκε. Είσαι πάρα πολύ καλός υποκριτής τότε. Εμείς ευχαριστούμε πάνω γιατί και το story ήταν γαμάτο και, και τα session δηλαδή είχαν ανατροπές, είχαν μάχες, είχαν αρπή εκεί που έπρεπε. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλό γραμμένα τα session. Υπόσχομαι το επόμενο θα είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι, ποιότητα. Λοιπόν, παιδες, ευχαριστούμε. Ακολουθεί το βίντεο με το τελειώμα των Nichin Silence. Τι έγινε μετά από ένα χρόνο, είπαμε. Ναι. Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Μετά από ένα χρόνο. Και
τα συμπεράσματα για την όλη δουλειά δικά σας. Θα τα πούμε στο επόμενο campaign ή στα επόμενα session. Τρέχουν άλλα δύο campaign στο κανάλι, το Birth of Evil και το... το Vamsortach, The False Goddess. Αυτά από εμάς, ευχαριστούμε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye bye.